chupa. Que chupa. Que chupa. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 20 Αυγούστου 2018 και δίνω αμέσως το λόγο στον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Χρυσαφίδη, προκειμένου να αναγνώσει τους παρόντες και τους απόντες της σημερινής συνεδρίασης για να διαπιστωθεί απαρτία. Κύριε Χρυσαφίδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Καΐλης. Απόν. Στρογγύλης, παρόν. Πρίντες Μάρκος, παρόν. Χαρίτος Ιωάννης, παρόν. Ρουσουνέλος Απόστολος, παρόν. Πρίντες Γουγέλμος, παρόν. Καζαντζάκη Μαρία, απούσα. Γουσγουνέλης Σταύρος, παρόν. Κοσμάς Δημήτρης, παρόν. Παπαμανώλης Γιώργιος, παρόν. Χρυσαφίδης, παρόν. Βρούτσης, παρόν. Δούναβης, παρόν. Αθανασίου, παρόν. Μεδρινού, παρούσα. Βακόνδιος, Φραγκίσκος Απών. Σαγκινέτος, παρόν. Βουτσίνος Μάριος, παρόν. Αρμακόλας Εμμανουήλ, παρόν. Αγγελοπούλου Μαρία, παρούσα. Ρούσος Μάρκος, παρόν. Γιαλόγλου Ανδρέας, απών. Μότος Πέτρος, παρόν. Φωτεινιάς Νίκος, παρόν. Ξαγοράρης Φώτης, παρόν. Κεράνης Γιάννης, παρόν. Ζουλουφός Μιχάλης, απόν. «22 παρόντες, 5 απόντες, εκ των οποίων όλοι δικαιολογημένοι. Ευχαριστώ». Παρόν είναι και ο κύριος Δήμαρχος και μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε λίγα λεπτά να θέσω το πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης και να ενημερώσω το Σώμα για κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Καταρχήν, να πω, σας παρακαλώ πολύ, αν είναι δυνατόν, για να βοηθήσουμε τη διαδικασία, σας παρακαλώ πολύ λίγο την ησυχία σας, είτε εντός είτε εκτός αίθουσας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα χρειαστώ λίγα λεπτά να ενημερώσω το Σώμα και όλους τους παρισταμένους σχετικά με το πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης. Και θέλω να ξεκινήσω από την αιτιολόγηση της πραγματοποίησης της σημερινής συνεδρίασης, διότι υπάρχει γενικώς μια περιραίουσα απορία για το κατά πόσον έπρεπε ή δεν έπρεπε να συνεδριάσει σήμερα ή κάποια από αυτές τις μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα το οποίο έχετε όλοι ήδη ενημερωθεί. Οι λόγοι που συνεδριάζει σήμερα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δύο. Ο πρώτος λόγος είναι ένας συνδυασμός διατάξεων δύο νόμων και τους λέω ευθύς αμέσως. Ο πρώτος λόγος λοιπόν έχει να κάνει με την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εκπορεύεται από το συνδυασμό του άρθρου 102 του νόμου 3588 του 2007 που είναι ο πτωχευτικός κώδικας όπως ισχύει σήμερα. Και της παραγράφου 2 του άρθρου 174 του νόμου 3463 του 2006, επίσης όπως ισχύει σήμερα. Την ησυχία σας παρακαλώ. Για να μην υπάρχει καμία απορία, διαβάζω τις διατάξεις των δύο αυτών άρθρων. Το άρθρο λοιπόν 102 του πτωχευτικού κώδικα αναφέρει επιλέξει τα εξής. Το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύναται να συνενούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης, υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που θα συνενούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης παρετούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως. Ανέφερα νωρίτερα συνδυαστικά με το άρθρο 174 παράγραφος 2 του νόμου 3463, όπως ισχύει σήμερα, και το οποίο έχει μία και μοναδική πρόταση στην παράγραφο αυτή, η οποία λέει «Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου». Εφιστώ την προσοχή σε αυτή τη διάταξη, διότι σήμερα δεν καλούμαστε να κάνουμε καμία διαγραφή. Όμως, συνδυαστικά αυτό το άρθρο και η παράγραφός του με το άρθρο 102 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει για αυτό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το άρθρο 72 του Καλλικράτη, του νόμου δηλαδή 3852 του 2010, και συγκεκριμένα το άρθρο το οποίο αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η αρμοδιότητα για τη διακράτηση του υποενδιαφέρον θέματος που θα συζητήσουμε σήμερα και η συζήτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο προδιαγράφεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 72 του Καλλικράτη, όπως ισχύει σήμερα. Το άρθρο αυτό στην παράγραφο 3 αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων, δηλαδή αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Και συνεχίζω λέγοντας ότι οι προϋποθέσεις αυτής της διάταξης τηρούνται εν προκειμένου στην σημερινή περίσταση, καθώς το υποενδιαφέρον θέμα είναι εξαιρετικό και σοβαρό τόσο για το Δήμο κάθε αυτόν, όσο και για την τοπική κοινωνία της οποίας αυτός προείσταται διοικητικά. Άρα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο κυριαρχικά μπορεί να αποφασίσει για το θέμα το σημερινό χωρίς να παρεμβληθεί η Οικονομική Επιτροπή με δική της απόφαση. Αυτά λοιπόν που ανέφερα έχουν να κάνουν με το πλαίσιο για το οποίο πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη από τις 14 Αυγούστου, την περασμένη Τρίτη δηλαδή, έχουν προσκληθεί από εμένα, αυτοί που θα αναφέρω κατά σειρά, μνημονεύοντας πρώτα εκείνους που έχουν ένομο συμφέρον για τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς όσοι προσκαλούνται πρέπει να προσκληθούν εντός 5 καθαρών ημερών πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Οι έχοντες λοιπόν ένομο συμφέρον για τη σημερινή συνεδρίαση που έχουν προσκληθεί είναι καταρχήν η Εταιρεία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρεία, η εταιρεία δηλαδή που υπέβαλε την αίτηση επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγείας του Ναυπηγείου στο Πολυμελές Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία όμως δεν είναι παρούσα. Έλαβα σήμερα το μεσημέρι επιστολή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Ιάννη Στεφάνου, με την οποία με ενημέρωνε ότι σε απάντηση της από 14/8 πρόσκλησής σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται να παραστούμε. Σε ό,τι αφορά στην ΑΒΙΕΣ, η τοποθέτησή μας αναφέρεται στη Συμφωνία Εξυγείασης που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου στις 27 Ιουλίου 2018, με εκτίμηση Ιωάννη Στεφάνου, Διευθύνων Σύμβουλος. Επίσης, έχοντας ένομο συμφέρον, έχουμε προσκαλέσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Onex Technologies INC, ο οποίος κάθεται εκ δεξιών μου, ο κύριος Πάνος Ξενοκώστας, ο οποίος εκπροσωπεί την μελλοντική διοίκηση, κατά όπως φαίνεται, του ναυπηγείου μας, μετά και την εκδίκαση της υποθέσεως και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Και τέλος, ως έχοντες ένομο συμφέρον επίσης, έχουμε προσκαλέσει το Εργοστασιακό Σωματείο των Ναυπηγείων Σύρου, εκ των οποίων είναι παρόντες τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Αντώνης Χατζαντώνης και ο κύριος Μάρκος Ριγούτσος. Επίσης, μη έχοντες βέβαια ένομο συμφέρον, αλλά προσκεκλημένοι σήμερα εδώ, είναι ο κύριος Γιώργος Λονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Προσεκλήθηκε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, ο οποίος δεν παρίσταται. Προσκεκλημένοι επίσης είναι και οι 4 βουλευτές Κυκλάδων, εκ των οποίων εξ αριστερών μου βλέπετε τον κύριο Αντώνιο Συρίγου, παρόντας στη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο κύριος Γιάννης Ρούσος, και ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων, ο κύριος Μάρκος Βουτσίνος, οι οποίοι κάθονται στο τραπέζι μαζί μας. Θέλω επίσης να πω ότι και οι 5 δικαιολογημένα απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι σήμερα, ο κύριος Ανδρέας Γιαλόγλου, ο κύριος Νίκος Καΐλης,
ο κύριος Φραγκίσκος Βακόνιος, αντιδήμαρχος, ο κύριος Μιχάλης Ζουλουφός και η κυρία Μαρία Καζαντζάκη έχουν δικαιολογήσει εγγράφως την απουσία τους και έχουν αποστείλει επιστολές οι οποίες αφορούν στη σημερινή μας συνεδρίαση και οι οποίες θα αναγνωστούν αργότερα από το γραμματέα μας κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων. Τέλος, θέλω να ενημερώσω ότι εξαιτίας του ότι είναι μονοθεματική η συνεδρίασή μας και είναι μεγάλη σημασία στο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, ναι, μεν θα τηρηθεί χρόνος για όλες τις τοποθετήσεις, όμως θα επιδείξω ανοχή κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, ανοχή όσον αφορά την τήρηση του χρόνου και βέβαια σε λογικά πλαίσια. Επίσης, στο τραπέζι να ενημερώσω ότι είναι μαζί μας ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μας, ο κύριος Νίκος Βιτάλης, και ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης, ο κύριος Νικήτας Γρυπάρης. Και εφόσον χρειαστεί, θα παρέμουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να καταθέσουν τις απόψεις τους ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν. Ο κύριος Ρουσουνέλο σηκώνει το χέρι του. Κύριε Ρουσουνέλο, παρακαλώ, σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Εγώ, αν πρωτίστως ήρθα σήμερα εδώ για να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, πριν από λίγο ενημερώθηκα, σύμφωνα με το άρθρο 11, υποχρεώσεις και δικαιώματα δημοτικών συμβούλων, ότι δεν έχω δικαίωμα να παρευρεθώ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση λόγω κολλήματος. Και ως εκ τούτου, για να μην θέσω όποια απόφαση του σώματος να είναι άκυρη και να έχει πλήρη ισχύ, δηλώνω κόλλημα από τη σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κόλλημά σας, κύριε Ρουσουνέλο, συνίσταται σε ποιο γεγονός? Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 11, ότι έχω συγγενής ο οποίος είναι εργαζόμενος και διεκδικεί χρήματα από το ναυπηγείο, καθώς και βρίσκεται και στη σημερινή διοίκηση του Εργοσταχιακού Σωματείου Σύρου. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που επιθυμεί? Ο κύριος Χαρίτος έχει το λόγο. Όπως είπε ο συνάδελφος ο Ρουσουνέλος, εγώ ήρθα εδώ πέρα να τοποθετηθώ και να τοποθετηθώ σαν πρώην εργαζόμενος και σαν σημερινός συνδικαλιστής υπέρ του ναυπηγείου, υπέρ των εργαζομένων, αλλά βλέπω ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μου δίνει τον κανονισμό της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν έχω το δικαίωμα να τοποθετηθώ. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κύριος Σουνέλος και σε αυτά που θα διαβάσετε, γιατί πρέπει να διαβάσετε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, όμως θα έχω το δικαίωμα σαν απλός πολίτης να τοποθετηθώ όπως νομίζω, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κανονισμός μου απαγορεύει. Κύριε Χαρίτο και κύριε Ρουσουνέλο, σας επιβεβαιώνω και επιβεβαιώνω ενώπιον όλων ότι όντως το άρθρο 11 στην παράγραφο 5 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στα κολλήματα μεταξύ άλλων των Δημοτικών Συμβούλων, αναφέρει ότι όσοι έχουν συγγενική σχέση ή στενό δεσμό με άτομα που έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον, έχουν κόλλημα να μετάσχουν τόσο στη διαδικασία συζήτησης ενός θέματος όσο και στην λήψη της οποιασδήποτε απόφασης. Επομένως, σύμφωνα με αυτό το άρθρο και την παράγραφο 5, όπως ανέφερα νωρίτερα, πρέπει να απέχετε τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης, διότι διαφορετικά η απόφαση που μπορεί να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος της συνεδρίασης θα είναι άκυρη. Όπως επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, ο Δημοτικός Σύμβουλος που ενώ έχει κόλλημα μετέχει στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος, συγγνώμη, και τιμωρείται με την ποινή της αργίας. Επομένως, κατανοητό, έχετε και δύο κόλλημα, δεν μπορείτε να μετέχετε ούτε στη σύνδεση, ούτε στη λήψη της απόφασης. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος, ο οποίος για τους ίδιους λόγους έχει κόλλημα? Ο κύριος Κουσγουνέλης ή ο κύριος Αρμακόλας? Κύριε Αρμακόλα, πείτε μου. Συγγένεια, έχω γαμπρό. Στη δεύτερη. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο, έτσι. Δεν έχει σημασία αυτό. Για να μην χαλάσουμε την απόφαση. Ο κύριος Ξαγοράρης. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Παρακαλώ λίγο την ησυχία σας, παρακαλώ. Να θέσω ένα ερώτημα. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για συγγενική σχέση, ορίζει το βαθμό της συγγενικής σχέσης? Γιατί σε βαθμό... αν είναι αόριστο, συγγνώμη, αν είναι αόριστο, έχουμε όλοι τέτοιο θέμα. Μιλάει για συγγενή έως το δεύτερο βαθμό εξαίματος ή εξαχιστίας. Εξαίματος ή εξαχιστίας. Έχω και εγώ πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Παρακαλώ. Έχω και εγώ πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση έχω και εγώ θέμα, έχω πρόβλημα.
Πρέπει να έχω κόλλημα δηλαδή. Ο κύριος Βιτάλης, αν έχει την ευγενή καλοσύνη να μας εξηγήσει το δεύτερο βαθμό συγγένειας, μέχρι που φτάνει για να γίνει κατανοητό από όλους και να μην υπάρχει κάποια πορεία. Έχετε την καλοσύνη, κύριε Βιτάλη. Κύριε Γουσγουνέλη, το μικρόφωνο, αν θέλετε, βοηθήστε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Βιτάλη. Πρέπει να αποδειχθεί ο δεύτερος βαθμός συγγένειας, ώστε να αυτοεξαιρεθεί. Ο δεύτερος βαθμός συγγένειας είναι ο αδελφός. Ποιος είναι? Και τα παιδιά. Εξαίματος. Αν επιτρέπετε. Παρακαλώ την ησυχία σας. Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε λίγο τη διαδικασία. Ναι, κύριε Γρυπάρη, δεν σας άκουσα. Το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο. Θέλω να πω το εξής. Η συγγένεια εξαίματος είναι, όπως είπε και ο κύριος Βιτάλης, ο αδερφός. Έτσι, εξαγχεστίας είναι αντίστοιχα ο αδερφός του συζύγου ή της δευτέρου. Δηλαδή, ό,τι είναι εξαίματος συγγενής ίδιου βαθμού με τον ένα σύζυγο, είναι ο άλλος σύζυγος εξαγχεστίας παράλληλα. Τα τέκνα. Τα τέκνα είναι πρώτου βαθμού όσον αφορά γονείς και τέκνα κλπ. Μάλιστα. Όμως, αν μου επιτρέψετε, αν μου δίνετε το λόγο, βεβαίως, να κάνω μια παρατήρηση. Η διάταξη για μένα αυτή, βέβαια είναι θέμα ερμηνείας και για να μην διακινδυνεύσω με μια οποιοδήποτε απόφαση και να έχουμε ακυρότητα, ίσως να είναι ακυρώσιμη, να μπορεί να ακυρωθεί η απόφαση, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν εξετάζουμε στενά ένα θέμα αν ο αδερφός μου ή η αδερφή μου ή οποιοδήποτε άλλος θα πάρει χρήματα από το συγκεκριμένο φορέα ώστε εγώ να υποστηρίξω το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ εξετάζουμε το γενικότερο θέμα της έναρξης λειτουργίας με νέους όρους του νεωρίου. Αυτό δεν αφορά άμεσα το συμφέρον του αδερφού μου ή της αδερφής μου η οποία εργάζεται στο νεώριο. Όμως έμεσα το επηρεάζει. Με αυτή την έννοια, ορίστε. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Όχι, για όλους λέω εγώ. Μα εσείς τώρα, εγώ προσπαθώ να εξηγήσω... Κύριε Γρυπάρη, συνεχίστε. Με συγχωρείτε, προσπαθώ να εξηγήσω το συγκεκριμένο πρόβλημα εγώ. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω το συγκεκριμένο κόλλημα... Ακούστε με, αφήστε με κύριε. Σας εγώ παρακαλώ, δεν αφήστε το αναφορά όλους. Και θα σας πω κάτι. Όταν βρίσκεσαι σε μια μικρή πόλη που ούτως ή άλλως όλοι είμαστε συγγενείς, σε ευρύτερη έννοια ή σε στενότερη, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να λαμβάνετε καμιά απόφαση γιατί όλοι είναι συγγενείς και να καλέσουμε ένα διπλανό δημοτικό συμβούλιο μιας άλλης πόλης να αποφασίσει? Αλίμονο. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εξεταστεί το πρόβλημα πώς το εννοείται, δηλαδή τι ευρύτητα και ερμηνεία δίνεται. Αν δώσουμε την ευρύτερη ερμηνεία, όπως σωστά λέτε εσείς, για να αποφυλάξετε το κύρος της απόφασης, βεβαίως πρέπει να αποχωρήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού, οι οποίοι εξαρτούν άμεσο ένομο συμφέρον και υλικό συμφέρον από την επαναλειτουργία της επιχείρησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Γρυπάρη και κύριε Βιτάλη. Και ο κύριος Γουσγουνέλης. Ναι, να ακούσουμε και τον κύριο Γουσγουνέλη. Εφόσον δεν συμβαδίζουμε με την άποψη του κυρίου Νικήτα Γρυπάρη, αυτό που είπε, είμαι και εγώ υποχρεωμένος να δηλώσω κόλλημα λόγω της σύζυγούς μου, έτσι, η οποία έχει μια ιδιωτική επιχείρηση και υπάρχει σχέση με το ναυπηγείο, με την προηγούμενη διοίκηση, αλλά θα συμμετέχω στη συζήτηση. Να πω τώρα, δεν μπορεί. Έχετε κάποιο κόλλημα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι, υπάρχει κόλλημα. Ωραία. Πολύ σωστά. Θα έχετε κάποιο υλικό συμφέρον. Επομένως, όντως έχετε κόλλημα. Εγώ απλά προσπαθώ να προστατεύσω το κύρος της συνεδρίασης και της όποιας απόφασης λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος που θα εξετάσουμε. Ένα τελευταίο, επειδή πρόκειται για τακτική συνεδρίαση. Και παρά το γεγονός ότι στις τακτικές συνεδριάσεις μας προβλέπεται μία πρώτη διαδικασία με ανακοινώσεις, ενημερώσεις ή υποβολές ερωτήσεων προς την Δημοτική Αρχή, θα ήθελα, δεδομένου του ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε τακτική συνεδρίαση, να μην υπάρξουν ερωτήσεις άσχετες με το θέμα,
αλλά μόνο σχετικές, οι οποίες θα κρατηθούν για μετά την έναρξη του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Επομένως, για αρχή, θα ήθελα να δώσω το λόγο μόνο σε όσους θέλουν να κάνουν κάποιο χαιρετισμό εν ώψη αυτής της συνεδρίασης. Κύριε Δήμαρχε, πάντα ξεκινάμε από εσάς. Έχετε κάτι? Πολύ ωραία. Και μετά ο κύριος Χρυσαφίδης. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι παριστάμενοι εδώ, σε συνέχεια της τοποθετήσεως του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έθεσε το νομικό πλαίσιο επί το οποίο διενεργείται η σημερινή συνεδρίαση, όσον αφορά ένα κρίσιμο, ένα μείζωνο σημασία ζήτημα αυτό της απομείωσης βεβαιωμένων απαιτήσεων του Δήμου Μουσείου Ρωμούπολης με βάση την υποβληθήσα αίτηση εξυγίανσης από την Ναβιές, από την εταιρεία δηλαδή Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ήρου, ανώνυμη εταιρεία, θα ήθελα να καλωσορίσω καταρχήν όλους τους παρισταμένους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, ξεκινώντας από αυτούς οι οποίοι απεδέχθησαν την πρόσκληση και έχουν ένομο συμφέρον. Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον νόμιμο εκπρόσωπο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Onex, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, ο οποίος για πρώτη φορά μας κάνει την τιμή να παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ξενοκώστα, θα θέλαμε να ακούσουμε στην τοποθέτησή σας τους σχεδιασμούς, τις προθέσεις σας, τα οράματά σας αναφορικά με την επαναλειτουργία του ναυπηγείου, για την οποία έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει πολλά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά είναι ιδιαίτερο σημαντικό σήμερα να τα ακούσουμε διαζώσεις από εσάς. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Εργοστασιακού Σωματείου. Ξεκινάω, κύριε Πρόεδρε, από αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον. Άρα, λοιπόν, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αντώνη Χατζαντώνη και τον κύριο Μάρκο Ριγούτσο, οι οποίοι εκπροσωπούν όλους τους εργαζομένους. Προανέφερε ο κύριος Πρόεδρος ότι εκλήθηκε εκπρόσωπος της Ναβιές, η οποία τελικά δεν παρίσταται εδώ, αλλά έστειλε επιστολή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εδώ παριστάμενους με την θεσμική τους ιδιότητα, τον Βουλευτή Κυκλάδων, κύριο Αντώνη Συρίγου, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κύριο Γιώργο Λονταρίτη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κύριο Γιάννη Ρούσο, τον Πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων, κύριο Μάρκο Βουτσίνο, και επίσης τους εδώ παρισταμένους, τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Μουσείου Ρωμούπολης, κύριο Νίκο Βιτάλη, και τον συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κύριο Νικήτα Γρυπάρη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εργαζομένους οι οποίοι παρίσταστε σήμερα εδώ στην συζήτηση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος, δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα απροσχημάτιστα και με πλήρη ειλικρίνεια θέλω να σας πω απασχολεί όλους μας και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο του νησιού μας, αλλά και την τοπική κοινωνία. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Άρα λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εδώ παρόντες, κυρίως δημοτικούς συμβούλους, και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται με βάση τις στάσεις, τις πράξεις και τις συμπεριφορές του και με βάση αυτά τα οποία πρεσβεύει και αποφασίζει. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σύνθετο, πολύπλοκο και σημαντικό, όπως ανέφερα και για τον Δήμο μας τον ίδιο, αλλά και για την τοπική κοινωνία της Ήρου, με πτυχές και προεκτάσεις οι οποίες είναι πολλαπλές. Είναι δηλαδή κοινωνικές, είναι οικονομικές, αναπτυξιακές, νομικές, αλλά κυρίως πολιτικές. Υπό την έννοια ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα πολιτικό όργανο, ένα συλλογικό όργανο το οποίο λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα ώστε με βάση το νομικό περίγραμμα της εισήγησης από την νομική υπηρεσία και με βάση τα όσα ορίζει η νομοθεσία, να λάβουμε μια πολιτική απόφαση. Τονίζω και θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτό, ότι σήμερα εδώ δεν εκδικάζουμε την υπόθεση η οποία αφορά στην επικύρωση της αίτησης συμφωνίας εξυγείας του ναυπηγείου. Εμείς δηλαδή εδώ δεν είμαστε δικαστήριο. Δεν υποκαθιστούμε την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία θα συνεδριάσει και θα αποφανθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα λοιπόν, θα παρακαλούσα όλους τους εδώ παρισταμένους, οι οποίοι είτε θα τοποθετηθούν, είτε θα κληθούν με την ψήφο τους να αποφασίσουν, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην προβούν σε ερωτήσεις, τοποθετήσεις ή παρατηρήσεις για ζητήματα αμιγώς νομικής φύσεως,
δεδομένου ότι εδώ παριστάμενοι, ο κ. Ξενοκώστας, το εργοστασιακό σωματείο, αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν ένομο συμφέρον, δεν είναι ούτε νομικοί, ούτε νομικοί εκπρόσωποι των εταιριών τους. Άρα λοιπόν η νομική παράσταση και εκπροσώπηση όλων όσων έχουν ένομο συμφέρον θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην δικαστική αίθουσα της υπόθεσης. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, σε μια κρίσιμη καμπή η οποία έχει να κάνει με την εξυγίανση του ιστορικού ναυπηγείου και με την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας προκειμένου το ναυπηγείο να γυρίσει σελίδα και να λειτουργήσει υπό άλλες περισσότερο αισιόδοξες και βιώσιμες συνθήκες. Ένα ναυπηγείο το οποίο για περισσότερα από 150 χρόνια αποτελεί έναν οικονομικό παράγοντα σημαντικό, έναν οικονομικό πνεύμα του νησιού μας και το οποίο στην πολυχρόνια ιστορία το έχει περάσει από πάρα πολλές διακυμάνσεις. Ένα ναυπηγείο το οποίο έχει τεράστια συμβολή στην τοπική οικονομία και όχι μόνο, έχει συμβολή μεγάλη και στην εθνική οικονομία δεδομένου ότι σε αυτή την προσπάθεια ανάταξης και ανάκαμψης της εθνικής μας οικονομίας, ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κλάδους αιχμής οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος της πολυπόθητης ανάκαμψης. Σε όλα αυτά προστίθενται και ζητήματα που έχουν να κάνουν με γεωπολιτικά δεδομένα και συμφέροντα και συνθήκες και ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας που έχουν να κάνουν με την ομαλή αλληλεπίδραση και με τη συνύπαρξη οικονομικών δραστηριοτήτων στη Σύρο, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται και να συνεργούν και να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η μία να μην δημιουργεί προβλήματα στην άλλη, αλλά όλες μαζί να συνεργάζονται και σωρευτικά να δίνουν ένα αποτέλεσμα για το νησί μας, αυτό της οικονομικής ανάπτυξης και ευμάρειας που έχουμε τόσο ανάγκη. Υπό την έννοια αυτή, θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Σιρορμούπολης και το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε προσανατολισμένοι προς την κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων. Θέλω να κάνω μια συνοπτική αναφορά λέγοντας ότι είμαστε ο μοναδικός από τους 365 Δήμους στην Ελλάδα, οι οποίοι καταφέραμε και εντάξαμε τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ενός πολύ σημαντικού έργου, αυτού της δημιουργίας ενός μηχανισμού προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. Άρα λοιπόν, για κρίσιμους τομείς, για τομείς αιχμής για το νησί μας, μεταξύ των οποίων και το ναυπηγείο. Θα θυμάστε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και μια κουβέντα για την αξιοποίηση του στρατοπέδου. Θέλουμε να προσελκύσουμε σε ένα πλαίσιο τέτοιο, ξεκάθαρο, επενδύσεις οι οποίες να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι και η ίδια η ΩΝΕΞ, δια του Προέδρου της, έχει υποβάλει πρόταση επίσημη προς τον Δήμο Σιρορμούπολης όσον αφορά την δυνατότητα αξιοποίησης του στρατοπέδου Λοχαγού Αποστόλου Ζαφύρη, για το οποίο με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συναντήληψης και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σιρορμούπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Δήμος μπορεί να προτείνει αυτόν τον τρόπο αξιοποίησης, ο οποίος εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του νησιού μας. Προτού καταλήξω, θέλω να συγχαρώ και πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο τις δύο πλευρές, οι οποίες κατά την άποψή μου έχουν συμβάλει τα μέγιστα ώστε να βρισκόμαστε σε αυτό το πολύ αισιόδοξο σημείο, προ δηλαδή της έναρξης επαναλειτουργίας του ναυπηγείου με άλλες προοπτικές, προ δηλαδή του γυρίσματος αυτής της σελίδας, η οποία είναι και απολύτως επιθυμητή και όλοι μας, μπορώ να πω, αδειμονούμε στο νησί να δούμε την επόμενη μέρα. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την ΩΝΕΞ και τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, καθώς επίσης και τους εργαζομένους στο ναυπηγείο, ιδιαιτέρως τη διοίκηση του εργοστασιακού σωματείου και τους εργαζομένους, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, με συνέπεια, με αποφασιστικότητα, με ψύχρεμα βήματα, κατέδειξαν και απέδειξαν, μπορώ να πω, ότι επιθυμούν τη λειτουργία, την επαναλειτουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου ναυπηγείου. Ενός ναυπηγείου το οποίο θα λειτουργεί με βάση την καινοτομία, ενός ναυπηγείου το οποίο θα έχει λειτουργία εναρμονισμένη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ενός ναυπηγείου το οποίο θα δημιουργεί ωφέλη και για τους εργαζομένους αλλά και για την τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν σας ευχαριστούμε για την υπεύθυνη στάση την οποία δείξατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Οτιδήποτε διαφορετικό, δηλαδή οποιοδήποτε προσπαθήσει
να πείσει για κάτι διαφορετικό, για μένα αποτελεί λαϊκισμό και έσχιστη καπηλεία του επιτεύγματος, το οποίο υπό δύσκολες και αδίκως συνθήκες κατάφεραν αυτές οι δύο πλευρές με τη συνδρομή, κύριε Βουλευτά, και την συνεπικουρία της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών, για τους οποίους μπορούμε να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, εξ όσων γνωρίζουμε, επέδειξαν μια συνέπεια και παρά την δυσκολία και την δεδαλώδη νομοθεσία και γραφοκρατία, κατάφεραν, νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα case study για τη χώρα μας στην μνημονιακή ή μεταμνημονιακή εποχή, για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να αναγεννηθεί από τις τάχτες της και να δώσει όλα τα προσδοκόμενα ωφέλη προς τους εργαζομένους και προς τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς ως συλλογικό όργανο, ως Δήμος και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, θα είμαστε απολύτως υποστηρικτικοί και υποβοηθητικοί. Θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια στο πλαίσιο της θεσμικής μας οντότητας και αρμοδιότητας. Άρα λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά με βάση την νομοθεσία ένας Δήμος πώς μπορεί να λειτουργεί. Θέλω λοιπόν πεντακάθαρα να δηλώσω, χωρίς παρεξηγήσιμους συνειρμούς, ότι θα είμαστε υποστηρικτικοί σε αυτή την προσπάθεια, η οποία πιστεύουμε, έχουμε την πεποίθηση, ότι μπορεί να συμβάλλει τα μάλα, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην επανεκκίνηση της οικονομίας του νησιού. Στο σημείο αυτό και προτού δώσω το λόγο στον κύριο Χρυσαφίδη, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, γιατί δεν ξέρω αν ήμουν απολύτως ξεκάθαρος νωρίτερα. Πριν την έναρξη συζήτησης του θέματος της σημερινής διάταξης, έδωσα το λόγο καταρχήν στον κύριο Δήμαρχο και θα δώσω στον κύριο Χρυσαφίδη μόνο για έναν χαιρετισμό. Μετά την έναρξη συζήτησης του θέματος και εφόσον το αναγνώσω, θα δώσω καταρχήν το λόγο στους προσκεκλημένους μας, ξεκινώντας από εκείνους που έχουν προσκληθεί ως έχοντες ένομο συμφέρον και στη συνέχεια τους υπόλοιπους, και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία ερωτήσεων επί του θέματος και τέλος των τοποθετήσεων. Επομένως, κύριε Χρυσαφίδη, έχετε το λόγο για χαιρετισμό κι εσείς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε πρωτού υποβάλω, γιατί θα υποβάλω και μία και μοναδική ερώτηση που έχει όμως σχέση απόλυτη με τη σημερινή συνεδρίαση, να καλωσορίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο το κύριο Ξενοκώστα, γιατί δεν μας έχει δοθεί άλλη φορά αυτή η ευκαιρία, καθώς και όλους τους παριστάμενους, με πρώτο το Βουλευτή Κυκλάδων και Αυτοδιοικητικό κύριο Αντώνη Συρίγο. Κύριε Ξενοκώστα, έχουμε ειλικρινά εκτιμήσει τις εξαγγελίες σας στις συνεντεύξεις σας για τον εξυγχρονισμό του ναυπηγείου και για την συνύπαρξη του ναυπηγείου με τον αστικό ιστό. Ιδιαιτέρως έχουμε εκτιμήσει όταν είπατε ότι σκοπεύετε να φέρνετε τα παιδιά σας για διακοπές στη Σύρο και ότι σίγουρα δεν θέλετε να τα πνίξετε στην αμοβολή. Γιατί, κύριε Ξενοκώστα, μέχρι πρότινος αυτό συνέβαινε στη Σύρο. Πνιγόντουσαν. Ωραία λέξη χρησιμοποιήσατε. Και τα παιδιά μας, αλλά και εμείς την αμοβολή. Επιτέλους, εσείς είστε ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα, όπως και στην απομάκρυση της χιλιάδων τόνων μεταχειρισμένης αμοβολής από το ναυπηγείο και τη Σύρο. Ζητούμε και εμείς, όπως και εσείς έχετε πει, το ναυπηγείο να ενώσει και όχι να χωρίσει την κοινωνία. Και κρατάμε σαν παρακαταθήκη το όμορφο που είχατε πει στη συνέντευξή σας στην Κοινή Γνώμη, ίσως και αλλού, ότι ό,τι κάνει ο καθένας χαρακτηρίζει τον ίδιο και ότι οι πολίτες έχουν μάτια και βλέπουν και κρίνουν. Με αυτό το μικρό πρόλογο, καλωσορίζουμε την παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν ελάσσονα μειοψηφία και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά για τους κατοίκους του νησιού πρωτίστως, αλλά και για τα επιχειρηματικά σας σχέδια. Τους παρόντες δημότες, στην πλειοψηφία τους πρώην εργαζόμενους στο ναυπηγείο, τους ευχόμαστε ολόψυχα να έχουν και πάλι σύντομα εξασφαλισμένη μόνιμη εργασία στο ναυπηγείο. Στην ερώτηση προχωρώ, κύριε Πρόεδρε, και θέλω λίγο την ανοχή σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και με αφορά και προσωπικά. Θέμα, δεν έχει να κάνει με το θέμα, μήπως ήταν καλύτερα να τεθεί. Όχι, γιατί έχει να κάνει με πριν από το θέμα. Έχει να κάνει με τη συνεδρίαση αυτή. Να ακούσουμε, κύριε Χρυσαφίδη. Καταλάβαμε, κύριε Πρόεδρε, όσα είπατε με σαφήνεια στην εκδοχή σας για το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως δεν καταλάβαμε επακριβώς ποιο είναι το ένομο συμφέρον
ορισμένων από αυτούς που εκλήθησαν να παρασταθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, δικαίωμα του κάθε δημότη είναι να παρασταθεί εδώ. Ερώτηση τώρα προς εσάς, κύριε Πρόεδρε, από τον κύριο Δήμαρχο, που δεν απαντήθηκε σε αυτά που είπατε, είναι το πώς προέκυψε η σημερινή μονοθεματική συνεδρίαση με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μας προβληματίζει ακόμη. Αν θυμάστε καλά, αυτό που είχε προτείνει ο κύριος Δήμαρχος σε μια ευρεία σύσκεψη προημερών, που για τα πρακτικά παρόντες ήταν εκεί ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Γιαλόγλου, ο κύριος Καΐλης, εγώ, εσείς, η αντιδήμαρχη κυρία Μενδρινού, ο κύριος και ο κύριος Αγκινέτος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Παπαμανώλης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, κύριος Βιτάλης, ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΣ, κύριος Βακόνδιος, αλλά και ο συμπαραστάτης του Δημότη, κύριος Γρυπάρης. Αυτό που είχε συναποφασιστεί τότε, προημερών δηλαδή, ήταν ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί ο κύριος Δήμαρχος και οι υπόλοιποι επικεφαλείς, να συναντηθούμε με τον κύριο Ξενοκώστα και να του ζητήσουμε να μεσολαβήσει στο ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πετύσουμε από το σχέδιο εξυγίασης, δηλαδή να μην κουρευτεί κατά 85% περίπου το χρέος της διοίκησης στα Βουλάρη προς το Δήμο. 400.000 περίπου προς το Δήμο και προς τη ΔΕΙΑΣ 600.000 περίπου, όπως μας αποκάλυψε στη σύσκεψη αυτή ο κύριος Παπαμανώλης. Και αυτό το αποφασίσαμε μετά από ρητή σύσταση τόσο των παρόντων δικηγόρων, αλλά και μετά από διεξοδική σχετική συζήτηση. Ακούστηκαν και άλλες ανώριμες κατ' εμέ σκέψεις από τον κύριο Γιαλόγλου και κύριο Σαγκινέτο να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν προλαβαίνουμε. Ήταν ένα απλό και σύνθετο συνάμα θέμα που όμως σε καμία περίπτωση δεν άγγιζε και δεν ήταν ενάντια στα επιχειρηματικά σχέδια του νέου επενδυτή και προφανώς και των συμφερόντων των πρώην εργαζομένων. Ήταν προς το συμφέρον όλων των δημοτών. Και η υπόθεση αφορά αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο στο πώς θα διαχειριστεί ένα χρέος ιδιώτη επιχειρηματία προς το Δήμο. Και επουδενή έτσι όπως παραδόξως αντιλαμβανόμαστε όλοι νομίζω ότι προσπαθείτε εντέχνως να το παρουσιάσετε, κύριε Δήμαρχε. Καλέσατε τους πάντες. Και κύριε Πρόεδρε, όσο αφορά εσάς, σας εύχομαι και σας εκτιμώ, κάνατε τη δουλειά σας, όπως προφανώς αντιληφθήκατε ότι πρέπει και όπως την κάνετε πάντα. Εσάς όμως, κύριε Δήμαρχε, όσο αφορά τη σύλληψη του σχεδίου αυτού του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των άλλων που έχω πληροφορηθεί σχετικά και αφορούν και το πρόσωπό μου, βλέπετε σε μικρό τόπο ζούμε, σας κατηγορώ ευθέως και ευθαρσώς ότι πάσχετε από το σύνδρομο της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας. Επί προσωπικού πλέον ομιλώ, και ως ο χειρότερος δημοτικός σύμβουλος των τελευταίων 190 ετών, όπως χαρακτηριστικά έχετε πει, σας κατηγορώ ενώπιον της κοινωνίας της Ήρου ότι μεθοδεύσατε με τέτοιο τρόπο τη σημερινή συνεδρίαση ώστε να αποκομίσετε ψηφοθυρικά ωφέλη στις επόμενες εκλογές. Ότι δήθεν είστε ο σωτήρας του ναυπηγείου με την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα. Ποιος? Εσείς που ακόμη ηχούν στα αυτιά όσο δεν ξεχνούν το να κλείσει τον μπουρδίλι ή το διακαές όνειρό σας να δείτε το Νεώριο ένα τεράστιο πάρκινγκ. Εσείς θέλατε να εξαφανιστεί το Νεώριο, εμείς να μην μολύνει το περιβάλλον. Έχει νομίζω κάποια διαφορά. Με έχετε στοχοποιήσει, παλιά σας τεχνικό σκηνό, με μεθοδευμένες ενέργειές σας σε μερίδα της κοινωνίας της Ήρου, δημιουργώντας μου μέγιστο πρόβλημα ότι δήθεν σκάλισα τα πράγματα και έγιναν επικίνδυνα. Προφανώς, γιατί εσείς επικίνδυνο θεωρείτε την ενημέρωση του κόσμου που σας τοποθέτησε για μία πενταετία σε αυτή τη θέση. Δεν μακρηγορώ, αν και έχω να πω τόσα πολλά σχετικά για τα οποία και επιφυλάσσομαι ενώπιον της δικαιοσύνης και του Συριανού λαού. Είστε απλά απαράδεκτος και πολιτικά ανήθικος στην περιφορά σας απέναντί μου και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Και ξέρετε, κατά βάθος χαίρομαι, γιατί όλοι όσοι με ακούν ξέρουν ότι έχω δίκιο. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μας ξεκαθαρίσετε ποιο ακριβώς είναι το θέμα μας σήμερα. Και ότι επουδενή η μάζοξη αυτή
αφορά το μέλλον του νεωρίου υπό τη νέα διοίκησή του, αλλά περιορίζεται απλά και μόνο στα συμφέροντα του Δήμου για τις οφειλές, και είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό για την πρόοδο της συζήτησής μας και για όσα τυχόν εκτός θέματος πολλοί στοχεύουν να πούν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία. Όλοι έχουν δικαίωμα του λόγου και όλους πρέπει να τους ακούμε και να απαντάμε όταν πρέπει και όχι ο καθένας όποτε θέλει. Σεβαστείτε το, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είναι άποψή του. Μην αντιδράτε. Είναι κρίμα να χαλάσει η διαδικασία. Σεβαστείτε το, σας παρακαλώ. Θα υπάρξει και αντίλογος. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε υπομονή, σας παρακαλώ, να προχωρήσει η διαδικασία. Εντάξει. Το επαναλαμβάνω συνέχεια γιατί δεν θέλω να χαλάσει το κλίμα. Θέλω να συνεχιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαδικασία. Γι' αυτό το είπα και εξ αρχής. Λοιπόν, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο που έχει ζητήσει ούτως ή άλλως το λόγο επί προσωπικού, να πω εγώ κάποια πράγματα. Κύριε Χρυσαφίδη, ανέφερα νομίζω στην αρχή της συνεδρίασης το πλαίσιο για το οποίο υπάρχει σήμερα το συγκεκριμένο ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλω να πω τώρα τον τίτλο του θέματος, διότι θα τον πω σε λίγα λεπτά, φαντάζομαι, όταν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση του θέματος. Ούτε θα ήθελα να επαναλάβω τα άρθρα και τις διατάξεις των νόμων εκείνων που ορίζουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει αυτό το θέμα το οποίο έχουμε φέρει σήμερα εδώ. Πιστέψτε με, εγώ προσωπικά, τουλάχιστον 15 μέρες, εδώ και 15 μέρες, έχω ασχοληθεί με το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μου χρόνου και επί καθημερινής βάσεως, τόσο μόνος μου όσο και σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου μας. Το έχω διαβάσει, το έχω μελετήσει όσο ήταν δυνατόν και ίσως και περισσότερο από όσο ήταν δυνατόν. Επομένως, δικαίως έρχεται το θέμα σήμερα προς συζήτηση. Όσον αφορά τη μονοθεματική συνεδρίαση που μνημονεύσατε, νομίζω υπόθηκε και στην τελευταία συνεδρίασή μας ότι εντός των επόμενων ημερών, πριν 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτό, θα έρθει το συγκεκριμένο ζήτημα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πρώτα μελετηθεί διεξοδικά και εξεταστεί βάσει των νομικών διατάξεων, αλλά και με πληροφορίες που ζήτησα και έλαβα και σας απέστειλα άλλωστε από την οικονομική μας υπηρεσία. Όσον αφορά το ένομο συμφέρον που αναφέρατε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω ποιους κάλεσα έχοντες ένομο συμφέρον και ποιους όχι. Θα πω όμως ότι όσοι έχουν άμεση ή έμεση σχέση στη συζήτηση ενός θέματος και εκ νόμου έχουν ένομο συμφέρον, πρέπει να προσκαλούνται διαφορετικά. Η όποια απόφαση λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάσχει ακυρότητα σε περίπτωση προσφυγής ενός έστω εξ αυτών που έχουν ένομο συμφέρον. Για δε τους υπόλοιπους, δηλαδή τον βουλευτή μας τον κύριο Αντώνη Συρίγο, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ρούσο που είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου και τον κύριο Βουτσίνο, τους έχουμε προσκαλέσει διότι όλοι αυτοί, είτε άμεσα είτε έμεσα, έχουν προκαλέσει ή και συμμετάσχει σε συσκέψεις, σε συναντήσεις, σε συμβούλια και έχουν συμβάλει ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην προώθηση του ζητήματος του νεωρίου και στην κατά το δυνατόν συντομότερη επαναλειτουργία του. Γι' αυτό και είναι σήμερα εδώ. Άλλωστε, ένα τέτοιο ζήτημα μείζωνος τοπικής σημασίας δεν μπορούσε παρά να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τέλος, όσον αφορά το δημοψήφισμα που αναφερθήκατε, να σας θυμίσω ότι εκτός του κυρίου Σακινέτου που αναφέρατε και δεν θυμάμαι ποιο άλλο, ο πρώτος που το ανέφερε ήμουν εγώ, διότι το είχα σκεφτεί εξ αρχής ως πιθανότητα πραγματοποίηση ενός δημοψηφίσματος, αλλά μετά από μελέτη των διατάξεων διαπίστωσα ότι ο χρόνος που προβλέπεται από την νομοθεσία δεν είναι επαρκής και αμέσως απέβαλα αυτή τη σκέψη από το μυαλό μου. Παρ' όλα αυτά το είχα αναφέρει στη σύσκεψη που αναφέρατε νωρίτερα. Δεν έχω να προσθέσω προς το παρόν κάτι άλλο και δίνω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο που ζήτησε το λόγο επί προσωπικού. Φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, για αυτά που ανέφερε για το πρόσωπό σας ο κύριος Χρυσαφίδης. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, όσο γίνεται πιο σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο. Καταλαβαίνετε ότι οι χαρακτηρισμοί είναι και ανυπόστατοι και βαρύτατοι και αστείοι, μπορώ να πω. Και χωρίς να θέλω να παρεκτρέψω την συζήτηση από την ουσία του θέματος, διότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα σήμερα, ο κύριος Χρυσαφίδης πανηγυρικά κάθε φορά δικαιολογεί τον τίτλο που του έχω απονείμει ως ο χειρότερος δημοτικός σύμβουλος στα 180 χρόνια του Δήμου που έχει καθίσει ποτέ σε αυτά εδώ τα έδρανα. Η έννοια πολιτική ηθική είναι παντελώς άγνωστη για ανθρώπους όπως ο κύριος Χρυσαφίδης. Και θέλω να πω
ότι είναι γεγονός ότι ο πολιτικός χαβαλεδισμός είναι κύριο γνώρισμα του κυρίου Χρυσαφίδη, ο οποίος σήμερα ξεπερνάει σε ένα τόσο βαρύ ζήτημα ακόμα και τα όρια που δεν έχει ο ίδιος. Κύριε Χρυσαφίδη, επειδή θα τοποθετηθούμε ευθαρσώς, με παρησία, με ειλικρίνεια, ενσυναίσθητα τις επόμενες ώρες, εάν, λέω εάν, έχετε κάποιους λόγους για τους οποίους θέλετε κλειστό το ναυπηγείο, να τους πείτε εδώ μπροστά και να τους πείτε ενώπιον των εργαζομένων, οι οποίοι περιμένουν αυτός ο γλωγοθάς τον οποίο ανέβηκαν τις επόμενες μέρες να λήξει, και να πείτε για ποιους λόγους επιδιώκετε ή επιθυμείτε, εφόσον επιθυμείτε, να δημιουργείτε προσκόμματα. Συναντησούλες, κουβεντούλες, πίσω από κλειστές πόρτες με ομαδούλες, για μας δεν έχουν χώρο. Η συζήτηση αυτή είναι μείζονος σημασίας και γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπροστά στις κάμερες, σε ανοιχτές πόρτες, στην τοπική κοινωνία, για να ξέρει ο κάθε δημότης αυτού του νησιού τι πρεσβεύει ο καθένας από εμάς. Ο Δήμαρχος, όπως ξέρετε πολύ καλά, αν και προσποιήστε ότι δεν ξέρετε, είναι εκτελεστικό όργανο. Δηλαδή, έχει ως υποχρέωση να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσωπικά, λοιπόν, και δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, δεσμεύομαι ότι θα σεβαστώ και θα εκτελέσω οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί σήμερα από το συλλογικό όργανο. Άρα, λοιπόν, κορδελίτσες, διατυπώσεις, υπαινιγμοί για υπόγειες διαδικασίες κτλ. Δεν έχουν σχέση με εμάς. Εδώ είναι όλοι οι παριστάμενοι, εδώ είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τοποθετηθούν και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, ας κρυφεί από αυτά τα οποία θα πει και για αυτά τα οποία θα αποφασίσει. Όχι, είδα ότι κάποιος είχε ανάψει μικρόφωνο και κοιτούσα να δω αν είναι το δικό σας. Κύριε Κεράνη, επειδή είπα πριν να κάνουμε μόνο χαιρετισμό και μόλις μπούμε στο θέμα για ερωτήσεις, νομίζω δεν έχετε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Έχει να κάνει με κάποιο χαιρετισμό. Ωραία, σας δίνω το λόγο. Δεν ξέρω αν είναι χαιρετισμός ή όχι. Λείπει και ο κύριος Γιαλόγλου, επομένως ίσως αυτό. Εκπροσωπώντας την μειοψηφία, θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τους παρευρισκόμενους, να τους ευχαριστήσω που είναι εδώ, αλλά θεωρώ και θεωρούμε ότι πρέπει να μπούμε στο θέμα, να σταματήσουμε τις αντεγκλήσεις, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ποιο είναι το θέμα ακριβώς. Το θέμα μας λοιπόν αυτή τη στιγμή αφορά μόνο εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους. Εγώ χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Λενταρίτης, αλλά θεωρώ ότι εμείς πρέπει να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι πιθανά να ακούσουμε τον κύριο Ξενοκώστα, ο οποίος είναι και ο επενδυτής. Αλλά το θέμα μας είναι το αν θα δεχτούμε ή όχι, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τη μείωση του χρέους. Καθαρά αυτό. Θετική διάθεση υπάρχει από όλους. Το θέμα είναι απλό. Το θέμα μπορεί να λυθεί σε 5 λεπτά. Ας το λύσουμε σε 5 λεπτά, ας σταματήσουμε αντεγκλήσεις, ας έρθουμε ακριβώς στο θέμα και όποιος θέλει μετά ας συζητήσει και ας κάνει χαιρετισμούς και κάνει ό,τι θέλει. Okay. Κύριε Κεράνη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το ανέφερα άλλωστε νωρίτερα. Μετά τους χαιρετισμούς θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα και μπαίνουμε στο θέμα, το οποίο έχει ως εξής: εξέταση ζητήματος απομείωσης βεβαιωμένου εσόδου της εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ήρου Ανώνυμος Εταιρεία μέσω της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγείασής της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και λήψη απόφασης περί της θέσεως του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο συναφές ζήτημα. Αυτός είναι ο τίτλος του θέματος, όπως έχει γραφτεί και στην ημερήσια διάταξη και σας έχει αποσταλεί. Όπως προανέφερα με το που ξεκινήσουμε τη συζήτηση του θέματος, θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν έντομο συμφέρον και στη συνέχεια στους υπόλοιπους, και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία ερωτήσεων καταρχήν και τοποθετήσεων για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Εφόσον ο εκπρόσωπος της Ναυπηγικής που προσκλήθηκε και αν ήταν παρόν θα έπαιρνε πρώτος το λόγο, καθώς η εταιρεία αυτή έχει υποβάλει την αίτηση εξυγίανσης, δεν είναι παρόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάνο Ξενοκώστα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Onex Technologies INC, που κατά πώς φαίνεται θα είναι και η μέλουσα ιδιοκτήτρια εταιρεία του ναυπηγείου μας μετά την δικαστική διαδικασία στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου, εφόσον επικυρωθεί η αίτηση εξυγίανσης, συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας. Κύριε Ξενοκώστα, έχετε το λόγο. Θα σας δώσω 10 λεπτά καταρχήν, μιας και είναι η πρώτη φορά που είστε παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απευθυνθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να σας ακούσουμε.
Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καταρχήν, επειδή είμαι άνθρωπος που με δεσμεύουν τα λόγια μου και οι πράξεις μου, κύριε Χρυσαφίτη, και τα παιδιά μου ήρθαν για καλοκαίρι διακοπές στη Σύρο και αμοβολή δεν υπήρξε το καλοκαίρι πουθενά στο λιμάνι. Και αυτό που τουλάχιστον πριν ξεκινήσω να πω, θα ήθελα, κατανοώ ότι λέμε όλοι εύκολα το ναυπηγείο ενώνει, απλά θα ζητούσα ευγενικά και ταπεινά να ενώνει περισσότερο στο προσεχές μέλλον από όσο ενώνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σήμερα ήρθα εδώ, μέσα στις τελευταίες 10 μέρες που το πρόγραμμα πραγματικά είναι πάρα πολύ βαρύ και ο φόρτος τεράστιος, με ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας, τιμώντας επί της ουσίας τους θεσμούς, τιμώντας όλους εσάς, τιμώντας τους εργαζομένους που τους τελευταίους 14 μήνες, 15 μήνες παλεύουμε μαζί πλάι-πλάι και τιμώντας το λαό και την κοινωνία της Σύρου που μέχρι στιγμής και από πρώτη στιγμή με έχει αγκαλιάσει, τιμώντας όλους αυτούς και παρουσιάζοντας όποιο συνοπτικά γίνεται την αλήθεια και αποσαφηνίζοντας τυχόν πλάνες εσκεμμένες ημί. Να ξεκινήσω και να πω ξανά ότι είμαι ο Πάνος Ξενοκώστας, ο οποίος είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onyx Technologies και όχι της Ναβίας. Ούτε ένα ευρώ δεν χρωστάω σε κανέναν από εσάς στη Σύρο, ούτε ένα ευρώ χρωστάω στους εργαζομένους, ούτε στο Δήμο, ούτε στον ΕΦΚΑ, ούτε στην εφορία, ούτε σε κανέναν. Υπήρξε μια εταιρεία η οποία δεν είναι η δουλειά μου, ούτε η θέση μου να κρίνω γιατί καλώς ή κακώς δημιούργησε ένα τεράστιο χρέος περί τα 70 εκατομμύρια και τα οποία από ό,τι φαίνεται για πολλά συναπτά έτη ήταν αδύνατο να βρει κάποιον επενδυτή να μπορέσει να προχωρήσει σε μια αύξηση μετοχικού κατά 70 εκατομμύρια ευρώ συν περίπου 20 συν 20-40 εκατομμύρια για υπερβαντολογικά εξυγχρονισμούς περίπου 110 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η ζωή, αυτή ήταν η αλήθεια. Στη συνέχεια, η επόμενη λύση ήταν η πτώχευση. Τι σημαίνει πτώχευση? Έγκριτους νομικούς έχετε εδώ, ρωτήστε τους να δείτε τι θα παίρνατε. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι μπροστά στον αγώνα αυτή τη στιγμή, αλλά και ο Δήμος σας. Ρωτήστε πόσα ευρώ θα παίρνατε, αν παίρνατε ένα ευρώ. Και αυτά τα λέω όλα με σεβασμό και περιγράφοντας την κατάσταση. Τώρα, έχετε απέναντί σας εμένα. Τι είμαι εγώ ξαφνικά, ένας Άγιος? Μου ήρθε να πάω να βγάλω ένα τσουβάλι εκατομμύρια να τα ρίξω στη Σύρο? Καταρχήν, πριν πω στο τεχνοκρατικό, να σας πω ότι καταρχήν είμαι τρελός. Γενικά στο επιχειρήν έχω την τρέλα μου. Αν κάτι το πιστεύω και το αγαπάω, θα ρισκάρω και πολλά εκατομμύρια και θα κάνω και πράγματα που άλλοι δεν κάνουν. Αυτό είμαι εγώ. Απ' την άλλη, επειδή από την πρώτη στιγμή σας το είπα που ήρθα σε αυτό το νησί, ερωτεύτηκα και το ναυπηγείο και το νησί. Και το είπα σε περίοδο που μάλλον οι περισσότεροι θα πιστεύατε ότι είναι τα λόγια και ενός ανθρώπου που πέρασε, ήθελε να γίνει συμπαθητικός και να φύγει. Μετά, θέλετε και η προσωπική μου ζωή, ότι ήμουν αγιός εργάτη που τρεις φορές έμεινα άνεργος και ξέρω τι σημαίνει τον επόμενο μήνα να μην έχεις μισθό? Με συγκίνησαν οι άνθρωποι, κακώς επιχειρηματικά όπως τα έλεγε ο καθένας, δέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Επιχειρηματίας δεν πρέπει να είναι συναισθηματικός, αλλά συνέβη. Και μαζί, 14 μήνες, παρατώντας επί της ουσίας τις επιχειρήσεις μου τις υπόλοιπες, παρατώντας ό,τι δουλειές είχα στο εξωτερικό, ακόμα και την ίδια οικογένειά μου στο Νέα Υόρκη, μαζί με τους ανθρώπους δεθήκαμε και καταφέραμε κάτι που κατά κανόνα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ιστορικό προηγούμενο δεν υπάρχει. Ακόμα και ο ΕΦΚΑ, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω και όλα τα ταμεία γύρω από τον ΕΦΚΑ επί της ουσίας, κάναν τις πιο γενναίες και ιστορικές κινήσεις. Κάναν κινήσεις που δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί? Είχα εγώ καμία σχέση, ήμουνα επειδή κομματικού συλλούν του ΣΥΡΙΖΑ, είχα κάποιο, δεν ξέρω τι να πω, μπάρμπα στην κορώνη, καμία σχέση. Επειδή ήρθε η ώρα που μια κυβέρνηση είδε κατάματα τις επιλογές, κρατάω ανοιχτό ένα ναυπηγείο ιστορικό, κρατάω ανοιχτή μια βιομηχανική μονάδα, την κλείνω. Ήρθε κατάματα με επιλογές γεωπολιτικών εξελίξεων και ξέρετε, τις γεωπολιτικές εξελίξεις δεν τις φέρνει παλήρια. Αυτές προκαλούνται. Και μην βάζεις στο μυαλό σας κάτι πονηρό. Για να μπορέσεις να τραβήξεις γεωπολιτικά εργασίες και δουλειές που γίνονται σε γειτονικές χώρες, πρέπει να λειτουργήσεις υποδομές. Όσο και να θέλουν να σε βοηθήσουν οι σύμμαχοί σου, αν εδώ δεν υπάρχει το κατάλληλο έδαφος, πώς θα γίνει αυτό? Έτσι λοιπόν, ξεπερνώντας σε αυτό κάποιοι, καταφέραμε να φτάσουμε σήμερα εδώ, έχοντας υποβάλει μια πρόταση στο δικαστήριο της Σύρου.
Εγώ λοιπόν εδώ είμαι για να σας πω ότι το όραμά μου και το δείγμα γραφής μου δεν είναι μόνο μέσα από συνεντεύξεις. Έχετε δει με στην διάμεση λειτουργία και πώς αισθάνομαι το επιχειρήν και πώς στηρίζουμε το επιχειρήν και πώς με τεράστιο ρίσκο ανελκύσαμε τη Βιολαντό χωρίς κανένα νόμο συμφέρον αυτή τη στιγμή και πώς χωρίς κανένα νόμο συμφέρον φεύγει η αμοβολή και πώς εξοραϊσμός γίνεται του χώρου και πώς μπαίνει ένα νοικοκύρεμα και πώς δουλεύουν πάνω από 300 ανθρώπους περίπου 4 μήνες. Αυτά είναι δείγματα γραφής. Εγώ ακόμα δεν έχω καμία μετοχή. Αν αύριο αλλάξει ένας νόμος που απαγορευτεί ουσιαστικά το 106 και δεν πάμε, πολύ απλά εγώ και κάποιοι άνθρωποι που είναι μαζί μου, στενοί μου συνεργάτες, χάσαμε πολλά. Οι υπόλοιποι θα συνεχίσετε το δρόμο της πτώχευσης. Δηλαδή, του αν δικαιούται ένα ευρώ ο Δήμος, θα το πάρετε. Αυτός ήταν ο δρόμος και είναι ο δρόμος επιχείρησης και δεν είναι εκβιασμός ούτε δίλημα. Είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Από την πλευρά μου, λοιπόν, το όραμά μου είναι σαφές. Δεν ήρθα εδώ για να σώσω το ναυπηγείο. Δεν ήρθα εδώ απλά για να κάνουμε 5 μπαλώματα και να κάνουμε κάποια ντεπών για τον πονοκέφαλο. Το όραμά μου είναι να ξαναδώσουμε την έγκλη που είχε το ναυπηγείο επί Γουλανδρή. Να κρατήσει δεκαετίες, να δημιουργήσουμε ένα ναυπηγείο πρότυπο. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Και αυτό έχω ονειρευτεί. Να αλλάξουμε τα βιομηχανικά στάνταρτς. Να σεβόμαστε το περιβάλλον. Να σεβόμαστε την ασφάλεια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει είναι ο δύσκολος. Είναι ο δύσκολος δρόμος της σκληρής δουλειάς, του επιχειρηματικού ρίσκου και της συνεννόησης μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρηματιών σε ένα επίπεδο που δεν είναι λογική για άλλες χώρες. Εμένα με τους εργαζόμενούς μου το συμφέρον μας ενώνει. Το καλό της επιχείρησης μας ενώνει. Δεν μας διχάζει. Οπότε υπό αυτή την έννοια, όσο ο Θεός μου δίνει δύναμη και υγεία, δεν θα επιτρέψουμε μαζί τους κανέναν ούτε να καπηλευτεί, ούτε να πολιτικές σκοπιμότητες και κομματικές να υπηρετήσει στο όνομα του ναυπηγείου. Το ναυπηγείο είναι εκεί για να γίνει δουλειά. Είναι εκεί μέσα από το πλεόνασμα κέρδους που θα έχει να υποκαθιστά ένα ταλαιπωρημένο κράτος στο κοινωνικό του έργο. Είμαστε εκεί για να βοηθάμε. Αλλά θα βοηθάμε μόνο μας επιτρέπεται. Αντί να πηγαινερχόμαστε σε δημοτικά ή περιφερειακά ή δεν ξέρω πού συμβούλια, να κάνουμε τη δουλειά μας. Η δουλειά μας εμάς είναι εκεί έξω να φτιάχνουμε πλοία. Όπως είχε πει και διάβασα σε μια ωραία ταβερνούλα εδώ στη Σύρο, ο Ελίτης νομίζω ήταν, ότι η Ελλάδα και να την κάψεις, ένα μπέλι θα μείνει, ένα κλίμα και μια βάρκα και αυτό αρκεί για να την ξαναφτιάξεις. Εμείς λοιπόν διαλέξαμε να φτιάχνουμε αυτές τις βάρκες και με αυτές τις βάρκες θα πορευθούμε. Καλό λοιπόν όλους, το τι απόφαση θα πάρετε, έχετε νομικούς, ελεύθεροι άνθρωποι είσαστε, δημοκρατία έχουμε, θα το πράξετε και δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση τη δικιά μου συμβολή. Το μόνο που καλό όλους είναι αυτό που έμαθα από την πρώτη στιγμή. Σταματάω να μιλάω ή... Αυτό που έμαθα την πρώτη στιγμή είναι ότι η ψυχή του Σουγιανού, η ψυχή της Σύρου είναι 6 λέξεις. Η λέξη είναι όριο. Εγώ σας ζητάω μαζί και χωρίς να παίζω το ρόλο του Θεού του το λάνθος του, λάθη θα κάνω είναι βέβαιο. Σας στέλνω δίπλα μου και να είμαστε μαζί σε αυτόν τον ωραίο και όμορφο αγώνα, τα λάθη να το διορθώνουμε. Τις δυσκολίες που προσπερνάμε και να δείξουμε ότι σε αυτό το σημείο της Ελλάδας, εδώ στην Ελλάδα, στη Σύρο, ένας κρίσιμος κλάδος ξαναγεννιέται. Ξαναγεννιέται πάνω στην υγεία και πάνω στην ανάπτυξη. Έχω στο μυαλό μου οτιδήποτε κάνω να το κάνω ώστε όταν με βλέπουν τα παιδιά μου στο δρόμο και ας μην με ξέρανε, λένε σαν και αυτόν τον άνθρωπο θέλω να γίνω. Και έτσι πορεύομαι. Απλά επειδή ζούμε ιστορικές στιγμές, ζητώ από όλους να καταλάβουν, και όταν λέω από όλους εννοώ εκείνους τους λίγους. Εκείνους τους λίγους που διάβασα μάλιστα πρόσφατα ότι είμαι Ελληνοαμερικάνος από τη Λαμία. Λες και θα ήμουν Ελληνοαμερικάνος από τη Σουηδία ή την Ισπανία. Κάποιοι άλλοι λένε και εμείς έχουμε χρήματα, αλλά δεν διανέβουμε στον ξενοκό στα κουρέματα. Όποιος έχει χρήματα, ιδού η Ρόδος, μη συνεχίσω σεβόμενος στις κυρίες που παρίστανται, ας έρθουν να τα δείξουν τα χρήματά τους. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να γίνεται σε καμιά περίπτωση είναι να λέμε ότι αγαπάμε τον Εώριο και απλά από την πολύ μας αγάπη δεν το σκοτώνουμε θα μπορούσαμε. Αυτό είναι, μου θυμίζει τον ασθενή που είναι σε κόμμα και όλοι οι συγγενείς γύρω-γύρω λένε τον αγαπάμε, δεν το βγάζουμε την πρίζα. Το θέμα είναι πώς θα τον αναστήσει. Και εμείς τον αναστήσαμε, κύριε. Χωρίς μη ζητώντας και κυρίες,
από κανένα βοήθεια, δεν πήραμε πρίκες, δεν χρωστάω σε κανένα, το νερό δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα και έχουν χτιστεί όλα πάνω σε βάσεις υγείας. Οπότε αυτούς τους λίγους θα τους ζητήσω, οι ενέργειες που θα κάνουν επειδή η ιστορία γράφει, να προσέχουν πως μερικά από μερικά χρόνια, όχι τα παιδιά τους δεν θα είναι περήφανα, μην αλλάζουν νησί και επώνυμα για να μπορούν να κυκλοφορούν σε Σύρο. Γιατί το νεόριο θα γράψει ιστορία. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, θα μου επιτρέψετε από σεβασμό στο όργανό σας και επειδή δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να λειτουργήσω επηρεάζοντας τις αποφάσεις σας, να αποχωρήσω. Η δουλειά μου δεν είναι σε δημοτικά συμβούλια. Σεβόμενος πάντα και ευχαριστώντας για την πρόσκλησή σας και να σας πω ότι αφού πάρετε τις αποφάσεις σας, η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή. Να κουβεντιάσουμε όσο και ό,τι θέλετε για οτιδήποτε αφορά τον Νεόριο ή οπουδήποτε τον Νεόριο μπορεί να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Είμαι σίγουρος, κύριε Πέτρου. Επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ξενοκώστα για την παρουσία του και τη συμμετοχή του. Να συνεχίσω με το εργοστασιακό σωματείο που όπως προανέφερα έχουν επίσης ένομο συμφέρον και να δώσω καταρχήν το λόγο στον πρόεδρο, τον κύριο Αντώνη Χατζαντώνη και συνέχεια τον κύριο Μάρκο Ρεγούτσο, εφόσον επιθυμεί και εκείνος να τοποθετηθεί. Κύριε Χατζαντώνη, έχετε το λόγο, να σας δώσω 5 λεπτά. Καλησπέρα σας και από μένα. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα που θέλω να πω. Πριν αναφέρω, απλά μου δώσατε μια ωραία πάσα, κύριε Κεράνη. Συμφωνώ πάρα πολύ με την άποψή σας. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να κάνουμε κατηνιές εδώ μέσα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να καταλάβω για ποιο λόγο, όχι επί του παρόντος, όποτε θέλει, να μου πει ο κ. Σαφίδης για ποιο λόγο αναφέρεται σε πρώην εργαζόμενος. Μάλλον, ξέρω γιατί αναφέρεται έτσι. Όλοι, δεν σας διέκοψα εγώ όταν μιλούσατε. Διακόπτουμε, παρακαλώ. Όλοι είναι νυν εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους έξω και τα παιδιά τους. Δουλεύουν στο Νεόριο, πληρώνονται από το Νεόριο. Τι σχέση έχει η σημερινή συζήτηση με το περιβάλλον? Και αυτό είναι απορία μου. Αυτό είναι για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και κάποια στιγμή ανέφερε ότι σε μια συνάντηση που κάνατε αποφασίσατε να πείτε στον κύριο Ξενοκώστα να μην κουρευτεί. Αυτό, μήπως ξέρετε την απόφαση του δικαστηρίου, να μας την πείτε και εμάς να χαρούμε? Το δικαστήριο κρεμεί να γίνει. Έτσι, τρία πράγματα που σημείωσα και έχω σημειώσει και κάποια άλλα. Λοιπόν, θα ήθελα, μια που είμαστε εδώ και μας τιμήσατε με την πρόσκληση να είμαστε παρόντες σε αυτό το μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο, με θέμα που έχει σχέση να κάνει με το ναυπηγείο μας, το σπίτι μας και το μέλλον μας, ως εκλεγμένος πια πρόεδρος του Σωματείου, ήρθα εδώ και δεν θέλω να εκφράσω ούτε τη δικιά μου επιθυμία, ούτε και την επιθυμία όλων αυτών των εκατοντάδων εργαζόμενων και των οικογενειών τους, που όλοι ξέρετε ότι είναι το Νεόριο ανοιχτό, όσο γίνεται πιο ψηλά, όσο γίνεται περισσότερες θέσεις εργασίας, όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή και συμβολή στο αύριο και στην ανάπτυξη του νησιού μας. Πεπισμένος κι εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου ότι όλα αυτά τα έχετε αντιληφθεί και σίγουρος ότι θα πράξετε τα δέοντα για το καλό όλων μας και του νησιού, δεν θέλω να πω λόγια που θα σας κουράσω, λόγια που θα χαθούν στον χρόνο, ούτε λόγια που θα δημιουργήσουν πιθανόν κάποιους στριγμούς και πιθανόν να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιους λίγους, πιθανόν άρρωστους, να με ξαναχαρακτηρίσουν τραμπούκο, χωρίς να φταίω. Θα ήθελα λοιπόν με σεβασμό να μου επιτρέψετε απλά να παρακολουθήσω τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, για να δω ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί που έχουν το ηθικό ανάστημα να κόψουν το νήμα της ιστορίας. Διότι το Νεόριο, κύριοι και κυρίες, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, είναι η ιστορία του νησιού μας.
Και αν κάνουμε το λάθος κάποιοι να πιστέψουμε, έστω και για λίγο, ότι η ιστορία του νησιού μας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρυσαφίδης ή ο κάθε πολιτικάντης κρυπτόμενος πίσω από ψευδόνυμα όπως το Σεραφείμ Σπανό, αλίμονος στη Σύρο, αλίμονος στην πατρίδα μας και αλίμονος στα παιδιά μας. Μας πτωχεύσατε κύριοι και μας πτωχεύσατε γιατί είναι πτωχευμένα τα μυαλά σας και η καλοσύνη της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου δώσετε μετά το λόγο θα επανέλθω. Ο κύριος Δρεγούτσος δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί από ό,τι μου λέει. Επομένως, να περάσουμε στις τοποθετήσεις των υπόλοιπων προσκεκλημένων και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον βουλευτή Κυκλάδων και Συριανό, βέβαια, τον κύριο Αντώνη Συρίγο. Κύριε Συρίγο, νομίζω 5 λεπτά θα σας δώσω, θα δώσω και σε εσάς και αν χρειαστείτε κάτι παραπάνω, θα δείξω ανοχή. Πραγματικά, σας ακούμε. Γιατί θα αποφύγω τον πειρασμό των πολιτικών προεκτάσεων και θα περιοριστώ στο θέμα για το οποίο ήρθαμε. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα ένομο συμφέρον έστω και έμεσο, διότι η τοπική υπόθεση όταν αφορά την ανάπτυξη είναι και γενική υπόθεση. Δηλαδή πάει καλά η Σύρα, πάει καλά οι Κυκλάδες, πάνε καλά η Ελλάδα. Λειτουργεί το ναυπηγείο εδώ, άρα πάμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς είναι ένα ζήτημα όχι καθαρά τοπικό μόνο, αλλά αφορά και τη γενικότερη ανάπτυξη. Το ένα είναι για να τεκμηριώσω αυτή την άποψη, να μπορώ να έχω κι εγώ μια αντίληψη για τα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, και εδώ θα με συγχωρέσετε να περιοριστώ στο ερώτημα όπως το βλέπω εγώ, όχι για να υποδείξω σε κανέναν τίποτα, απλώς θα σας πω στο τέλος τι θα έκανα εγώ αν ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να υποδείξω σε κανέναν κάτι. Λοιπόν, εκτός από το διαχειριστή της τοπικής υποθέσεως, είναι και συλλογικό όργανο της διοικήσεως, δηλαδή παίρνει αιτιολογημένες αποφάσεις και θέλει προσοχή η διατύπωση των όσων λέγουμε εμείς όλοι εδώ πέρα, διότι αυτά τα πρακτικά αποτελούν μέρος του φακέλου της υποθέσεως και ενδεχομένως αύριο υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στα δικαστήρια. Ποιο είναι το κριτήριο, κατά την ταπεινή μου άποψη, εκεί ένα πειρασμό θα τον δεχθώ, δηλαδή το ότι είμαι και νομικός. Το κριτήριο είναι για να πάρεις μία απόφαση, η οποία στην ουσία τι λέει. Με βάση τα συμφέροντα του Δήμου και του νησιού, του Δημότη, θα πρέπει να κρίνεις εάν θα απεμπλακείς από μια διαδικασία η οποία αφορά ενδεχομένως την προστασία κάποιου ταμιακού ζητήματος, γιατί υπάρχει υπέρτερο συμφέρον, το οποίο ποιο είναι το υπέρτερο συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Είναι η λειτουργία της επιχειρήσεως, που σημαίνει προσόδους για το Δήμο στο μέλλον, η καταπολέμηση της ανεργίας και όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, η καταβολή των χρημάτων τα οποία πρέπει να γίνουν προς αυτούς και επίσης η καταβολή και οι απολύψεις στην τοπική κοινωνία. Αυτό είναι το κριτήριο. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο κριτήρια πρέπει να γίνει η συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο, το θεωρώ υπέρτερο. Το θεωρώ υπέρτερο. Και με βάση και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, διάβασα μια ευρυθέστατη εισήγηση, κύριε Δήμαρχε, του νομικού συμβούλου, ο οποίος καταλήγει και αυτός σε αυτό το συμπέρασμα. Με μία άλλη ακόμη αιτιολογία, ότι ανάμεσα σε μία βίαια διαδικασία εκπίσεως, αναγκαστικής δηλαδή, και την φάση της εξυγιάνσεως, υπάρχει ο κίνδυνος στην πρώτη να απολέσουν όλοι, ενδεχομένως και μάλλον και ο Δήμος. Ενώ στη δεύτερη, ο Δήμος έχει κάποια ωφέλη, ελάχιστα ωφέλη όμως, αλλά τι εξασφαλίζει, το υπέρτερο δημόσιο ή δημοτικό συμφέρον, σε ένα λεπτό τελειώνω, το οποίο είναι αυτά που σας είπα. Ο Δήμος επενδύει. Λοιπόν, για να μην σας μακρηγορώ, δεν μπορώ να υποδείξω σε κανένα τι να κάνει. Μπορώ όμως να σας πω ότι αν ήμουν δημοτικό σύμβουλο θα διευκόλυνα τη διαδικασία και θα επενδυθώ από την Επόμενος ομιλών είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ο κύριος Γιώργος Λονταρίτης, εφόσον το επιθυμεί βέβαια. Να του δώσουμε το λόγο. Το εικονίδιο με το πρόσωπο πατήστε, με το δάχτυλό σας. Σας ακούμε κύριε Λονταρίτη, έχετε κι εσείς 5 λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Απλά θα ήθελα να διευκρινίσετε κάτι και μετά θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου. Κάνοντας την ανάγνωση των προσκαλεσμένων, αναφέρατε και το όνομα του κυρίου Περιφερειάρχη, λέγοντας δεν είναι εδώ. Μας προσκαλέσατε προσωπικά ή ως θεσμό? Αν εννοείται εμένα να σας απαντήσω. Εσείς κάνατε την ανάγνωση και είπατε ότι δεν είναι παρόν. Σας προσκάλεσα θεσμικά ως Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη. Άρα ως θεσμό. Νοτίου Αιγαίου. Προσωπικά ή ως θεσμό? Ως θεσμό. Και ο λόγος, αν θέλετε, ένας λόγος μάλλον παραπάνω που έκανα αυτό είναι διότι, όπως προανέφερα, μαζί με τους υπόλοιπους έχετε είτε προκαλέσει είτε συμμετάσχει σε συσκέψεις ή συμβούλια για το θέμα του νεωρίου. Θυμάμαι μάλιστα και πολύ πρόσφατα που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δική σας πρωτοβουλία, αν δεν κάνω λάθος, παρόντος και του κύριου Περιφερειάρχη, και παρά το γεγονός ότι το νεώριο, το ναυπηγείο, μάλλον είναι τοπικού επίπεδου και όχι ευρύτερου επίπεδου. Παρόλο που ο Δήμος δεν προσκλήθηκε, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει προσκληθεί σε εκείνη τη συνεδρίαση, εγώ θεώρησα καλό, επειδή έχετε ασχοληθεί με το θέμα, να σας προσκαλέσω και τους δύο. Νομίζω σας κάλυψα με την απάντησή μου. Συνεχίστε. Δεν με καλύψατε. Εν πάση περιπτώσει, θα την καλύψω εγώ την απάντηση. Εδώ παρευρίσκομαι ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Διότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο θεσμός δεν αποτελείται. Αποτελείται από μονάδες, αλλά εκπροσωπείται συνολικά. Άρα δεν πρέπει να θεωρηθεί απουσία του Περιφερειάρχη. Η Περιφέρεια εκπροσωπείται σήμερα. Έτσι. Και όχι όπως θα μπορούσε να υπονοηθεί μετά την ανάγνωση που έκανε ο κύριος Πρόεδρος, που εντάξει, καλό είναι να διευκρινίζεται. Συγγνώμη κύριε Λοντάρη, να σας διακόψω. Δεν υπονόησα προς Θεού οτιδήποτε για την απουσία του κύριου Χατζημάρκου. Κύριε Πρόεδρε, διευκρινίστηκε. Πληροφοριακά το ανέφερα ότι παρότι προσκλήθηκε δεν είναι παρόν. Απλά θέλω να διευκρινίσω ότι είμαστε εδώ. Βεβαίως, συνεχίστε. Συγγνώμη για διακοπή. Επίσης θέλω να διευκρινίσω ότι και επιπροσωπικός αντιπεριφερειάρχης είμαι εδώ, διότι είμαι εδώ για τον νεώριο από το 1990. Και είμαι παρόν στο νεώριο, στα δύσκολα του νεωρίου. Στα πολύ δύσκολα του νεωρίου. Όταν το νεώριο είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού και πολλοί επιθυμούσαν να φυσήξουν δύο μποφόρ, όχι 11, για να πέσει στον γκρεμό. Εγώ ήμουν εκεί. Και τολμώ να το πω δημόσια, διότι κάποια στιγμή ούτε υπονοούμενα ούτε σκιές πρέπει να υπάρχουν. Ήμουν πάντα εκεί και είμαι εδώ και θα είμαι πάντα παρόν, αλλά θα είμαι στα δύσκολα, όχι στα εύκολα και στο χειροκρότημα. Κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε ότι το νεώριο έγιναν πολλά από την κυβέρνηση, από τους εργαζόμενους και από τον επενδυτή. Αλήθεια είναι. Όμως δεν θα μπορούσε ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε να υπάρχει επενδυτής, αν δεν υπήρχαν αυτές οι τρεις σελίδες. Αυτές οι τρεις σελίδες που θα δοθούν στη δημοσιότητα, όταν δεν θα υπάρχει ο πέλεκης της δικαιοσύνης πάνω από το κεφάλι του Γιώργου του Λονταρίτη. Γιατί τώρα που το ποτάμι πήρε τη ροή του, τρέχουν όλοι να πέσουν στο νερό, να βραχούν, να δροσιστούν. Εκείνη την εποχή όμως ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να εισπράξουν. Εγώ δεν θέλω να εισπράξω τίποτα, ποτέ. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι. Ποτέ δεν μπήκα μέσα στο ναυπηγείο αυτά τα 28 χρόνια. Εδώ είναι, με ακούνε. Ήμουνα πάντα εκεί γιατί πίστευα ότι το ναυπηγείο είναι ένας ισχυρός πυλώνας της τοπικής οικονομίας που δίνει δουλειά στους συμπολίτες μου, δίνει δουλειά σε όλους τους κατοίκους της Ήρου. Είτε είναι άμεσα εμπλεκόμενοι είτε έμεσα. Και επαναλαμβάνω το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω και τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί είμαστε εδώ. Σήμερα εμείς οι προσκεκλημένοι. Αν είναι μια ευγενική πρόσκληση για να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη συγκεκριμένη συζήτηση όμως, δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε τίποτα, όπως είπε και ο κύριος βουλευτής. Είναι θέμα εσωτερικής διαδικασίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι θέμα απόφασης που θα λάβετε εσείς σε σχέση με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του κατάσταση και την οικονομική διαχείριση που θα έχετε με τους δημότες. Άρα, η όποια νουθεσία νομίζω ότι είναι προσβλητική προς το σώμα. Είσαστε το κυρίαρχο όργανο
Συνεχίστε. Το οποίο με την ψήφο των πολιτών της Ερμούπολης έχετε αναλάβει να χειρίζεστε τα θέματα είτε λάσονος είτε μείζονος σημασίας. Επομένως, η οποιαδήποτε δική μας τοποθέτηση σήμερα, τη στιγμή που δεν συνοδεύεται από ψήφο και δεν έχουμε και την ευθύνη του τι θα προκύψει από την ψήφο τη δική σας, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Εγώ θα παραμείνω να παρακολουθήσω τη συνεδρίαση, αλλά δεν μπορώ να συνεισφέρω τίποτα άλλο στη σημερινή διαδικασία. Έχετε την ευθύνη της απόφασης και εύχομαι αυτή η απόφαση να είναι αυτή που επιθυμούμε όλοι και όλοι ξέρουμε τι επιθυμούμε σε αυτό το νησί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεονταρίτη και δίνω αμέσως το λόγο στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τον κύριο Γιάννη Ρούσου. Λεπτά και εσείς, κύριε Ρούσου. Ανάμεσα στα 18.000 μέλη που έχει το Επιμελητήριο Κυκλάδων, δύο μηχανικές επιχειρήσεις έχουν μείνει, το Νεώριο και η Βαρυτίνη της Μήλου. Ως μέλος λοιπόν του Επιμελητηρίου το Νεώριο, διαχρονικά το Επιμελητήριο έχει σταθεί με όποιο τρόπο μπορούσε υπέρ της λογικής να συμβάλλει με κάθε τρόπο για να μείνει το ναυπηγείο ανοιχτό. Αναφέρομαι σε όλους τους καιρούς διαχρονικά και όχι μόνο στην τελευταία περίπτωση που είναι και από τις δυσκολότερες. Γι' αυτό και όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα, το Επιμελητήριο συμμετείχε διαδοχικά είτε σε συσκέψεις στα Υπουργεία, είτε με γενικούς γραμματείς, είτε σε τοπικό επίπεδο, προσπαθώντας να συμβάλλει με από την πλευρά τους το να φανεί λίγο φως σε εποχές που ήταν πολύ δύσκολες. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος σημερινός επενδυτής και έδειξε ενδιαφέρον ζωηρό. Τότε λοιπόν, σε μία επαφή που είχα με την σημερινή ηγεσία των εργαζομένων, η οποία είχε ξεκινήσει και να έχει επαφές, ζητήθηκε και προτάθηκε να κάνουμε μία συνάντηση στο Επιμελητήριο. Σε αυτή τη συνάντηση ζητήθηκαν τρία πράγματα. Όπως ήταν αυτονόητο, ζητήσαμε από τον επενδυτή το κυρίαρχο που απασχολεί την κοινωνία και που είναι τα χρεωστούμενα στους εργαζομένους, αφού αυτό αφορά όχι μόνο τους εργαζομένους, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία έμεσα. Κάτι το οποίο απάντησε θετικά προς ευχαρίστησή μας ο νυν επενδυτής. Στη συνέχεια, όπως είχαμε αυτονόητα την υποχρέωση, αναζητήσαμε την λύση της εξόφλησης των τοπικών επιχειρηματιών μελών μας και εκεί τα πράγματα ήταν ευχάριστα, καθότι δεσμεύτηκε τότε ο κύριος Χωνοκώστας ότι θα καλύψει και τα χρέη των τοπικών επιχειρήσεων. Το τρίτο θέμα που συζητήσαμε τότε ήταν εάν το Νεώριο μπορεί να συνυπάρξει σε συνδυασμό με την παρουσία στο χώρο γύρω από το λιμάνι των επιχειρήσεων μελών μας, που και αυτές έχουν επενδύσει μεγάλο αριθμό ποσών, τα οποία έχουν σχέση κυρίως με την ανάπτυξη του τουρισμού. Και εκεί τα πράγματα, προς μεγάλη μας έκπληξη, χωρίς να θέσουμε εμείς το θέμα, μπήκαν σε μια άλλη λογική και τότε αυτή η συνάντηση έληξε ομαλά. Σήμερα, μετά από όλη αυτή την πορεία των ημερών, μετά από αυτή τη συνάντηση, έχουν οδηγηθεί τα πράγματα και έχουν φτάσει σε ένα σημείο στις 6 Σεπτεμβρίου να εκδικάζεται η συγκεκριμένη απόφαση που έχει προσφύγει η ναυιές με βάση το πτωχευτικό κώδικα. Εκφράζοντας λοιπόν τη σταθερή βούληση του ανοιχτού υγιούς νεωρίου που αφορά όλους, άρα και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, που αυτονόητα έχει αποδειχτεί όλα τα χρόνια και πριν από αυτή την περίοδο τη δύσκολη, περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Με βάση το ότι η πλειοψηφία των πιστωτών έχει συμφωνήσει σε αυτή την απόφαση, πιστωτές δηλαδή όπως το Δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, οι τράπεζες, η μειοψηφία η οποία απομένει, δεν νομίζω ότι έχει και πολλά περιθώρια να επηρεάσει την απόφαση του δικαστηρίου, που σε κάθε περίπτωση αυτό θα επικυρώσει τις επόμενες εξελίξεις. Άρα, η απόφαση η οποία τώρα πρέπει να πάρουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και με βάση αυτά που έχω ακούσει και από όλους τους προηγούμενους, θεωρώ ότι πρέπει να... Δεν θα υποδείξω προφανώς και εγώ, αλλά θεωρώ ότι ήδη εκφράζεται η βούληση αυτή η οποία έχει συζητηθεί από όλους τους προηγούμενους και μάλιστα όταν η 6 Σεπτεμβρίου το δικαστήριο θα αποφασίσει και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορεί να επηρεαστεί το δικαστήριο από την μειοψηφία των πιστωτών και οποιαδήποτε απόφασή τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Ρούσο. Και έχει απομείνει για την δική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων, ο κύριος Μάρκος Βουτσίνος. Του δίνω αμέσως το λόγο. 5 λεπτά και εσείς, κύριε Βουτσίνο. Σας ακούμε.
Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και αγαπητοί συμπολίτες, θέλω να σας προσφωνήσω συμπολίτες, γιατί όχι με το θεσμικό σας ρόλο, διότι εδώ πάνω απ' όλα είμαστε Συριανοί. Και θέλω να πιστεύω πως όλοι θέλουμε το καλό του νησιού μας και του Νεωρίου. Γι' αυτό όμως δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος για μερικούς και όπως είπατε στην αρχή, θα μας εξηγείτε τους λόγους για τους συναδέλφους σας που σήμερα δεν είναι εδώ, για ποιους λόγους δεν είναι, δεν το ακούσαμε αυτό, για να μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. Θα τα πω στη συνέχεια, στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Είμαι σίγουρος ότι θα σας λυθεί όποια απορία, κύριε Βουτσίνο. Συνεχίστε. Έτσι, και σαν πρώτος του Αγγλικού Κέντρου και ως μέλος της οικογένειας του Νεωρίου, η αγάπη και η αφοσίωση χρειάζονται αποδείξεις και όχι λόγια πολλές φορές. Και μαζευτήκαμε εδώ για ένα περιβόητο, έχω κρατήσει κάτι σημειώσεις εδώ τώρα, για το περιβόητο κούρεμα των οφειλών του Νεωρίου προς το Δήμο. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε, έτσι αυτά από κάπου τα έκατσα και τα άκουσα και τα πήρα και τα... πως θα ληφθεί πολιτική απόφαση και ο Δήμος θα πράξει τα δέοντα προκειμένου να διασφαλίσει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά του και τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν και στην περίπτωση του ναυπηγείου αλλά και στην περίπτωση των άλλων οφειλετών. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ τώρα πως το απόψινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τακτικό είναι, δεν είναι έκτακτο, συγγνώμη. Τακτικό, εντάξει. Για μας έτσι όπως μας φωνάξατε. Λοιπόν, προέκυψε και σε μεγάλο βαθμό και από την ανησυχία του κυρίου Χρυσαφίδη. Μην τυχόν και ο Δήμος χάσει τίποτα ποσά από τις οφειλές των ναυπηγείων προς το Δήμο. Και με προβληματίζει και το γεγονός πως κάποιοι πρώην εργαζόμενοι, και πρώην, κάποιοι 13 πρώην εργαζόμενοι, εμφανίστηκαν σαν να τον περίμεναν να καταθέσει την πρόταση παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αυγούστου, νομίζω. 6 Αυγούστου ήταν. Λοιπόν, επιτρέψτε την ανάγνωση, να μου επιτρέψετε όμως, έτσι δεν θα φτάσει το πεντάλεπτο, λέξη προς λέξη των λεγόμενων του, για να μπορέσω να συνεχίσω την τοποθέτησή μου. Να διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, τι είπε στο προηγούμενο. Βεβαίως, συνεχίστε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσαφίδης, αφού γραζόμαστε σαν κίνηση της οικογένειας των πρώην εργαζομένων του Νεωρίου να πληρωθούν μετά από μήνες ομοιρίας τα δοδηλευμένα τους, τις αγωνίες τοπικής αγοράς να εισπράξει χρέη, αλλά και από την κατανάλωση των δεδουλευμένων. Τον εργατικό κόσμο μια ελπίζει ότι ξεφύγει από την ανεργία, αφού γραζόμαστε και την αγωνία χιλιάδων συμπολιτών μας για τους πιθανούς και πολλούς βέβαιους περιβαλλοντικούς κινδύνους που κρύβει μια βαριά βιομηχανία μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ γράφει για τα ποσά, αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω και αν μπορεί θα μου απαντήσει ο κ. Χρυσαφίδης μετά, είναι ότι το ένα θέμα με το άλλο δεν έχει να κάνει. Δηλαδή βάζει σε αυτό το θέμα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, που δεν είμαστε γι' αυτό εδώ σήμερα. Αυτό είναι, και δεν το έχουμε ακούσει πρώτη φορά. Και να σας πω, κύριε Χρυσαφίδη, και να το θυμάστε, ότι καταρχάς ο Δήμος εδώ δεν είναι αυτό το τραπέζι που είμαστε εμείς εδώ μαζεμένοι, ούτε το Δημαρχιακό Μέγαρο. Είμαστε όλοι εμείς οι Συριανοί, αυτό είναι ο Δήμος. Και αν δεν μπορείτε, και αυτό ισχύει και για κάποιους άλλους, που πιστεύω και επειδή το έχω ξαναζήσει αυτό εδώ, πιστεύω ότι δεν είχαν κουράγιο να έρθουν κάποιες. Αν δεν μπορείτε, υπάρχει και ο δρόμος της, που σας τον παρετήσεων. Πάρτε μια ιστορική απόφαση. Εμείς που τον στηρίξαμε, τον ζητήσαμε. Γιατί όλοι εδώ είμαστε μια κλειστή κοινωνία και ξέρουμε τι συμβαίνει και ξέρουμε ποια είναι η παράταξη της κίνησης των πολιτών και πώς, κύριε Χρυσαφίδη, είστε εδώ σήμερα, που αν δεν ήταν και, και από εδώ και ο συνάδελφος ο Στρογγύλης, αν δεν ήταν από εδώ, δεν θα είχατε πάρει... Τι είναι? Λίγη υπομονή να τελειώσει, σας παρακαλώ. Και αν δεν ήταν και, κάποιοι... Μα εδώ ήρθαμε για να πούμε δύο λόγια. Λοιπόν, και αν δεν ήταν και κάποιοι συνάδελφοι εδώ από τον Νεώριο, όπως είναι κάποιοι συνάδελφοι από πίσω που είδαν και στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Χρυσαφίδη,
Δεν νομίζω ότι τότε όταν φτιάχτηκε το ψηφοδέλτιο και κάποιοι από εμάς στήριξαν, περιμέναμε αυτά. Δεν περιμέναμε αυτά. Και βέβαια, αν κύριε Ξαφή, το πέστε πολιτικός, έτσι, το κόμμα που... Κύριε Βουτσίνο, μην που... μπαίνουμε σε προσωπικές επιθέσεις, σας παρακαλώ. Ανέφερα και νωρίτερα... Το κόμμα που στηρίζετε... Και συγγνώμη που σας διακόπτω, ανέφερα και νωρίτερα ότι η άποψη του οποιοδήποτε είναι σεβαστή και πρέπει να σεβαστεί. Το κόμμα που στηρίζετε έχει συνηθίσει έτσι να... Άλλα λέει να λέει το πρωί και άλλα το βράδυ. Και άλλα γι' αυτό... Λοιπόν, είπατε για κάποιες χιλιάδες Συριανούς και να πατάει και σε δύο, και σε δύο βάρκες. Είπατε ότι συναντήσατε κάποιες χιλιάδες Συριανών και σας κάνανε παράπονα τι έγινε με τον Εώρο και τι έγινε με την αποβολή. Ποιες χιλιάδες, πού είναι αυτοί? Ακόμη και αυτές οι κάποιες φωνές που στο παρελθόν υπήρχαν σχετικά με την αποβολή, οι περισσότερες έχουν συγγύσει πια, διότι βλέπουν πως η κατάσταση έχει αλλάξει και υπάρχουν πλέον ένας επαγγελματισμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα ναυπηγεία. Έχουν συγγύσει όμως και στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί όλα αυτά τα μαύρα χρόνια που το ναυπηγείο ήταν κλειστό, το νησί Μαράζος, ο καθένας Συριανός από τον απλό τσαγκάρι μέχρι το πιο μεγάλο επιχειρηματία βίωσε το πρόβλημα και που προκλήθηκε στην αγορά και το χρήμα που δεν κυκλοφορούσε. Συν τη ζημιά που όλοι έπαθαν από τις οφειλές της ναυίας. Ρωτήστε όμως τον απλό Συριανό ποια είναι η γνώμη του, τι έχει να σας πει για τον Εώριο και πόσο του έλειψε. Είχα ξαναπεί εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω τώρα, έχει περάσει κανένας χρόνος, ότι σε αυτό το νησί, σε αυτό το Δήμο και σε αυτό το νησί των 30.000 περίπου, 25-30, υπάρχουν 150 εργαζόμενοι, μόνο αυτό είναι. Πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 150 άτομα, χωρίς τον Εώριο τώρα λέω. Και τώρα ίσως είναι πιο λίγοι γιατί έχει πάθει και τη ζημιά και ο συνεταιρισμός. Δηλαδή εδώ πρέπει να ντρεπόμαστε. Είμαστε σε αυτό το νησί που κάποτε είχε 81 εργοστάσια και σήμερα δεν μπορώ να κρατήσω μένα γιατί ο καθένας εμφανίζεται και φέρνει ένα πρόβλημα γιατί η αμοβολή και γιατί πώς θα πιω τον καφέ και πώς θα... Ολοκληρώσατε κύριε Βουτσίνο. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ έχω πολλά να πω, αλλά δεν πειράζει. Αν μου δώσετε. Συντομεύστε, αν θέλετε, παρακαλώ. Και θέλω να πω μόνο ότι όλα αυτά που έγιναν όλα τα χρόνια, τον Εώριο είναι από την αρχή αυτό που δίνει ζωή στη Σύρο. Όλα τα άλλα έχουν αποδειχτεί, ξέρω εγώ, πασαλήματα και τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί και για τον τουρισμό και για όλα. Το αποτέλεσμα μπορεί να φανεί, αλλά θα αργήσει. Και εδώ θα σας παρακαλούσα να πάρετε τη σωστή απόφαση για να μην είμαστε όλοι έτσι μια ιστορική απόφαση, για να μην είμαστε υπόλογοι όλοι απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε και αν χρειαστεί να... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουτσίνο. Σας παρακαλώ, ο κύριος Ξαφίδης έχει ζητήσει προσωπικού του λόγο. Κύριε Ξαφίδη, αν έχετε την καλοσύνη, ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Λονταρίτης έχουν ζητήσει μια πάρα πολύ σύντομη συμπλήρωση να κάνουν. Σας πειράζει? Ωραία, σας δίνω το λόγο να προηγηθείτε και αμέσως μετά θα σας δώσω, κύριε Συρίγο και κύριε Λονταρίτη, το χρόνο. Το λοιπόν, δεν απαντώ όπως σκέφτηκα εξ αρχής να απαντήσω στον κύριο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, γιατί σέβομαι την ιδιότητά του και το θεσμό. Το οποίο εργατικό κέντρο από την αρχή έως τη δύση σχεδόν της πολιτικής μου καριέρας σεβόμουν και στήριζα. Όμως θέλω να του θυμίσω ότι αυτό που ειρωνεύτηκε το κόμμα, εγώ δεν ανήκω πια αυτό το κόμμα, είναι το κόμμα που βοηθάει να ανοίξει τον Εώριο. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε και να είστε πιο προσεκτικοί και ίσως να πλένετε και με Colgate το στόμα σας. Γιατί αν δεν ήταν αυτό το κόμμα, δεν θα γινόταν τίποτα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Συρίγου, να σας δώσω το λόγο πολύ σύντομα να συμπληρώσετε αυτό που θέλατε. Δεν θα μπω σε πολιτική αντέκκληση. Εγώ επιμένω στην αξία των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο. Επί της ουσίας να πω λοιπόν ότι τις απόψεις αυτές που εξέφρασα και ιδιαίτερα τη θέση που τόνισα στο τέλος περί μη ασκήσεως ανακοπών και τέτοια, γιατί αυτή είναι η ουσία, τη συμμερίζονται και οι άλλοι δύο συνάδελφοί μου και αυτό καταγράφεται στα πρακτικά.
Ευχαριστώ τον κύριο Συρίγκο και ο κύριος Λονταρίδης επίσης πολύ σύντομα για μία συμπλήρωση. Μίλησα πολύ λίγο, 35 λεπτά, και αυτό σας ζήτησα ένα λεπτό. Θέλω να κοιταχτούμε όλοι στα μάτια. Όλοι. Γιατί εδώ μέσα όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων και παρατάξεων, πιστεύω ότι είμαστε για ένα και μοναδικό λόγο όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε γιατί λέμε, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι, ότι αγαπάμε αυτό το νησί, αλλά το νησί δεν είναι ο ουρανός, η θάλασσα, τα βουνά και οι δρόμοι, το νησί είναι οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Επομένως εδώ είμαστε γιατί όλοι θέλουμε το καλό όλων μας, και το δικό μας και των συμπολιτών μας. Σήμερα είμαστε για τον Εώριο. Πριν από κάποιους μήνες είμαστε για το Πανεπιστήμιο. Μετά από κάποιους μήνες μπορεί να είμαστε εδώ γιατί θα προκύψει μια τουριστική κρίση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω και σας κοιτάζω όλους στα μάτια και επιτρέψτε μου να το κάνω, γιατί εδώ μέσα έχω 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Κουράστηκα με την εσωστρέφεια, κουράστηκα με τους διχασμούς. Η Σύρος δεν είναι ούτε μόνο το Νεώριο, ούτε μόνο ο τουρισμός, ούτε μόνο το Πανεπιστήμιο, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο βουλευτής, ούτε κανένας. Η Σύρος είναι οι άνθρωποι της και οι άνθρωποι θέλουν επιτέλους με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον του νησιού. Τίποτα από μόνο του δεν μπορεί να φέρει ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Και τίποτα δεν θα φέρει ευημερία αν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να συστρατευτούμε σε μια κοινή προσπάθεια. Αυτή η εσωστρέφεια, αυτή η προσωπική αντιπαράθεση, το μόνο που προσφέρει είναι μικροψυχία και ελάχιστη χρονική ικανοποίηση. Γιατί όλοι είμαστε περαστικοί. Ο τόπος είναι εδώ. Τα παιδιά θα είναι εδώ και αύριο. Και εμείς είμαστε κάποτε παιδιά και μεγαλώσαμε. Άρα η κάθε απόφαση που θα ληφθεί δεν θα πρέπει να είναι απόφαση που να εμπεριέχει το προσωπικό στοιχείο ή το πρόσκαιρο στοιχείο του ωφέλους πρόσκαιρα. Το νησί ποτέ δεν χάραξε στρατηγική. Ποτέ δεν πήγε ενωμένο. Στα λόγια ήταν πάντα μαζί. Στις πράξεις ήταν διχασμένο. Ας μη συμβεί και τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Λονταρίδη. Και εφόσον ολοκληρώθηκαν... Κύριε Βουτσίνο, ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, έβαλα μια σειρά ερωτήματα και πήρα μια απάντηση μόνο ότι ο κύριος Χρυσαφίδης έχει αλλάξει κόμμα. Τι με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, ήταν πολλά τα ερωτήματα και μας έκανε και μια ιατρική διάγνωση. Μια στο δήμαρχο ότι υπάσχεται, δεν ξέρω από τι υπάσχεται εσείς, δήμαρχε. Και εγώ μια συμβουλή να πλένω τα. Μα μιλάω για το κόμμα που δεν είναι πια, να πλένω και το. Λοιπόν, εγώ ερώτηση, απάντηση δεν πήρα. Απάντηση δεν πήρα. Εγώ πήρα μόνο απάντηση ότι έχει αλλάξει κόμμα. Και τι με ενδιαφέρει εμένα. Καλό, παρακαλώ. Ολοκληρώθηκαν στο σημείο αυτό οι τοποθετήσεις των προσκεκλημένων μας και όπως σε κάθε συνεδρίαση και για κάθε θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθούν οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις επί του θέματος, τόσο προς τη Δημοτική Αρχή όσο και προς τον νομικό μας σύμβουλο, αν θέλετε, ο οποίος είναι παρόν μαζί μας σήμερα για να βοηθήσει στη συνεδρίαση. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Κύριε Στρογγύλη, έχετε, επειδή ανάψατε πρώτο στο μικρόφωνο σας, έχετε την καλοσύνη να δώσουμε ένα λεπτό χρόνο στο Γενικό Γραμματέα του Εργοστασιακού Σωματείου που μου ζητάει τώρα το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ριγούτσο, ο κύριος Μάρκος Ριγούτσος, λοιπόν, Γενικός Γραμματέας του Εργοστασιακού Σωματείου των Ναυπηγείων Σύρου. Δυστυχώς, με λύπη μου βλέπω ότι ενώ οι εργαζόμενοι έχουν τραβήξει αυτό το Γολγοθά περίπου 1,5 χρόνο και ενώ έχει βρεθεί μια λύση η οποία για όλους και για όλη τη Σύρο φαντάζει ιδανική και λέμε φαντάζει γιατί θα αποδειχθεί στο άμεσο μέλλον το τι θα έγινε αυτό, αντί να επενδύσει ο καθένας δημοτικός σύμβουλος στο πώς θα βοηθήσει το να τελειώνει πιο γρήγορα αυτός ο Γολγοθάς, κάποιοι, ας μην ονοματίσω εγώ, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κάποιος ή οποιοδήποτε, τέλος πάντων και εξωτερικοί παράγοντες, προσπαθούν να βάλουν προσχώματα ή για αντιπολιτευτικούς λόγους ή για προσωπικά ωφέλη. Δυστυχώς, παράκληση όλων των εργαζομένων θα ήταν να σταματήσουν όλα αυτά εδώ. Μόνο κακό κάνω, Σύρο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, μην φάω παραπάνω από τον πολύτιμο χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ασχολείστε με τον Νεόριο και με τη σωτηρία μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον κύριο Ριγούτσο και να περάσουμε, όπως ανέφερα νωρίτερα, στις ερωτήσεις και το λόγο έχει πρώτος ο κύριος Στρογγύλης. Σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, έχει εξτρακιστεί τελείως η συζήτηση του θέματος, αλλά θα τα πω στην τοποθέτησή μου. Δύο ερωτήματα επί του συγκεκριμένου θέματος που έχουμε κληθεί σαν Δημοτική Σύμβουλη, ενώ δεν έχει μιλήσει κανείς συνάδελφος ακόμα, έχουμε ακούσει, λες και χρειαζόμαστε δικηγόρους και ανθρώπους να μας νουθετήσουν ποια θα είναι η θέση μας για το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε σήμερα. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι ξεστρατίζει πάρα πολύ. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, και ακούστηκαν θέματα τα οποία είναι προσβλητικά. Αυτά διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά τα οποία προηγήθηκαν κατά κάποιο τρόπο αρκετά. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, θα κάνω την εισήγησή μου. Τα ερωτήματά μου έχουν να κάνουν, κύριε Αντιδήμαρχε των Οικονομικών. Η συγκεκριμένη βεβαιωμένη οφειλή των 409.000 ευρώ, σε ποιες διαχειριστικές χρονιές ανταποδοτικών υπηρεσιών ανάγονται, η πρώτη και η δεύτερη? Εάν επί 10 χρόνια ή 8 η Δημοτική Αρχή, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Σύρου έχουν τουλάχιστον φτιάξει κάποια μελέτη διαφυγόντων εσόδων επί τόσα έτη συνεχόμενα κρίσης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τη μεγάλη, όπως λέγεται, αυτή τον Νεόριο. Θα μιλήσω στην τοποθέτησή μου, κύριε Πρόεδρε, για 2 λεπτά επιπλέον από το χρόνο το οποίο θα μας δώσετε. Επόμενος σύμβουλος που θέλει να κάνει ερώτηση είναι ο κύριος Βρούτσης. Καλησπέρα και από μένα και καλησπέρα σε όλους. Μια ερώτηση θέλω να κάνω αναφορικά με τη ΔΕΙΑΣ, αν υπάρχει κάποια εισήγηση, γιατί θα υπάρχει ένα ταυτόχρονο θέμα, όπως είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο και για τη ΔΕΙΑΣ. Αν υπάρχει κάποια εισήγηση, να μας πείτε τι θα συζητήσετε, ποιο είναι το σκεπτικό σας επάνω σε αυτό το θέμα του κουρέματος ή όχι. Και το άλλο ερώτημα θα ήθελα να το θέσω προς όλους μας και τους 22 που είμαστε παρόντες, συν τον Δήμαρχο. Είναι πολύ, και όσοι έχουν κόλλημα, αν μπορούν να απαντήσουν. Νομίζω ότι είναι ένα απλό ερώτημα. Αν, παιδιά, θέλουμε το Νεόριο να είναι ανοιχτό ή κλειστό? Είναι πολύ απλό το ερώτημα αυτό. Νομίζω πως όλοι μας το θέλουμε ανοιχτό. Απλά περιμένω να τα ακούσω και από όλους σας ότι θέλουμε ένα υγιές, σωστό Νεόριο να υπάρχει στο νησί για όλους μας. Ευχαριστώ. Επόμενος σύμβουλος για υποβολή ερώτησης, βλέπω, είναι ο κύριος Φώτης Ξαγοράρης. Τον ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. 2 ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Η μία είναι προς τη Δημοτική Αρχή, οι ερωτήσεις. Σωστά, σωστά, κύριε Ξαγοράρη. Νομίζω δηλώσατε κόλλημα νωρίτερα, έτσι. Όχι, το ξεκαθάρισα, δεν υπάρχει. Α, το ξεκαθαρίσατε, είπατε. Είπα το βαθμό και μου είπαν ότι δεν έχω τέτοιο κόλλημα. Ωραία. Δεν το άκουσα. Ίσως σας το είπαν χαμηλοφόνος και εγώ δεν το άκουσα. Ακούσε, εντάξει. Ωραία, συνεχίστε. Ναι. Ήθελα να γνωρίζω αν η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί πριν την κατάθεση του φακέλου στο πρωτοδικείο για το κούρεμα το τόσο μεγάλο που προβλέπεται στα δημοτικά τέλη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η ερώτηση είναι κατά πόσο αυτό το κούρεμα των 320 και πλέον χιλιάδων ευρώ θα επηρεάσει τα οικονομικά του Δήμου. Δηλαδή τον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι αυτά τα τέλη είναι ανταποδοτικά και θα υπάρχει μεγάλο άνοιγμα στον προϋπολογισμό. Πώς σκέπτεται η Δημοτική Αρχή αυτό το κομμάτι να το κλείσει? Με αύξηση δημοτικών τελών του χρόνου? Αυτά. Επόμενος σύμβουλος, ο κύριος Χρυσαφίδης. Για ερώτηση, κύριε Χρυσαφίδη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι σχετική με τον κύριο Αντιπροέδρου και αφορά τον κύριο Παπαμανώλη. Αν η απόφασή μας η σημερινή θα επηρεάσει υποχρεωτικά τη ΔΕΙΑΣ για τη διεκδίκηση των 600.000 ευρώ που της οφείλει, όπως είπατε στη σύσκεψη, κύριε Παπαμανώλη. Και η δεύτερη ερώτηση είναι προς τον κύριο Αθανασίου. Έχουμε το έγγραφο της υπηρεσίας οικονομικών. Αναφέρθηκε και ο κύριος Στρογγύλης πριν. Το κάνω πιο συγκεκριμένο. Λέει για το δεύτερο σκέλος του δευτέρου ερωτήματος, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με την τάδε παροχή, προκύπτει ότι η παραπάνω εταιρεία χρεώνεται ετησίως με τα παρακάτω ποσά. Συνολικό ποσό 199.406. Εμείς έχουμε ένα βεβαιωμένο ποσό 2 ετών. Τα υπόλοιπα είναι πληρωμένα, δεν έχουν βεβαιωθεί. Τι συμβαίνει, γιατί είναι πολύ σόλικο αυτό το έγγραφο? Ευχαριστώ πολύ.
Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Επομένως, να περάσουμε στις απαντήσεις. Κύριε Αθανασίου, να ξεκινήσω με εσάς και στη συνέχεια ο κύριος Παπαμανούλης είστε η μόνη η οποία έχετε ερωτηθεί. Σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Όσον αφορά την ερώτηση του συναδέλφου του κυρίου Στρογγύλη, βεβαιωμένη οφειλή σε ποιες χρονιές ανάγεται. Η συγκεκριμένη βεβαιωμένη οφειλή, όπως μας έστειλε τη λίστα η ΔΕΗ στα τέλη του 2017, ανάγεται ουσιαστικά από το Φεβρουάριο του 2014, η οποία όμως θα σας πω ότι υπήρχαν στιγμές και φάσεις από τη στιγμή που κόπηκε, να το πω έτσι, το ρεύμα στον Αιώριο, που η εταιρεία πλήρωνε ξανά και ουσιαστικά μέρος των δημοτικών τελών ερχόντουσαν μέχρι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Τι θέλω να πω, να εξηγήσω ένα λεπτό, γιατί ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στη συζήτηση του θέματος, έτσι. Πριν πλατιάσαμε λίγο κάποιοι συνάδελφοι και δεν θα έπρεπε. Η ΔΕΗ κάνει το εξής. Όταν τις χρωστάς για τον πρώτο μήνα του 2017, παράδειγμα, 60.000 ευρώ και τις δώσεις 30.000 ευρώ, τις πληρώσεις 30.000 ευρώ, θα σου αφαιρεί αυτοτελώς από τον κάθε λογαριασμό, αυτά πήγα και τα ρώτησα, γι' αυτό τα λέω, σου αφαιρεί λοιπόν αυτοτελώς από τον κάθε λογαριασμό του μήνα το ποσό που πληρώνεις. Μόλις ολοκληρώσεις, δώσεις και τα υπόλοιπα, δηλαδή 30.000 ευρώ, του πρώτου μήνα του 2017, τότε αποδίδει τα τέλη στους Δήμους. Και το ΤΑΠ και το φορό ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Άρα λοιπόν, επειδή πήγα διαζώσει στη ΔΕΗ και τα ρώτησα αυτά τα πράγματα, το ναυπηγείο ουσιαστικά σταματάει να πληρώνει, η ναυιές δηλαδή, σταματάει να πληρώνει από το Φλεβάρι του 2014, όμως υπάρχουν στιγμές που βάζει χρήματα για να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο ναυπηγείο και έχουμε αυτό το βεβαιωθέν ποσό που έγινε από την Οικονομική Υπηρεσία και από μένα στις αρχές του 2018. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα των ενεργειών, θα σας πω ότι προς τη ΔΕΗ έχουν φύγει τουλάχιστον δύο επιστολές του προκατόχου μου, του κ. Παπαμανώλη, τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη, κατά τα έτη 15, 16 και 17, όπου ανέλαβα εγώ την οικονομική αντιδημαρχία. Οπότε μια ενέργεια είναι αυτή. Η δεύτερη ενέργεια είναι ότι μόλις η ΔΕΗ έστειλε το λογαριασμό της ναυιές στο Δήμο, αυτομάτως ανταποκριθήκαμε και η Οικονομική Υπηρεσία βεβαίωσε τα συγκεκριμένα ποσά που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε δυνητικά το Ταμείο, γιατί έχει μια αυτοτέλεια το Ταμείο του Δήμου, σαν Ταμιακή Υπηρεσία, να έχει κάνει και κάποια ενέργεια από το Μάρτι μέχρι και τώρα, την οποία δεν έκανε. Στον κύριο Ξαγοράρη να πω ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το κούρεμα. Είδαμε το σχέδιο εξυγίανσης όταν κατατέθηκε επισήμως, έτσι, από την... όταν συμφώνησαν μάλλον όλοι οι εταίροι μετά την υπόθεση τη σοβαρή αυτή με τον ΕΦΚΑ. Και όσον αφορά το ερώτημα του συναδέλφου αν θα πάμε σε αύξηση δημοτικών τελών, θα πω το εξής. Η ανταποδοτική υπηρεσία του Δήμου είναι ισοσκελισμένη. Απολογιστικά, όποτε και να το δείτε, και τα προηγούμενα έτη, κύριε Ξαγοράρη, αυτής της Δημοτικής Αρχής και τις προηγούμενες, με τα απολογιστικά στοιχεία που έχουμε μέχρι και το 2016, έχουμε μια ισοσκελισμένη υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Και να πω στον κύριο Χρυσαφίδη τέλος, για την ερώτησή του, ότι το ερώτημα είναι, μάλλον το ερώτημα του Προεδρείου είναι, τι θα κερδίζει ο Δήμος μετά από μια έτσι υγιή κατάσταση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τα ποσά λοιπόν αυτά είναι αυτά τα ποσά που ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, τα οποία θα εισπράττουμε από το ναυπηγείο μας στο μέλλον.
Βεβαίως. Δεν το βάζουμε αυτό γιατί είναι... Έτσι. Αυτό ήταν το ερώτημα του Προεδρείου και σε αυτό απάντησε. Δεν απάντησε για παρελθόντα χρέη. Αν ξεχάσα κάτι, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσει και ο κύριος Παπαμανόλης σε ό,τι τον αφορά και μετά θα δούμε αν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Τον ακούμε λοιπόν τον κύριο Παπαμανόλη, έχει το λόγο. Ναι, το θέμα των οφειλών στη ΔΕΙΑΣ θα συζητήσει η προσεχή συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου την 3η 28 Αυγούστου. Πάμε μια εβδομάδα πίσω, επειδή τυχαίνει και απουσιάζει εκτός Ελλάδος ο διευθυντής της δημοτικής επιχείρησης. Δεν έχει συντάξει, ούτε μας έχει σαφώς καταθέσει την γνωμοδοτική του εισήγηση ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΣ. Εξάλλου υπάρχει το περιθώριο που προβλέπει ο νόμος τρεις μέρες πριν την προσεχή Τρίτη που θα γίνει συνεδρίαση. Στο συναφές ερώτημα, σαφώς και η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποτελέσει στοιχείο που θα αξιολογηθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Αναφορικά με το ύψος των οφειλών στη ΔΕΙΑΣ, να ξεκαθαρίσουμε ότι 481.000 ευρώ που αναφέρει η αίτηση εξυγίασης συμφωνούν με τα οφειλόμενα τέλη ίδρευσης και αποχέτευσης. Τα παραπάνω, το επιπλέον ποσό που αναφέρθηκε αφορά αποκλειστικά προς αυξήσεις, οι οποίες προς αυξήσεις για κάθε πιστωτή, όπως το ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, σύμφωνα με την αίτηση εξυγίασης διαγράφονται. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαμανόλη. Δεν ξέρω, συνάδελφοι, εσείς που ρωτήσατε, αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει απαντηθεί. Δεν βλέπω. Να περάσουμε λοιπόν στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Ήθιστε να ξεκινάμε πάντα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας. Όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αποδεχτούμε το αίτημα του κυρίου Αθανασίου, ο οποίος έχει ένα πολύ σοβαρό λόγο για να αποχωρήσει σε λίγη ώρα από τη συνεδρίασή μας, να προηγηθεί στη διαδικασία των τοποθετήσεων και να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κύριε Αθανασίου, 3 λεπτά ήθιστε να δίνουμε. Αν χρειαστείτε ανοχή χρόνου, θα σας τη δώσω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως σε αυτό το τραπέζι σήμερα, παρουσία σχεδόν όλων των εργαζομένων του ναυπηγείου και της νέας διοίκησης, έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά την αίτηση στο πρωτοδικείο, ο πιο άχαρος ρόλος ήταν αυτός του Αντιδημάρχου Οικονομικών, που αυτή τη στιγμή κατέχω εγώ τη θέση, τέλος πάντων, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο σχέδιο και όταν άρχισε όλη αυτή η κουβέντα αν θα πρέπει, τέλος πάντων, ένας κακός επιχειρηματίας που δεν πλήρωνε τις υποχρεώσεις του να μπαίνει στον πτωχευτικό κώδικα και μια γενικότερη συζήτηση που άνοιξε πολλοί κόσμος. Για μένα από την αρχή η θέση μου ήταν ξεκάθαρη. Πρώτα όταν μίλησα δηλαδή με τους συναδέλφους, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τους Αντιδημάρχους, ότι το νεώριο είναι η Σύρος. Η Σύρος είναι το νεώριο. Νομίζω ότι αυτό τα απαντούσε όλα χωρίς πολλές περικοκλάδες και χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς πολιτικαντισμούς. Εγώ δεν κατάλαβα. Υπάρχει κάποιος που κάνει τον πολιτικάντη εδώ μέσα αυτή τη στιγμή? Είναι κάποιος που δεν θέλει όλος αυτός ο κόσμος να πάρει τους μισθούς του? Είναι κάποιος που δεν θέλει, ας πούμε, η τοπική κοινωνία, οι προμηθευτές να πάρουν τα λεφτά τους? Είναι κάποιος που δεν θέλει το ναυπηγείο αυτό να δουλεύει και να δουλεύει υγιώς και να θέτουμε και τα περιβαλλοντικά ζητήματα την ώρα που συζητάμε? Δηλαδή, άλλα αντί άλλων, παιδιά. Άλλα αντί άλλων. Εγώ λυπάμαι δηλαδή ώρες-ώρες και λυπάμαι γιατί όχι για να κάνω τον φίλο ή... Νομίζω γνωρίζετε αν είμαι φίλος ή όχι του όλου εγχειρήματος και της όλης προσπάθειας. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι, για να πω και δύο έτσι λόγια, είναι ότι ο Δήμος καλώς έκανε και βεβαίωσε στην ΑΒΙΕΣ. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα τους δικηγόρους του Δήμου είναι, μετά τον πτωχευτικό κώδικα μπορούμε να κυνηγάμε την ΑΒΙΕΣ, να συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε αενάως?
Μου είπαν οι δικηγόροι όχι. Άμα περάσει από το πρωτοδικείο, μου είπαν όχι. Αυτό, το μόνο που ρώτησα ήταν αυτό. Ούτε πήγε το μυαλό μου για κέρυες παρεμβάσεις, ούτε ανακοπές, πώς τα λέτε. Ανακοπές, εγώ ήξερα γιατροί. Λοιπόν, αστειεύομαι βέβαια, έτσι. Άρα λοιπόν ο Δήμος δεν μπορεί να κυνηγήσει ούτε την αβίαση μετά. Από εκεί και πέρα θα ήταν καλύτερος ο πληστηριασμός. Θα έπαιρνε ποτέ χρήματα από την πτώχευση ο οποιοσδήποτε. Κανείς. Άρα εδώ πάμε για ένα σενάριο το οποίο πρωτίστως το έχετε αποδεχθεί εσείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, το έχουν αποδεχθεί οι κύριοι προμηθευτές του νεωρίου και φυσικά οι πιστωτές του και οι μεγάλοι έτσι. Δηλαδή ενδόμηχα προσωπικά ως αντιδήμαρχος οικονομικών εγνώριζα ότι θα πέσουμε στο 30% των, αν θέλετε, πιστωτών ή σε αυτούς που χρωστάει οι ναυίες. Ήταν δεδομένο για μένα, δηλαδή στο μυαλό μου, απλά έπρεπε και να το δούμε εγγράφως. Από εκεί και πέρα, ξαναείπα πριν στην απάντησή μου, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης είναι ισοσκελισμένη. Αυτό τι σημαίνει? Έσοδα πλην έξοδα ίσον μηδέν. Όποιος το αμφισβητεί αυτό, να έρθει στην οικονομική υπηρεσία να το κοιτάξει. Και να τελειώσω, χωρίς πολλά-πολλά, γιατί ξεστρατήσαμε. Για μένα, υγιής εταιρεία σημαίνει έσοδα για το Δήμο. Για μένα, εργαζόμενοι, πληρωμένοι και ευχαριστημένοι σημαίνουν έσοδα για το Δήμο. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτό πίστευα, σας λέω, από την αρχή και αυτό θα υποστηρίξω και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε άλλα ευτράπελα και παρατράγουδα. Ναι, κύριε Αθανασίου. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ο λόγος πολύ σοβαρός που πρέπει να αποχωρήσω, παρακαλώ το σώμα να κάνει δεκτή την ψήφο μου τη θετική. Ξέρετε, συγγνώμη κιόλας, αλλά ξέρετε ότι με τη φυσική παρουσία μόνο μετράει η ψήφος. Το καταλαβαίνω. Όμως υπάρχουν και άλλοι απόντες συνάδελφοι, όπως σε κάθε συνεδρίαση. Άλλωστε, δεν μπορούμε να παρεκτραπούμε από τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Γνωρίζοντας, καταλαβαίνω το σοβαρό λόγο που έχετε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας μέχρι στιγμής. Πριν συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις, έχει ζητήσει κατά προτεραιότητα το λόγο ο κύριος Δήμαρχος να κάνει τη δική του τοποθέτηση. Του δίνω το λόγο. 5 λεπτά, κύριε Δήμαρχε. Και πολλά λέτε. Έτσι, χαίρομαι που επιτέλους μετά από κάποια ώρα μπήκαμε στην ουσία του ζητήματος, που είναι η ψήφο μας αναφορικά με το αν αποδεχόμαστε ή όχι την απομείωση αυτής της βεβαιωμένης απέτησης. Όπως προαναφέρθηκε, το ποσό το οποίο βεβαιώθηκε με βάση το αριθμό πρωτοκόλλου 3338 της 13 Δευτέρου του 18 έγγραφο της Ταμιακής Υπηρεσίας ήταν 409.553 ευρώ. Χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς πρόστιμα. Αυτό λοιπόν το ποσό με βάση το σχέδιο εξυγίανσης, έτσι όπως κατατέθηκε στο πολυμελές πρωτοδικείο Σύρου και θα συζητηθεί, μειώνεται, απομειούται ουσιαστικά σε ένα ποσοστό της τάξης του 85%, δηλαδή 85,67%, στο τελικό ποσό των 59.973 ευρώ και 16 λεπτών, το οποίο προτείνεται να καταβληθεί σε 24 ισόποσες άτοκες δόσεις. Να ξεκαθαρίσουμε για ακόμη μια φορά, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το πούμε για να το εμπεδώσει και η τοπική κοινωνία, εδώ η παριστάμενη είμαι σίγουρος ότι το έχουμε εμπεδώσει, ότι μιλάμε για χρέη της ναυιές, της προηγούμενης διοίκησης. Άρα λοιπόν, θεωρώ ηθικό και πρέπον να υποθεί αυτό το πράγμα μετεπιτάσεως και να υπερθεματίσουμε, διότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι ο νέος ιδιοκτήτης, ο οποίος θα προκύψει μετά από την πρώτα ο Θεός επικύρωση σχεδίου εξυγίανσης, δεν θέλει ή αρνείται να καταβάλει ποσά οφειλόμενα ή βεβαιωμένα προς τους προμηθευτές. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους και προς την τοπική κοινωνία. Ο μπαταχτσής, δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι η προηγούμενη διοίκηση. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο μας ετέθη υπόψη αφού κατατέθηκε και εφόσον επισήμως πήραμε αντίγραφο διαμέσου του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, περιλαμβάνει αυτή την απομείωση των φυλών. Χωρίζει τους προμηθευτές της επιχείρησης, τους πιστωτές, με συγχωρείτε, όχι τους προμηθευτές, σε δύο βασικές κατηγορίες. Στους βασικούς ή ενέγγυους πιστωτές, προμηθευτές,
στους οποίους εντάσσεται βέβαια το δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, οι τράπεζες, οι εργαζόμενοι και οι τοπικοί προμηθευτές και με τους οποίους κατά προτεραιότητα συζήτησε η επιχείρηση για την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης προτού το καταθέσει και αυτοί οι οφειλές, δηλαδή προς αυτούς τους πιστωτές, υπερέβαιναν το 60% που λέει ο νόμος. Δηλαδή όλα έγιναν και νόμιμα και νομότυπα. Οι υπόλοιποι πιστωτές, μεταξύ των οποίων ήταν ο Δήμος, η ΔΕΙΑΣ, ο ΦΟΤΣΑ, η ΔΕΗ, κάποιες δέκο και ιδιωτικοί πάροχοι, ήταν στο χαμηλότερο ποσοστό με τους οποίους ο καταθέτων το σχέδιο επικύρωσης δεν είχε υποχρέωση να συζητήσει. Άρα λοιπόν, κύριε Εξαγοράρη, απαντώ σε αυτό που λέτε. Δεν είχαμε ενημέρωση και δεν είχε και υποχρέωση ο καταθέτων να βιέσει δηλαδή το σχέδιο εξυγίανσης να μας ενημερώσει γι' αυτό. Εδώ λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα και ερώτημα είναι κατά πόσο αποδέχεται ο Δήμος αυτή την απομείωση των απαιτήσεων του. Αν με ρωτήσετε εάν μας χαροποιεί αυτή η απομείωση, αυτό το κούρεμα δηλαδή 85%, δεν μας χαροποιεί. Ποιος θα το λέει αυτό? Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι σε μία διαμορφωμένη κατάσταση, έχοντας στον πυρήνα της σκέψης μας, να αξιολογήσουμε όλα τα ωφέλη, πραγματικά, τωρινά, μελλοντικά ή δυνητικά, σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται ο Δήμος τη συγκεκριμένη διαδικασία και για το αν θα προχωρήσει στην υποβολή, στην άσκηση κύριας παρέμβασης ή άλλου ένδικου μέσου ή όχι. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι στην υποθετική περίπτωση και εδράζομαι από όσα αναφέρονται στην πολύ εμπεριστατωμένη εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Νομικού μας Συμβούλου, για το οποίο θέλω να τους χαρώ, η οποία μας βοηθάει να τακτοποιήσουμε λίγο τις σκέψεις μας. Ξέρετε ότι δεν είμαστε νομικοί εδώ πέρα όλοι, αλλά λοιπόν χρειαζόμαστε αυτή την νομική υποβοήθηση και είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε ότι η απόφαση είναι καθαρά πολιτική, διότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι καλούνται με την ψήφο τους να αποφασίσουν, δεν κινδυνεύουν από ποινικές, νομικές, αστικές ή άλλες συνέπειες. Διότι αν ήταν κάτι διαφορετικό, αυτό θα ήταν κρίσιμο για όλους μας. Έτσι. Εδώ λοιπόν, στη μεν περίπτωση κατά την οποία δεν θα μας ικανοποιούσε το ποσό του 15%, δηλαδή των 59.000 και κάτι, τα οποία να πάρουμε, εκεί θα έπρεπε να ασκήσουμε κύρια παρέμβαση. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ο Δήμος θα στεκόταν μόνο στο στενό ταμιακό, οικονομικό και λογιστικό όφελός του. Δηλαδή, το αν θα μπορούσε σήμερα να πάρει κάποια παραπάνω χρήματα. Στην δεύτερη περίπτωση, όπου αποδεχόμαστε αυτό το κούρεμα ουσιαστικά των απαιτήσεών μας, τα ωφέλη είναι πολλαπλά, διότι είναι και άμεσα οικονομικά, ταμιακά. Θα πάρουμε δηλαδή το ποσό των περίπου 59.000 και κάτι ευρώ, 59.000 ευρώ και κάτι, σε δύο χρόνια, σε 24 δόσεις. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει μια τόνωση οικονομική για ένα ποσό το οποίο το είχαμε ήδη χαμένο, το είχαμε διαγραμμένο. Δηλαδή, σύμφωνα με την έκθεση της KPMG, σε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε και από τον κύριο Συρίγο, ο οποίος είναι εξαίρετος νομικός, σε περίπτωση που οδηγούμασταν σε μια βίαιη ρευστοποίηση των περιουσιακών πάγιων ή ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης, θα παίρναμε πολύ λιγότερα χρήματα, ενδεχομένως και τίποτα. Και η επιχείρηση απλώς θα έσβηνε. Εδώ λοιπόν, στην περίπτωση όπου εμείς δεν προβούμε στην άσκηση κύριας παρέμβασης, τα ωφέλη είναι και άμεσα οικονομικά, τώρα δηλαδή, αλλά βέβαια είναι και ωφέλη τα οποία είναι τέτοια που για μένα έχουν να κάνουν με το κοινωνικό και οικονομικό συμφέρον της τοπικής μας κοινωνίας και με το αναπτυξιακό συμφέρον και την προοπτική, που κατά την άποψή μου είναι υπέρτερα, είναι σημαντικότερα τα ωφέλη αυτά της στενής οικονομικής ή ταμιακής προσέγγισης για το Δήμο μας. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι και οι τοπικοί προμηθευτές έχουν να λάβουν και κατά δήλωση και του Προέδρου της ΩΝΕΞ, αλλά και σύμφωνα με αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο εξυγίανσης, το αργότερο εντός διμήνου, το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία τα δικαιούνται, είναι απολαβές, είναι δεδουλευμένα χρήματα, 11 εκατομμύρια, τα οποία θα πέσουν στην τοπική κοινωνία, θα ανακουφίσουν τους ιδίους και τις οικογένειές τους και τους προμηθευτές και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα κάνουν και γύρω. Άρα λοιπόν θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος η τοπική μας κοινωνία από αυτά τα χρήματα. Παράλληλα, από την σε υγιή βάση λειτουργία της επιχείρησης, ήδη το τελευταίο πεντάμινο περίπου
αλλά ειδικότερα μετά την επικύρωση σχεδίου εξυγίανσης, σύμφωνα με την βεβαίωση της οικονομικής μας υπηρεσίας, ο Δήμος έχει να λαμβάνει ένα ποσό της τάξεως σε αιτήσια βάση, εν είδη ανταποδοτικού εσόδου δηλαδή, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, της τάξεως των 200.000 ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομική τόνωση και μια οικονομική υγεία στην ταμιακή υπηρεσία, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας. Άρα, πρόταση και άποψη δική μου, ξέρετε ότι είναι λίγο λεπτή η θέση μας, υπό την έννοια ότι τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε είναι χρήματα των δημοτών, τα χρήματα του Δήμου. Δεν είναι χρήματα του Δημάρχου, δεν είναι του παππού μου τα χρήματα, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ασκούμε μια χρηστή οικονομική διοίκηση και διαχείριση διάφανη, τέτοια που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και του Δήμου, αλλά και της τοπικής μας κοινωνίας, την οποία εκπροσωπούμε. Πρόταση λοιπόν δική μου είναι η μη άσκηση κύριας παρέμβασης ή κάποιου άλλου έμβικου μέσου, το οποίο θα μπορούσε να κολλησιεργήσει την διαδικασία επικύρωσης της εξυγίανσης, θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει και προβλήματα τέτοια, τα οποία δεν θα θέλαμε ούτε καν να σκεφτόμαστε. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι και οι προλαλήσαντες και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον οικονομικό σχεδιασμό του Δήμου μας, μπορούν να έχουν ένα λόγο τεκμηριωμένο και μπορεί να έχουμε ένα λόγο τεκμηριωμένο τέτοιον, ο οποίος διασφαλίζει ότι η οικονομική λειτουργία και η οικονομική συνέχεια του Δήμου δεν τίθεται να αμφιβόλω, δεν δημιουργεί κάποιους κραδασμούς η απώλεια του εσόδου, το οποίο ούτως ή άλλως πρώτης εμφάνισης της ΩΝΕΞ και της κατάθεσης φακέλου εξυγίανσης, τα χρήματα αυτά, όπως είπα, τα είχαμε χαμένα. Άρα λοιπόν, να μην εθελοτυφλούμε, έτσι. Εδώ τώρα μην πάμε στη λογική, βρήκαμε παπά να θάψουμε 2-3. Πρέπει να κοιτάμε το συμφέρον, το συνολικό. Και καταλήγοντας, υπό την έννοια αυτή, προτείνω κι εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν ψηφίζω, θα σεβαστώ την κρίση και την άποψη του συλλογικού οργάνου, να μην προβεί ο Δήμος στην άσκηση κάποιου ένδικου μέσου, το οποίο θα μπορούσε, όπως είπα, να δημιουργήσει μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα στην ευόδοση της εξυγίανσης και της μεταβίβασης επιχείρησης. Σας ευχαριστώ. Μια μικρή παρατήρηση, κύριε Δήμαρχε. Είστε ένας εκ των δύο εισηγητών μαζί με εμένα, οπότε έχετε κάθε δικαίωμα να προτείνετε προς το σώμα. Στο σημείο αυτό, και αν και εφόσον ήταν παρόν ο κύριος Ανδρέας Γιαλόγλου, επικεφαλής της παράταξης της μείζωνος μειοψηφίας, ήρωσε ένα βήμα μπροστά, θα έκανε την τοποθέτησή του. Θέλω να μεταφέρω σε όλους τους παρεσταμένους ότι ο κύριος Γιαλόγλου απουσιάζει δικαιολογημένα σε προγραμματισμένο ταξίδι πολύ πριν την ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας. Εγώ δηλαδή προσωπικά το γνώριζα εδώ και 2 μήνες. Δεν μπορούσε να αναβληθεί αυτό το ταξίδι. Όμως μου έχει αποστείλει επιστολή, την οποία θα παρακαλέσω τον γραμματέα μας, τον κύριο Χρυσαφίδη, να την αναγνώσει και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Κύριε Χρυσαφίδη, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, στις 6 Σεπτεμβρίου μπαίνει στην τελική της ευθεία μια χρονοβόρα και πολύπαθη διαδικασία διαπραγματεύσεων που έχει σαν στόχο, όπως όλοι ελπίζουμε, την αναβίωση του ναυπηγείου μας με όρους σταδιακής οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εναρμόνισης. Είναι γνωστές σε όλους και κυρίως στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους που τις βίωσαν από πρώτο χέρι οι επιπτώσεις από την προβληματική μέχρι πρότινος λειτουργία της επιχείρησης των τελευταίων χρόνων που οδήγησε τελικά διακοπή των εργασιών της. Και είμαι σίγουρος ότι έχουμε νιώσει την αγωνία αυτών των συμπολιτών μας, γιατί όλοι έχουμε κάποιον στο στενό κοινωνικό μας περιβάλλον. Σήμερα καλούμαστε να λάβουμε μία απόφαση συνεκτιμώντας μία σειρά από παραμέτρους που έχουν να κάνουν αφενός με τα συμφέροντα του Δήμου μας ως νομικού προσώπου και αφετέρου με τις ευρύτερες συνέπειες στην κοινωνία και το μέλλον του νησιού μας εν γέννη. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, οι επικεφαλής των παρατάξεων πραγματοποιήσαμε πολύερες συσκέψεις με την παρουσία της νομικής και της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΙΑΣ και του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, προκειμένου να φωτίσουμε όλες τις πτυχές του ζητήματος και να διαμορφώσουμε τη θέση μας με τον ασφαλέστερο και σοφότερο δυνατό τρόπο. Είναι γεγονός
ότι το σχέδιο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει μεταξύ άλλων την περικοπή των οφειλών της επιχείρησης προς το Δήμο μας σε ποσοστό που αγγίζει το 86%. Γεγονός που στο πρώτο άκουσμα είναι εύλογο να θορυβεί τους δημότες. Προσεγγίζοντας όμως με νυφαλιότητα και ρεαλισμό το θέμα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομική λειτουργία του Δήμου μας από τη μη ευόδοση της εν λόγω συμφωνίας. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η επιχείρηση κινδυνεύει να οδηγηθεί σε βίαιη ρευστοποίηση, η οποία σύμφωνη με τη σχετική έκθεση του εμπειρογνώμονα που συντάχθηκε βάσει του νόμου 3588 του 7 του πτωχευτικού κώδικα, δεν θα αποφέρει στο Δήμο μας μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από εκείνο του σχεδίου εξυγίανσης. Ενώ παράλληλα, το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής είναι στην παρούσα φάση απροσδιόριστο. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ο Δήμος μας θα απολέσει όλες τις μελλοντικές απολαβές από την επιχείρηση, οι οποίες σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανέρχονται σε 200.000 περίπου ετησίως. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι με την επιστροφή της επιχείρησης σε καθεστώς κανονικής λειτουργίας, ο Δήμος μας και κατ' επέκταση δημότες θα ωφεληθούν στο άμεσο μέλλον από την ετήσια εισρωή αυτού του ποσού στα ταμεία του. Αρκεί βέβαια να υπάρχει στο εξής μια πολιτική συστηματικής παρακολούθησης ως προς την ίσπραξη των οφειλών, ώστε αυτές να μην διωγγώνονται σε επίπεδα που θα καθίστανται ανέφικτη εξόφλησή τους. Επιπλέον θεωρώ ότι για τη λήψη της απόφασής μας δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τα ευρύτερα οικονομικά ωφέλη που θα υπάρξουν στην κοινωνία της Ήρου από την επαναλειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με το μοντέλο που έχει εξαγγελθεί από το μελλοντικό ιδιοκτήτη, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, επενδύσεις εξυγχρονισμού του ναυπηγείου, στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων κτλ. Η ευτυχής κατάληξη του όλη χειρήματος θα αποφέρει επιπλέον έσοδα και στο Δήμο μας μέσα από την εξομάλυνση της ίσπραξης οφειλών πλήθους συνδημοτών μας, οι οποίοι όπως γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό δυσκολεύονται να καταβάλουν, ενώ ταυτόχρονα θα εισφέρει με διάφορους τρόπους στη βελτίωση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης του νησιού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με βάση τον παραπάνω συλλογισμό και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, αναφορικά με τις νομικές διαστάσεις του θέματος, θεωρώ ότι η πλέον υπεύθυνη στάση από μέρους μας στην παρούσα φάση είναι η αποδοχή της απομείωσης των οφειλών προς το Δήμο μας, όπως αυτή προβλέπεται στο σχέδιο της Συμφωνίας Εξυγείας της Επιχείρησης, γεγονός που θα αποτελέσει τη δική μας συμβολή στην απρόσκοπτη μετάβαση του ναυπηγείου μας στη νέα εποχή. Με εκτίμηση, Ανδρέας Γιαλόγλου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρυσαφίδη, πάρτε μια ανάσα, γιατί είναι η δική σας, είναι η δική σας σειρά για την τοποθέτηση. Όποτε είστε έτοιμος, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. 5 λεπτά αρμένικα όμως, γιατί το είπατε από την αρχή. Ναι, εννοείται. Να, 5 λεπτά έχετε ούτως ή άλλως. Όπως προανέφερα, θα δώσω ανοχή σε όποιον χρειαστεί. Λοιπόν, σας ακούμε. Γνωρίζοντας και επιμένως αυτό, το μοθοδευμένο σημερινό κλίμα από τον κύριο Δήμαρχο, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα κάνω τον αντίδικο του νομικού συμβούλου του Δήμου, του δικηγόρου κύριου Βιτάλη. Μπορώ όμως φυσικά, μου δίνεται αυτό το δικαίωμα, πιστεύω, να κάνω ορισμένες λογικές σκόρπιες σκέψεις και κινούμενο στο πνεύμα που πραγματικά θα έπρεπε να κινείται αυτή η συνεδρίαση. Διάβασα με προσοχή τη γνωμοδότηση. Φυσικά δεν την έχετε διαβάσει όλοι. Είναι, αν έχετε ακούσει στην ιστορία, την πυθία που έλεγε «Ήξης αφήξης σου εκ των πολέμων θνήξης». Η εστίαση στο ότι ο Δήμος μπορεί να συνενέσει στην παρέτηση των δικαιωμάτων του λόγω υπάρξεως σπουδαίων κοινωνικών λόγων και την απαρίθμηση του κέρδους του Δήμου από αυτή του την απόφαση, παρότι είναι σοβαρή η επιχειρηματολογία του κυρίου Νομικού Συμβούλου, αποδυναμώνεται στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, παντελώς, από τη φράση του ιδίου, με bold γράμματα, τονισμένη, στη σελίδα 33. Προσοχή, προσδοκόμενα και όχι βέβαια ωφέλη. Αν κοινωνικό όφελος είναι να πάρουν οι εργαζόμενοι τα κόπια τους, που βεβαίως μπορεί να χαρακτηριστεί και έτσι κοινωνικό όφελος, και έτσι είναι και πρέπει να τα πάρουν.
Κοινωνικό όφελος είναι και οι διεκδικήσεις. Είναι και να διεκδικήσει ο Δήμος και η δημοτική του επιχείρηση όσα της οφείλονται χάρη όλων των κατοίκων του νησιού. Και ειλικρινά, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει μπλεχτεί το μυαλό μας ότι έχουν συνάρτηση τα δύο κονδύλια. Αυτό των εργαζομένων με αυτά που οφείλονται στο Δήμο. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Οι εργαζόμενοι είναι συμβαλόμενοι. Έλεγα πριν, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου την ευκαιρία να το πω. Έλεγα πρώην, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί η αίτηση εξυγίανσης που την υπογράφουν και άλλοι, σας ονομάζει έτσι. Γι' αυτό είπα έτσι. Αν εσείς τώρα μου λέτε ότι δεν είσαστε πρώην και είσαστε εργαζόμενοι, και βεβαίως το δέχομαι, εργαζόμενοι είσαστε. Το είπα βεβαίως, δεν χρειάζεται να μου το υπενθυμίσετε. Ούτε θα αντιδικήσω μαζί σας σε αυτό το θέμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν είναι συμβαλόμενοι. Είχαν κάθε δίκιο να διεκδικήσουν τα λεφτά τους όπως νόμισαν καλύτερα, με τις συμφωνίες τους, με οτιδήποτε. Τα διεκδίκησαν, θα τα πάρουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα τα πάρουν. Κάνει δεν κάνει ο Δήμος οτιδήποτε. Γιατί αυτά που υπόθεσαν, μάλλον δεν έχετε μελετήσει καλά. Ο Δήμος είναι στην απέξω. Χωρίς καν τα στοιχειώδες δικαιώματα των προνομίων με το δημόσιο. Είπε πριν ο κύριος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αν θυμάστε, ότι το δημόσιο είναι συμβαλόμενο. Το δημόσιο δεν είναι συμβαλόμενο. Γιατί το δημόσιο δεν θα μπορούσε να είναι συμβαλόμενο, γιατί το δημόσιο είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και πολιτικά αντικά πράγματα που ονομάσατε τη λέξη πριν δεν χωράνε στην ανεξάρτητη αρχή και γι' αυτό δεν είναι συμβαλόμενο. Πολύ περιληπτικά, λοιπόν, χαρίζουμε στον Ετούντα, γιατί ετών δεν είναι ο κύριος Ξενοκώστας. Ο κύριος Ξενοκώστας σαφώς είναι ένας επενδυτής, δεν χρωστάει τίποτα, όπως θα είπε, έτσι ακριβώς είναι, τα επικροτώ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το συμφέρον του κοιτάει και εγώ για να ήμουν στη θέση του και οποιοδήποτε αυτό θα κοιτάγαμε. Χαρίζουμε λοιπόν στον Ετούντα τον κύριο Ταβουλάρη, αλλά και στους άλλους συμβαλόμενους. Δεν είναι συμβαλόμενος μόνο ο κύριος Ξενοκώστας. Είναι και οι τράπεζες, είναι και ο ΕΦΚΑ, είναι και οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι και μερικοί που δεν έχουν υπογράψει, 18 νομίζω. Λοιπόν, πολύ περιληπτικά λοιπόν χαρίζομαι στον Ετούντα κύριο Ταβουλάρη εν προκειμένου ακόμη και το δικαίωμά μας να διορθώσουμε την αδικία που μας έγινε στην αίτηση εξυγίανσης. Δηλαδή να μην μας βάλουν ότι εξομοιούμαστε με το δημόσιο και πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην μας κουρευτούν το κεφάλι, να μην μας κουρευτεί το κεφάλι. Ενδεχόμενο που ούτε η συντάξασα, προσέξτε αυτό που σας λέω, ούτε η συντάξασα το σχέδιο δικηγορική εταιρεία δεν φανταζόταν ότι θα συμβεί. Γιατί ήταν σίγουροι ότι ο Δήμος, η ΔΕΗ, η ΔΕΙΑΣ θα κάνανε μια παρέμβαση. Και τι λέει. Και φρόντισε να μας φροντίσει ίσως και να μας εξαιρέσει από το δικαίωμα υπαναχώρησης του επενδυτή, καθότι το άρθρο 18 που αναφέρεται στην οφειλή του Ταβουλάρη στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΣ, στον ΦΟΣΔΑ, στο Πανεπιστήμιο και στη ΔΕΗ, δεν είναι μεταξύ των άρθρων που αν αλλάξει κάτι μπορεί ο επενδυτής να υπαναχωρήσει. Το λέει ρητά. Επομένως, εν προκειμένου, ο κύριος Ξενοκώστας, αν αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο ή οποιοδήποτε επενδυτής, δεν μπορεί να πει Δήμο, τι μου λες τώρα, θέλεις λεφτά, έφυγα, χαίρετε. Επομένως, είναι λάθος αυτό που ακούγεται ότι πάει η επένδυση. Διότι λέει καθαρά, 5 άρθρα προηγουμένως, όσα δίνει δηλαδή στους συμβαλόμενους, ότι έτσι και τα πειράξει το δικαστήριο από μόνο του ή κάποιος άλλος, χαίρετε, μέσα σε 10 μέρες μπορεί εγώ να κυρώσω την επένδυση. Για τα χρέη προς το Δήμο, επαναλαμβάνω, τη ΔΕΙΑΣ, τη ΔΕΗ και τα λοιπά, αυτό το άρθρο εξαιρείται. Επομένως, μπορεί κάλλιστα να γίνει, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, παιχνίδι, ώστε να πάρει ο Δήμος τα λεφτά του. Τι θα συνέβαινε, γιατί ακούστηκαν πολλά για χρονοβόρες διαδικασίες. Τι θα συνέβαινε λοιπόν, αν κάνει ο Δήμος ή άλλος, υπάρχει ενδεχόμενο να το κάνει άλλος. Πρώτα-πρώτα θα κάνει, σας το λέω, κατά 90% το δημόσιο. Δεν το αφήνει αυτό. Οι νομικοί το ξέρουν. Το δημόσιο θα κάνει παρέμβαση σίγουρα. Καταρχάς, όποιος θέλει να κάνει παρέμβαση θα την κάνει προφορικά, χωρίς στήριση προδικασίας. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου το χρόνο έκδοσης της απόφασης.
Δηλαδή, όπως ήταν να βγει πριν η απόφαση, έτσι και με την κατάθεση της κυρίας παρέμβασης, στον ίδιο χρόνο θα βγει η απόφαση. Λέει λοιπόν ο νόμος της εξυγίανσης, από τη δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών της απόφασης υπάρχει προθεσμία 15 ημερών για έφεση, η οποία έφεση δικάζεται άμεσα, μέσα σε 15 μέρες, και βγαίνει 15 μέρες η απόφαση από τη συζήτησή της. Αυτή η απόφαση, αν κάνουμε κύρια παρέμβαση, θα αποφασίσει αν δικαιούμαστε ή όχι περισσότερα χρήματα. Ο Δήμος δεν θα συμβάλλει σε τίποτα αυτή η απόφαση, ούτε σε αυτά που θα πάρουν οι εργαζόμενοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα συμβάλλει βέβαια ότι κάποιος θα υποχρεωθεί να βάλει περισσότερο βαθιά το χέρι στη τσέπη του. Ουδόλως επηρεάζει ο χρόνος, σαν καθυστέρησε την καταβολή των χρημάτων στους εργαζόμενους, που επίτηδες το σχέδιο προσδιορίζεται εντός 60 ημερών. Γιατί λέει εντός 60 ημερών? Μα είναι, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, ευνόητο και κατανοητό. Ώστε, λέει, εντός 60 ημερών την αποδοχή του σχεδίου, ώστε να έχει τελεσιδικήσει, γιατί θα έχει τελεσιδικήσει υποχρεωτικά και έφεση να γίνει, θα έχει τελεσιδικήσει η απόφαση εντός των 60 ημερών. Επομένως, κάλλιστα, ο επενδυτής θα αρχίσει, ή ο επενδύτης ή όποιος άλλος πρέπει να πληρώνει, θα αρχίσει να πληρώνει. Και με δεδομένο λοιπόν ότι η ΡΙΤΑ απαγορεύεται να αλλάξει το ποσό που αναφέρεται για τους συμβαλόμενους, μόνο όφελος μπορεί να έχει παρέμβαση του Δήμου. Τι θα αλλάξει αν δεν παρεύει προς όφελος των εργαζομένων? Γιατί νομίζω ότι οι εργαζόμενοι κόπτονται για τα δικά τους συμφέροντα, για να πάρουν σύντομα τα χρήματά τους. Αυτό έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι άλλο που δεν το έχω καταλάβει, να με διορθώσουν. Και τη δουλειά τους. Μα αυτό λέω. Δεν θα αλλάξει. Ένα λεπτό να τελειώσει. Παρακαλώ πολύ. Με αυτό που σας λέω, ο επενδυτής, δεν υπάρχει δέσμευση του άρθρου, δεν υπάρχει δέσμευση του ώστε να μπορεί να επαναχωρήσει αν προσφύγει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 18. Παρακαλώ πολύ, κύριε Συμπαραστάτα του Δημότη και κύριε Νομικέ Σύμβουλοι, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, γιατί εγώ δεν είμαι νομικός. Προσπάθησα να πω αυτά τα λίγα. Ούτως ή άλλως, συγγνώμη κύριε Ξαφίδη, ακούγοντάς σας να τοποθετήσετε τόση ώρα, η πρώτη μου σκέψη ήταν να απευθυνθώ. Ένα λεπτό, τελειώνω. Δεν έχω πολύ. Συνεχίστε. Λοιπόν. Και ολοκληρώστε, παρακαλώ. Αντίθετα, δεν θα υπάρξει λοιπόν καμία χασούρα, ούτε χρονική, ούτε τίποτα ενάντια στους εργαζόμενους. Τους οποίους όλοι θέλουν οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους. Είναι ευνόητο τώρα, περιμένουν τόσους μήνες, πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Θα τα πάρουν, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αντίθετα ο Δήμος. Και τίποτα να μην πάρει, δεν θα πει το δικαστήριο, όχι, θα πάρει στο 15%. Θα έχει εκπληρώσει στο ακέραιο την ηθική του υποχρέωση έναντι όλων των δημοτών, αλλά και στις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που τις φορολογεί ασύμμετρα. Λοιπόν, άλλες σκέψεις που μου ήρθαν όταν διάβαζα αυτά που γράψατε, κύριε Βιτάλη, είναι ότι παραδόξως το σχέδιο εξυγίανσης για το όφελος, τώρα το κοινωνικό, δεν μας αφορά, αλλά επειδή θα βασιστούμε στο κοινωνικό όφελος, κάτι σκέψεις που ίσως κάποιους τους προβληματίσουν. Παραδόξως λοιπόν, στο σχέδιο εξυγίανσης του κυρίου Ταβουλάρη δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός εξασφαλισμένων θέσεων εργασίας. Συγγνώμη, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, αναφέρει μέσα η αίτηση εξυγίασης ότι θα προσληφθούν σχεδόν το μισό. Αν δεν υφίσταται το όλον, το μισό είναι αέρας κοπανιστός. Θα είναι αποσύρωοι εργαζόμενοι? Θα είναι αορίστου χρόνου? Δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για ντόπιο... Παρακαλώ. Κύριε Ξαφίδη, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Είναι εκτός θέματος. Το είπα και εξ αρχής,
σεβαστή τη διαδικασία. Η όποια άποψη αποτυπωθεί από οποιονδήποτε είναι σεβαστή, είναι η άποψη του. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Θα σας δώσω τη δυνατότητα αν θέλετε να απαντήσετε κάτι. Σταματήστε σας παρακαλώ. Σταματήστε σας παρακαλώ. Και εσείς κύριε Χρυσαφίδη παρακαλώ, συντομεύστε. Με θεωρείτε εκτός θεμάτος κύριε Πρόεδρε? Όχι, είπα συντομεύστε. Με θεωρείτε εκτός θεμάτος? Είπα μόνο να συντομεύσετε, λοιπόν. Διότι έχετε ξεπεράσει το δεκάλεπτο. Για σας την παρακαλώ. Πτώχευση ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλοι το πτώχευση. Τι φταίει ο Δήμος για την πτώχευση του νεωρίου? Οι υπόλοιποι κάτοικοι και επιχειρηματίες της Σύρου δεν έχουν κοινωνικά δικαιώματα? Πόσα αυτά τα ξεχάσατε. Λοιπόν, δεν βοηθάτε, δε βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Ριγούτσο. Κύριε Ριγούτσο, σας παρακαλώ. Γιατί μου έκανε και τελευταίο. Και τελευταίο, γιατί μου έκανε εντύπωση, επειδή ακούστηκε. Δεν είμαι αφελής εγώ και πιστεύω ότι ούτε σε εσάς υπάρχει κανένας αφελής. Ότι δεν είναι δυνατόν, αν εμπλέκονται γεωπολιτικά συμφέροντα, το δίκαιο αίτημα του Δήμου, αν προσφύγει ο Δήμος, να μην ικανοποιηθεί. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, πρωτού συνεχίσουμε με άλλες τοποθετήσεις, θεωρώ, για να μην υπάρχουν σκιές, θεωρώ ότι ίσως ήταν καλό να δώσω το λόγο στους δύο νομικούς συμβούλους που είναι απέναντί μου. Να διευκρινίσουν αυτά που ανέφερε ο κύριος Χρυσαφίδης, κατά πόσον είναι σωστά ή μη. Κύριε Βιτάλη, έχετε την καλοσύνη να σας δώσω το λόγο. Ό,τι είχα να πω, το είπα εγγράφως και έβαλα... Το είπα εγγράφως και έβαλα την υπογραφή μου. Έχετε την καλοσύνη να το επαναλάβετε, γιατί δεν ακούγεται. Ό,τι είχα να πω το είπα εγγράφως με την υπογραφή μου και την ανάληψη της ευθύνης της υπογραφής μου. Τελεία. Εσείς κύριε Γρυπάρη, χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο που είναι δίπλα σας. Ο κύριος Νικήτας Γρυπάρης, συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που δίνει το λόγο και ευχαριστώ και τον κύριο Χρυσαφίδη, ο οποίος εν τέλει, εν τη ρήμη του λόγου, ανεγνώρισε ότι δεν είναι νομικός και επομένως βέβαια ίσως η κρίση του να είναι επισφαλής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβουμε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία εξυγίανσης για την επιχείρηση του νεωρίου είναι και έχει είναι επακόλουθο μάλλον μιας νομικής διάταξης και μιας γραμμής η οποία ακολουθείται από την κυβέρνηση, ώστε ορισμένες επιχειρήσεις να εξυγιανθούν πριν πτωχεύσουν. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα προπτωχευτικό στάδιο. Άρα λοιπόν τι λέει ο νόμος? Ότι είναι προτιμητέο να διατηρήσω ζωντανές αυτές τις επιχειρήσεις για αναπτυξιακούς λόγους, για διάφορους λόγους δηλαδή οικονομικούς, για να αναταχθεί η οικονομία του κράτους, για να βρεθούν δουλειές και οτιδήποτε. Είναι κοινωνικοί λόγοι, πολιτικοί, τους οποίους δεν μπορώ να αναλύσω τώρα αυτή τη στιγμή. Επομένως λοιπόν ερχόμαστε στο δικαστήριο και προτείνουμε μια συμφωνία, η οποία προσέξτε τι λέει ο νόμος, πώς γίνεται ανάμεσα λοιπόν στον οφηλέτη, που δεν είναι ο κύριος Ξενοκώστας, είναι η Ναβιές. Καμιά σχέση δεν έχει ο νέος επενδυτής. Ο νέος επενδυτής έρχεται αυτή τη στιγμή να αναστήσει αυτή την επιχείρηση. Και για την αναστήση, ας μου επιτραπεί ο αδόκιμος όρος, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που είναι σε κόμμα. Άρα λοιπόν πριν πεθάνει και σταματήσει η αναπνοή της, να μπορέσουμε να την επαναφέρουμε στη ζωή. Έρχεται λοιπόν το 60% των πιστωτών, προσέξτε, κάνει συμφωνία με τον οφηλέτη, ο οφηλέτης είναι η Ναβιές, και δεσμεύει και το υπόλοιπο 40% εκ του νόμου, είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουμε μια φίξ διαδικασία, μια διαδικασία η οποία είναι σκληρή, είναι πάνω σε ράγες,
δεν μπορείς εύκολα να ξεφύγεις. Και τι γίνεται, αυτή η συμφωνία έρχεται να επικυρωθεί από το δικαστήριο. Πώς θα επικυρωθεί από το δικαστήριο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, εφόσον θεωρηθεί ότι είναι η πλέον συμφέρουσα αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν, για να διατηρηθεί στη ζωή αυτή η επιχείρηση, γιατί αν αυτή η επιχείρηση πεθάνει, δεν μπορούμε να την ξαναστήσουμε. Δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλειας στα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα παντού, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και να επαναλειτουργήσει αυτή η επιχείρηση. Και να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία της Ήρου χυμάζεται και κυρίως και οι εργαζόμενοι από τον Αιώριο στον Αιώριο, διότι οι άνθρωποι δούλεψαν 18 και 20 και δεν ξέρω πόσα μήνες, περιμένουν να πάρουν χρήματα, περιμένουν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη στιγμή να πέσουν χρήματα στο νησί, να βάλουν χρήματα στην τσέπη τους, και αυτό θα κινήσει γενικά την οικονομία του νησιού και θα επωφεληθούν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι επαγγελματίες και οι οποίοι περιμένουν έχοντας ατομικές επιχειρήσεις να εισπράσουν κάτι από αυτούς τους άνθρωπους. Άρα λοιπόν δίνουμε ζωή στο νησί. Πριν λοιπόν φτάσω όμως αυτό που θέλω να απαντήσω στον κύριο Χρυσαφίδη, θα μου επιτρέψει να σας κάνω δύο παρατηρήσεις. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο είτε θα αποφασίσει ως πολιτικό όργανο ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, προσέξτε, για να έχουμε βελτίωση τη ζωή των κατοίκων του νησιού, είτε θα αποφασίσει σαν ένα θεσμικό όργανο, ένα όργανο το οποίο ανήκει στη διοικητική δομή του Δήμου και θα κοιτάξει τα στενά οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Σύρου Ερμόπολης. Όπως προείπαν και οι προλαλήσαντες και δεν θέλω να το αναλύσω, προφανώς το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη λειτουργία της, σε πλήρη λειτουργία βέβαια, η επιχείρηση του Νεωρίου. Τώρα, ακούστε, θέλω να απαντήσω σε ορισμένες αιτιάσεις και προβληματισμούς που πιστεύω ότι καλοπροαίρετα τις είπε ο κύριος Χρυσαφίδης, έτσι πιστεύω. Λέει λοιπόν, κύριοι λέει, η ίδια η συμφωνία γράφει μέσα ότι μόνο εάν παραβιαστούν το 1, το 3, το 5, το 10 άρθρο και δεν γίνουν δεκτά από το δικαστήριο, θα υπαναχωρήσω. Μα τι λέτε κύριε Χρυσαφίδη, εδώ υπάρχει μια συμφωνία. Μια συμφωνία στην οποία λαμβάνουν μέρος τρία μέρη. Ο οφειλέτης, οι ναυιές, οι εργαζόμενοι, όλοι οι πιστωτές το 60% και βεβαίως υπό την έγκριση της ONEX, διότι αυτή τη στιγμή η ONEX έρχεται να πληρώσει. Τι να πληρώσει? Τα σπασμένα της ναυίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο το πρωί δεν θα μπορέσει ο κύριος Ξενοκώστας να αποχωρήσει? Ποιος σας είπε ότι έβαλε υπογραφή ο κύριος Ξενοκώστας όταν δεν του αρέσει κάτι να σηκωθεί να πάει να φύγει αυτή τη στιγμή γιατί δεν το συμφέρει? Διότι ξέρω πολύ καλά και αναγκάζομαι να το πω εδώ από συζητήσεις με τους δικηγόρους της ONEX ότι κύριοι, αυτή τη στιγμή το ποσό που διαθέτουμε εμείς είναι αυτά τα 42,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, και τίποτα παραπάνω, ούτε ένα σέντς. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν δεν έχουμε από εκεί όχι ελπίδα να μας δώσουν κάτι παραπάνω, διότι τότε ο κύριος Ξενοκώστας θα είχε φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν θα είχε εταιρεία, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν έχουμε και να κινηθούμε μέσα σε ορισμένα όρια. Λέει, εγώ αυτό κύριε μπορώ να δώσω. Αυτό που είπε ο κύριος Χρυσαφίδης δεν ισχύει, διότι αν κάνει παρέμβαση ο Δήμος ή οποιοδήποτε τρίτος αναζητώντας να γίνει ανακατονομή του ποσοστού του, θα πρέπει να το πάρει από όλους τους άλλους που είναι είτε μέσα στη συμφωνία στο 60% είτε και έξω από τη συμφωνία. Άρα πώς είμαστε σίγουροι ότι η τράπεζα Α θα δεχτεί ή η τράπεζα Β θα δεχτεί να μειωθεί το ποσό της αυτό το 50% ή οτιδήποτε άλλο για να πάρει ο Δήμος κάτι παραπάνω? Επομένως η κατάσταση θα εμπλακεί σε έναν κικαιώνα, θα υπάρχει καθυστέρηση
και κάθε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή είναι εντός εισαγωγικών θάνατος για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα λεφτά τους για να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτά που λέω είναι διαπιστώσεις. Όχι, μισό λεπτό. Και θέλω να επισημάνω το εξής και δεν θα μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί άκουσα την πρόταση του κυρίου Γιαλόγλου, δεν είναι αν αποδεχόμαστε ή όχι την απομείωση των οφειλών. Αυτό είναι λάθος για μένα. Αυτή τη στιγμή είναι αν θα αφήσουμε τη διαδικασία να προχωρήσει ως έχει για να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, είτε εμείς θα ασκήσουμε παρέμβαση με οποιασδήποτε συνέπειες τυχόν υπάρξουν ως προς την καθυστέρηση της έκδοσης κάποιας απόφασης και ως προς το μέλλον βέβαια των εργαζομένων και του νεωρίου, που δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους αλλά όλη την κοινωνία της Ήρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γρυπάρη. Κατά προτεραιότητα το λόγο ο κύριος Δήμαρχος, πολύ σύντομα για να πάμε στην επόμενη τοποθέτηση αμέσως μετά. Σας ακούμε. Ένα λεπτό μόνο, ορμόμενος από την τοποθέτηση του κυρίου Γρυπάρη, να πω ότι πράγματι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν αποδεχόμαστε ή όχι την απομείωση των απαιτησιών μας. Είναι εάν η διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου ποσού εκ μέρους του Δήμου θέτει εν αμφιβόλο τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου για το ναυπηγείο. Δηλαδή, αν έρθει για παράδειγμα ο Δήμος, η ΔΕΙΑΣ ή ένας άλλος πιστωτής, η ΔΕΗ, και πει και η ΔΕΗ, δεν θέλω 120.000, θέλω 900.000. Ο Δήμος αντίστοιχα ή οι άλλοι πιστωτές, μέσω μιας άσκησης κύριας παρέμβασης, εδώ λοιπόν τίθεται το εξής κρίσιμο ζήτημα. Ο επενδυτής, ο οποίος καλείται να βάλει το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει τα σπασμένα της ναυιές, εάν θα εκτιμήσει ως βιώσιμο το επενδυτικό σχέδιο ή αν έχει την οικονομική ή πραγματική δυνατότητα να βάλει τα χρήματα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ή θα πρέπει ο δικαστής στο πολυμελές πρωτοδικείο που θα γίνει συζήτηση υπόθεσης και η επικύρωση της έτσι εξυγίανσης να υποθέσει ότι θα τα βάλει ο επενδυτής τα χρήματα, ο καινούριος, ή θα πρέπει να επιστραφεί ο φάκελος πίσω ώστε να γίνει νέος γύρος διαβούλευσης με όλους τους πιστωτές του 60%, δηλαδή δημόσιο, ΕΦΚΑ, εργαζόμενοι, δηλαδή από κάπου τα επιπλέον χρήματα τα οποία μπορεί να διεκδικήσει μέσω κύριας παρέμβασης ο Δήμος θα πρέπει να αφαιρεθούν. Δηλαδή ο επενδυτής μπορεί να πει εγώ βάζω μέχρι 42,5 εκατομμύρια ευρώ, τελεία και παύλα. Εάν δεν βάζει παραπάνω, αυτά τα χρήματα τα οποία πιθανόν θα διεκδικήσουμε πρέπει να δοθούν από τους υπολείπους ενέγγυους ή βασικούς πιστωτές. Αυτό σημαίνει τεράστια χρονική καθυστέρηση και ο δικαστής δεν είναι οικονομολόγος, ενδεχομένως να επιστρέψει πίσω το επενδυτικό σχέδιο και ουσιαστικά να ζητήσει κάποια εμπειρογνωμοσύνη για το αν βάλεται ή όχι η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, είτε σε επίπεδο πρόσκαιρης καθυστέρησης κάποιων μηνών, που εδώ υπάρχουν άνθρωποι, εργαζόμενοι, προμηθευτές που περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους, είτε και σε επίπεδο ναυάγησης αυτού του επενδυτικού σχεδίου. Δηλαδή, μπορεί και ο επενδυτής να πει: εδώ δεν βρήκαμε παπά να θάψουμε 2-3. Δηλαδή, δώσε, πηγαίνει να τα πάρετε από τον ταβουλάρι. Άρα, λοιπόν, να είμαστε πραγματιστές, να μην λειτουργούμε στη λογική την πολιτικάντικη του κάψε με Γιάννη μου να σαλείψω λάδι. Εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε να δουλέψει το ταχύτερο δυνατό ναυπηγείο ή δεν θέλουμε. Όλα τα υπόλοιπα, τερτύπια, τακτικισμοί, προσεγγίσεις του στυλ, ναι, να πάρουμε, αλλά να μην πάρουμε κτλ. Νομίζω ότι μπορούν να θέσουν ένα αμφιβόλο την διαδικασία εξυγίανσης και μεταβίβασης. Άρα λοιπόν, πολύ ορθή η παρέμβαση του συμπαραστάτη του Δημότου και της επιχείρησης και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επεκφεύγουμε. Το να λέμε ότι θέλουμε το ναυπηγείο, αλλά με κάποια σενάρια και με κάποιες προτάσεις οι οποίες εν τέλει δεν το αποδεικνύουν και δεν το πιστοποιούν, νομίζω είναι μη ηθικό και μπορεί εν τέλει να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα για κάτι το οποίο όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο επικεφαλής της δεύτερης παράταξης Ελλάσσονος Μειοψηφίας, ο κ. Καΐλης, για τη λαϊκή συσπήρωση. Όμως, επειδή είναι εργαζόμενος και με είχε ενημερώσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα μπορεί να είναι παρόν, παρόλα αυτά, σήμερα το μεσημέρι μου επικοινώνησε μαζί μου, μου απέστειλε και επιστολή
την οποία παρακαλώ τώρα το γραμματέα μας να αναγνώσει. Παρακαλώ, συνάδελφε, εσείς κλείστε λίγο τα μικρόφωνά σας για να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Ξαφίδη. Κύριε Ξαφίδη, έχετε Λαϊκή το λόγο. Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κύριοι κύριοι της Δημοτικής Αρχής και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε για τις κινήσεις τις οποίες θα προχωρήσει ο Δήμος αναφορικά με τις οφειλές της Ναβιές προς αυτόν ύψους τουλάχιστον 418.448 ευρώ και 25 λεπτών. Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης που συμφωνήθηκε μεταξύ Ναβιές και Όνεξ και κατατέθηκε στο πρωτοδικείο, το παραπάνω ποσό θα κουρευτεί κατά 85,67% και τελικά θα αποδοθούν στο Δήμο λίγο λιγότερα από 60.024 δόσεις. Ανάλογη είναι και η περίπτωση της ΔΕΙΑΣ, στην οποία οφείλονται 481.177,18 ευρώ και προβλέπεται να αποδοθούν τελικώς περίπου 69.000 ευρώ, ενώ από τα 6.445 ευρώ που οφείλει η εταιρεία σύμφωνα πάντα με αυτήν προς τον ΧΙΤΑ, προτείνεται να πληρωθούν περίπου 900 ευρώ. Το συγκεκριμένο σχέδιο νομότυπα πατάει πάνω στην ισχύουσα πτωχευτική νομοθεσία, η οποία όπως και το σύνολο των νόμων του κράτους μπαλατζάρει κατάδειλα υπέρ των μεγαλοεπιχειρηματιών. Έτσι λοιπόν οι μεγαλοφιλέτες και οι πάσης φύσεως κουβαλητές της ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα με βάση την νομοθεσία και τις πολιτικές που ασκούν οι έως τώρα κυβερνήσεις όχι μόνο να φοροαπαλλάσσονται σκανδαλωδώς, αλλά να μπορούν να φτιάχνουν και το πλαίσιο που θέλουν και τους βολεύει, ώστε να παίρνουν δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες διαγράφονται τα χρέη τους. Η πρόταση εξυγίανσης που καταθέτουν όσον αφορά ειδικά τις οφειλές του ναυπηγείου στο Δήμο αντιγράφει προκλητικά τη λαϊκή παροιμία που λέει «Και τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου». Και καλά θα λέγαμε οι λεγόμενοι επενδυτές, έτσι τους βολεύει και έτσι πάντα κάνουν. Εν προκειμένου, με τις πλάτες της κυβέρνησης και τις επιταγές της Αμερικάνικης Πρεσβείας, η γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Δήμου αντανακλά την περιραίουσα ατμόσφαιρα και προδιαγράφει τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Από τη μία, δεν μπορεί να κρύψει ότι ως Δήμος είμαστε κατάφορα ρηγμένοι και από την άλλη μας καλεί πολιτικά να υποκύψουμε στη βούληση των επενδυτών. Με το αόριστο επιχείρημα ότι αφού οι εργαζόμενοι θα πάρουν την αποζημίωσή τους θα ωφεληθεί όλη η Σύρος, θα κινηθεί η αγορά. Τα νόμιμα και αναφέρετα δικαιώματα των εργαζομένων επιδιώκουν κάποιοι να τα κάνουν ασπίδα για να κρύψουν το πιάτσικο που γίνεται με θρασί μάλιστα τρόπο στα οφειλόμενα στο Δήμο. Αλήθεια, θα χαίρουν της ίδιας μεταχείρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο οι 700 τουλάχιστον Συριανοί που τους έχει ήδη μπλοκαριστεί ο ΑΦΜΗ από τη Δημοτική Αρχή και το επόμενο βήμα για αυτούς είναι η σέντρα της εφορίας και του ηλεκτρονικού πληστηριασμού για το σπίτι, το χωράφι ή τα μαγαζιά. Όλοι γνωρίζουμε πως τα οφειλόμενα συνολικά στο Δήμο είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν και στο Δήμο μας ότι αυτοί που χρωστάνε τα περισσότερα είναι αυτοί που ποτέ δεν πληρώνουν. Έχουν με το μέρος τους νόμους, κεντρικό και τοπικό κράτος, το πολιτικό τους προσωπικό. Θα πληρώσει και πάλι και εδώ ο φτωχός, ο άνεργος, ο συνταξιούχος. Να ένα ακόμη τρανό παράδειγμα για το ποιος είναι ο χαρακτήρας της λεγόμενης δίκαιης ανάπτυξης που έρχεται. Ο λαός γδαρμένος και στη γωνία και το τραπέζι πάντα στρωμένο για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για κανένα λαϊκό νοικοκυριό δεν θα δούμε ποτέ καμία έκθεση βιωσιμότητας. Καμία λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να αποφασίσει να της χαριστούν τα χρέη της, όπως έκανε ο κύριος Σταβουλάρης και ο νέος επενδυτής. Και επειδή κάποιοι θα επικαλεστούν και πάλι την ανάγκη να μείνουν ανοιχτά τα ναυπηγεία, εμάς θα μας βρουν απολύτως συμφώνους. Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα αναφορικά με το επίπεδο των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Όμως, με εργαζόμενους με πλήρες και σταθερές σχέσεις εργασίας, με ανθρώπινα ωράρια, με τηρούμενα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους. Στη Σύρο, ιστορικά και σε άλλες εποχές, ζήσαμε το θαύμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που τοπότησε με υδρότα
αίμα και την πιο στιγμή εκμετάλλευση η εργατιά και ο φτωχός λαός του νησιού. Όσο και αν επιχειρούν κάποιοι να το φτιασιδώσουν και να το αναστήσουν, είμαστε σίγουροι ότι και πάλι στην νούγια του θα έχει εκμετάλλευση, ακόμα και αίμα, αν ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν το αντιπαλέψουν. Αν σταθούν κάτω από τις νατοικές και επιχειρηματικές σημαίες, και πάλι θα είναι χαμένοι. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε πως ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά απέναντι στο λαό της Ήρου, είναι επιτρεπτό για το Δημοτικό Συμβούλιο να συνενέσει ώστε να παραιτηθεί ο Δήμος από την ίσπραξη των οφειλών της Ναβιές προς αυτόν. Τα χρήματα αυτά είναι χρήματα που ανήκουν στο σύνολο των Δημοτών. Είναι χρήματα που θα μπορούσαν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του Συριανού λαού για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαραιότητας με το αναγκαίο προσωπικό, την ανανέωση εξοπλισμού και στόλου για τη μείωση των δημοτικών τελών κτλ. Πιστεύουμε πως η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να απαιτήσει τουλάχιστον την ισότιμη μεταχείρισή της με το υπόλοιπο δημόσιο και να διεκδικήσει έστω την καταβολή του συνόλου του καθαρού ποσού κεφαλαίου. Σύρος 20 Αυγούστου 2018. Παρακαλώ, σεβαστείτε το γεγονός ότι ο κύριος Καΐλης δεν είναι παρόν. Δεν είναι παρόν. Ας λείψουν οι όποιες παρατηρήσεις. Για να δώσω λίγο χρόνο να ξεκουραστεί ο κύριος Χρυσαφίδης πριν την επόμενη επιστολή, θα πάμε σε τοποθετήσεις άλλων δημοτικών συμβούλων, ξεκινώντας με τον κύριο Ξαγοράρη, από ό,τι βλέπω. Σας ακούμε, κύριε Ξαγοράρη, έχετε 3 λεπτά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχετε ενεργοποιήσει τα μικρόφωνα, ο καθένας με τη σειρά του. Κύριε Ξαγοράρη. Δεν κατανοώ. Παρακαλώ, παρακαλώ όλους, παρακαλώ. Κύριε Ξαγοράρη, ξεκινήστε παρακαλώ. Δεν κατανοώ και δεν κατανόησα με ποια λογική η εταιρεία που έκανε την εισήγηση και κατέθεσε το φάκελο για την εξυγίαση του νεωρίου διαφοροποίησε το Δήμο από το Δημόσιο και από τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή θεωρώ ότι αν γινόταν ό,τι έγινε και με τον ΕΦΚΑ και με το Δήμο, 280 δόσεις άτοκες χωρίς προσαυξήσεις κτλ., τα 1.000 ευρώ το μήνα δόση δεν θα επιβάρυναν την επένδυση και δεν θα την ακύρωναν σε καμία περίπτωση βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, είχα έρθει με σκοπό εδώ να προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει παρέμβαση και να κάνει αυτή την πρόταση που είπα μόλις προλίγου. Ακούγοντας όμως τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών, σε μια ερώτησή μου προηγουμένως που το ρώτησα για τα 300.000 περίπου και κάτι παραπάνω τα οποία θα χαθούν από τα δημοτικά ταμεία, αν θα επηρεάσουν τα οικονομικά του Δήμου, έλαβα αρνητική απάντηση ότι τα οικονομικά δεν θα επηρεαστούν δόλος και ότι τα ανταποδοτικά τέλη θα είναι σωσκελισμένα τέλος του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτά πληρωνόταν είναι πλεονεκτικά. Πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να συμβαίνει. Δηλαδή τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά. Θα πρέπει στο τέλος του χρόνου αυτά που εισπράττουν να είναι ισοσκελισμένα. Αν δηλαδή καταβαλόταν από τον νεόριο θα ήταν πλεόνασμα στο Δήμο, κάτι που δεν έπρεπε να έχει υπάρχει. Άλλαξα το λοιπόν γνώμη και όντως και εγώ θα ψηφίσω θετικά σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Ξαγοράρη. Επόμενος συνάδελφος είναι ο κύριος Στρογγύλης. 3 λεπτά και εσείς, κύριε Στρογγύλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο το οποίο θα πρέπει και εδώ και ώρα, κύριε Πρόεδρε, να έχει αφουγκραστεί και να ξέρει εδώ και πολύ χρονικό διάστημα τι συμβαίνει στην πόλη του. Θέλω να καταλήξω και να πω ότι αυτή η λέλαπα, η οικονομική καταστροφική πολιτική των τελευταίων ετών που εφαρμόζονται στη χώρα μας και κατ' επέκταση και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις μέσα από αποφάσεις δημοτικών οργάνων, όπως είναι και το δικό μας όργανο. Σήμερα ερχόμαστε για να αποφασίσουμε λοιπόν αν θα πρέπει να κάνουμε παρέμβαση ή μη σε μια πρόταση εξυγίασης η οποία θα ανακουφίσει την τοπική κοινωνία και αν θα ανατρέξουμε σαν Δημοτική Σύμβουλη θα δούμε το ισοζύγιο το οποίο ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση της ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας του νεωρίου. Τα προσδοκόμενα έσοδα θα είναι πολλαπλάσια όλων αυτών τον οποίο υποτίθεται, ανοίγω μια παρένθεση επιτρέψτε μου, θα απεμπολίσει ψηφίζοντας περί μη παρέμβασης της Δημοτικής Αρχής σε αυτή την πρόταση εξυγίασης. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, κύριε Πρόεδρε, είναι και μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση των 409.000 ευρώ που πρόκειται περί ανταποδοτικών υπηρεσιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο Δήμος να αλλάξει πολιτική
διαχείριση για τα επιβαλλόμενα αυτά τέλη ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας κλπ. Επί πολλά χρόνια λέμε ότι εδώ ο Δήμος ασκεί μια φορομπηκτική άνηση πολιτική όσον αφορά τα τέλη αυτά και φαίνεται από τα ισοσκελισμένα έξοδα τα οποία καλύπτονται. Γι' αυτό πολλές φορές έχω πει ότι χρησιμοποιούνται πλασματικά στοιχεία. Ως εκ τούτου λοιπόν, για να μην θεωρηθεί ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο κάνουμε επιλεκτική πολιτική και δεν προχωρούμε να κάνουμε παρέμβαση εποφελία του νεορίου, του Ναβιές κλπ. Έρχομαι να πω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να αλλάξει και πολιτική τέτοια, η οποία σαν Δήμο, σαν Δημοτική Αρχή, να ελαφρώσει και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, οι οποίοι φορομπηκτικά δέχονται πολλά μεγάλα χαράτσια για αυτές τις ανταποδικές υπηρεσίες. Και φάνηκε από την απάντηση του Αντιδημάρχου. Και θα έλεγα εγώ, δεν θα έπρεπε να είχαμε απαλλαγή αυτή η μεγάλη επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει τόσα τεράστια προβλήματα επί χρόνια με ανέργους, με μισθούς που δεν παίρνανε. Εμείς χρεώναμε όμως 200.000 το χρόνο ανταποδοτικές υπηρεσίες που δεν παρέχαμε. Ουσιαστικά δεν παρέχαμε υπηρεσίες καθαριότητας κλπ. Σε μια επιχείρηση, η οποία τη γνωρίζουμε όλοι τι έχει τραβήξει. Αυτό κλείνω την παρένθεση για να μην θεωρηθεί λοιπόν ότι κάνουμε και χάρη στην εταιρεία περί μη προσφυγής μας στο Διοικητικό Δικαστήριο. Τώρα, τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ανέδειξε με πολύ ορθότητα ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, ο κύριος Βιτάλης, ο οποίος όποια απόφαση και να πάρουμε, επιτρέψτε μου δύο λεπτά, όποια απόφαση και να πάρουμε, νομικά θα είναι ορθή. Είτε κάνεις παρέμβαση, είναι μια ορθή απόφαση και απευθύνομαι στους συναδέλφους μου. Εάν ψηφίσεις περί παρέμβασης, είναι και πάλι νομικά ορθή. Σε καλύπτει ο νόμος. Είναι αυτή η παθογένεια η οποία ισχύει μέσα από τη γενική πολιτική σκηνή επί δεκαετίες αυτή η παθογένεια. Με τους διάφορους νόμους, νομοσχέδια, άρθρα κλπ. Κλπ. Είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, τερατώδη λαβύρινθους στην δημόσια διοίκηση που δεν έχουμε τον εκπρόσωπο εδώ του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον βουλευτή μας. Και γι' αυτό τα λέω για να τα πάρει υπόψη, τα ξέρει ο Αντώνης ο Συρίγος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πλατιάσω. Θα πρέπει βέβαια να μην πλειοδοτήσουν οι εκολαπτώμενοι, οι νεόκοποι πολιτικοί, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι γίνονται πολύ μεγάλη σπέκουλα και τώρα πάλι για το θέμα του νεορίου, όπως το είχαμε ζήσει και κατά το παρελθόν. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, να πω ότι εγώ και πριν να έχω αυτή τη νομική εισήγηση του κυρίου Βιτάλη, και αν υπήρχε και ο κίνδυνος περί παράβασης καθήκοντος, εγώ θα ψηφίσω περί μη παρέμβασης για την περίπτωση αυτή η οποία έχει σχέση με το ναυπηγείο, με την επιχείρηση, γιατί έχω ζήσει όλη αυτή την περιπέτεια των εργαζομένων, των ανθρώπων που ασχολήθηκαν για να μην τελματώσει τελείως και κλείσει, πτωχεύσει αυτή η εταιρεία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα είμαι και εγώ θετικός στην περίπτωση περί μη παρέμβασης. Και να μην είμαστε και υποκριτές, αγαπητοί συνάδελφοι, και το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο παράγει χρέη σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ η κοινωνική ωφέλεια θα είναι πολύ πολλαπλάσια και τα ωφέλη, τα προσδοκόμενα, έστω όπως τα ονομάζει και ο νομικός σύμβουλος, που συμφωνώ και εγώ, τα προσδοκόμενα θα είναι τεράστια για τα επόμενα χρόνια. Ευελπιστώ ότι θα δοθεί μια βοήθεια και από την σημερινή αλλά και από την αυριανή Δημοτική Αρχή που θα προκύψει για να ανθίσει και να αναπτυχθεί αυτή η επιχείρηση σε σωστές βάσεις και με πραγματική και όχι υποκριτική πολιτική βοήθεια την οποία χρειάζεται. Ευχαριστώ. Επόμενος συνάδελφος είναι η κυρία Μενδρινού. 3 λεπτάκια, κυρία Μενδρινού. Έχουμε μπερδευτεί με τα μικρόφωνα. Κλείστε τα μικρόφωνά σας. Αφού τα πατάτε και πρασίνετε το λόγο στην κυρία Μεδρινού. Ωραία. Κυρία Μεδρινού, σας ακούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εκκλείσομαι από το γεγονός ότι ναι, μεν είναι το σοβαρότερο θέμα το οποίο έχει έρθει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά συζητάμε από τις 6 ώρα για το αυτονόητο. Ποιος εδώ μέσα δεν θέλει τη συνέχιση του νεορίου? Θεωρώ ότι δεν υπάρχει χρόνος
για μικροπολιτική, δεν υπάρχει χρόνος για πολιτικές σκοπιμότητες, δεν υπάρχει χρόνος για απουσίες, ηχηρές απουσίες σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, που όπως είπα είναι το σοβαρότερο θέμα το οποίο έχει έρθει ποτέ στο σώμα. Και νιώθω, αν θέλετε, και όλους εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους να προσπαθούμε να πούμε την καλύτερη ατάκα για να εισπράξουμε το δυνατό χειροκρότημα από εσάς. Αλλά η νίκη είναι μόνο δική σας των εργαζομένων και κανένας πολιτικός, κανένας Δημοτικός Σύμβουλος, κανένας Δήμος, καμία Περιφέρεια δεν μπορεί να πάρει μέρος αυτής της νίκης, της οποίας εσείς μόνο γνωρίζετε τον αγώνα τον οποίο έχετε κάνει. Και είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση όλων των Δημοτικών Συμβούλων, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και κυρώσεις σε εμάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι για όλους μας που ψηφίζουμε και φέρουμε ευθύνη και για τη στάση μας και για την πράξη μας και κρινόμαστε γι' αυτό, ότι δεν θα έχουμε καμία συνέπεια όσον αφορά την στήριξη που θεωρώ ότι είναι... Συζητάμε 3 ώρες για το αυτονόητο. Εννοείται ότι θα είμαι και εγώ θετική και δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο στο θέμα του νεωρίου. Ο κύριος Κεράνης. 3 λεπτά, κύριε Κεράνη. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσω για 3 λεπτά μόνο και μόνο για να αιτιολογήσω τι θα ψηφίσω και για ποιο λόγο. Ξεκινάω λοιπόν συνοψίζοντας αυτά που έχω ακούσει και αυτά που σκέπτομαι, στο ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε θετικά ή αρνητικά για το αν θα κάνουμε παρέμβαση ή αν θα δεχτούμε το κούρεμα. Κατά δεύτερον, θα αναφέρω αυτό που είπε ο κύριος Γρυπάρης, ότι ο επενδυτής έχει ένα ταβάνι οικονομικό. Όλοι οι άλλοι πιστωτές έχουν δεχτεί προς το παρόν τις μειώσεις και τα κουρέματα, και αυτό προς το κοινό όφελος, το κοινό καλό. Οπότε νομίζω ότι όπως η ΔΕΗ, ο ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ, το δημόσιο κτλ. Κτλ. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ο κύριος Ξενοκώστας είπε κάτι πολύ σωστό, ότι, και το είπε χαριτολογώντας, ότι τι θα πάρετε αν δεν ψηφίσετε το να δεχτείτε ή κάνετε παρέμβαση ή δεν δεχτείτε το κούρεμα, όχι εσείς, εμείς σαν Δήμος, αλλά γενικά και οι υπόλοιποι πιστωτές. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Οπότε εδώ, και αν είχαμε μία μικρή, έτσι, ένα μικρό ενδιασμό σαν Δήμος, σαν δημοτική, ξέρω εγώ, σαν ότι υπερασπιζόμαστε το κοινό όφελος όλων των δημοτών κτλ., αυτό το μηδενίζει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα παίρναμε τίποτα. Και κλείνοντας, θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Ρυπάρης και πολλοί άλλοι, ότι τελικά για λόγους επιχειρηματικούς, κοινωνικούς, σαν τη συμβολή του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξυγίαση της επιχείρησης, νομίζω ότι να ψηφίσουμε αρνητικά στην παρέμβαση και θετικά στο κούρεμα είναι μονόδρομος. Αυτά. Ευχαριστώ τον κύριο Κεράνη. Σημείο αυτό θα δώσω το λόγο και πάλι στον γραμματέα μας, τον κύριο Χρυσαφίδη, προκειμένου να αναγνώσει άλλες 3 επιστολές. Νομίζω ξεκινάμε με την επιστολή του κυρίου Μιχάλη Ζουλουφού, ο οποίος για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους από την περασμένη εβδομάδα είναι εκτός σύρου. Με είχε ενημερώσει γι' αυτό και ήδη από την Παρασκευή το μεσημέρι μου απέστειλε την επιστολή που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Κύριε Χρυσαφίδη. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η μονοθεματική συνεδρίαση παριθμών 28 του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης της Δευτέρας 20 Αυγούστου 2018 με αντικείμενο την εξέταση ζητήματος απομείωσης βεβαιωμένου εσόδου της εταιρείας Ναβιές ΑΕ μέσω της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου και λήψη απόφασης περί της θέσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ως εναφέν ζήτημα, αποτελεί κατά την ταπεινή μου γνώμη μου μία από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις της τρέχουσας δημοτικής θητείας μας. Οι οικογενειακοί λόγοι με υποχρεώνουν να βρίσκομαι εκτός Σύρου την 28η 2018. Ωστόσο, και με την ανοχή του σώματος, θέλω να καταθέσω κάποιες απόψεις μου επί του προσυζήτησης ζητήματος, μιας και η απουσία μου δεν επιθυμώ να εκλειφθεί ως απόπειρα αποποίησης της θεσμικής ευθύνης που μου αναλογεί στο συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, είναι διαχρονική άποψή μου ότι το νεώριο αποτελεί και πρέπει να αποτελεί
βασικό οικονομικό πυλώνα της Σύρου με σεβασμό την τοπική κοινωνία, με ορθή τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων λειτουργίας του και με σαφή επιχειρηματική ευθύνη έναντι του συνόλου των υπαλλήλων του και των φορέων συναλλαγής με αυτό. Δημόσιο, τράπεζες, ΕΦΚΑ, προμηθευτές, Δήμο, ΔΕΗ και άλλους. Η γνωστή εικόνα της διάλυσης των τελευταίων ετών δεν ταιριάζει ούτε στον τόπο μας, ούτε στην ιστορία των επιτευγμάτων αυτού του ναυπηγείου. Δεύτερον, μετά από ενδελεχή μελέτη των αρχείων, τα οποία απεστάλησαν σε όλους μας με ευθύνη του κυρίου Προέδρου και σύγκριση με σχετικές υποθέσεις, τις οποίες επικαλείται η Ναβιές ανώνυμη εταιρεία στην αίτησή της, μου προκαλεί αρνητική εντύπωση η μη εγγύηση ελαχίστου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την εξυγίαση της επιχείρησης. Ομοίως, η μη εγγύηση ελαχίστου ημερομισθίου σε όσους και όποιους προσληφθούν στη νέα επιχείρηση. Ωστόσο, η υπογραφή του σχεδίου εξυγίανσης από μεγάλο αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης αμβλύνει αυτή την εντύπωσή μου. Τρίτον, στο άρθρο υπαριθμό 18 παράγραφος 3 παρατίθεται πίνακας οφειλών της Ναβιές σε νομικά πρόσωπα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και νομικών προσώπων μεταξύ άλλων ύψους 1.789.770 ευρώ και 81 λεπτών. Η συγκεκριμένη συνολική οφειλή σε ό,τι αφορά στο Δήμο, τη ΔΕΙΑΣ και το ΦΟΔΖΑ αφορά σε έσοδα τα οποία θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν, αλλά στην ουσία δεν θα επιτευχθεί αυτό, των οποίων η απώλεια ίσπραξης θα επιμεριστεί και θα επιβαρύνει το σύνολο των δημοτών μας. Η δε προτινόμενη στο άρθρο 18, παράγραφο 4, μείωση των οφειλών και το προτινόμενο χρονικό διάστημα αποπληρωμής της νέας οφειλής αποτελούν μία τόνωση των οικονομικών του Δήμου μας ελάχιστης τρέχουσας αξίας. Θα ήταν προς το συμφέρον του τόπου μας και όχι της επιχειρηματικής διαδικασίας το νοτέρω ποσό να καταβαλλόταν καθ' ολοκληρίαν στους αναφερομένους στον πίνακα του 18.3, μιας και θα αποτελούσε έμπραχτη απόδειξη ενίσχυσης της Σύρου, όχι μόνο προσωπικό του ναυπηγείου ή προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού, κατ' ουσία το σύνολο των δημοτών μας, θα αποζημιώνονταν όχι μόνο υλικά αλλά και ηθικά για την πολυετή αναμονή αποπληρωμής οφειλωμένων της επιχείρησης. Τέταρτον, το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου καλείται την 28/2018 να συνενέσει ή μη στην απομείωση των οφειλωμένων της Ναβιές ανώνυμη εταιρεία, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εξυγίασης της επιχείρησης και να ξημερώσει μία νέα ημέρα για τους εργαζόμενους σε αυτήν. Ανάμεσα στον καταιγισμό εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, κρίνω βάσιμη την απορία μου περί της ανάγκης απομείωσης των αναφερομένων οφειλωμένων χρηματικών ποσών στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού. Με βάση τα νοτέρω και με γνώμονα το καλό του συνόλου του νησιού μας, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ειλικρινή ευχή μου η όλη διαδικασία εξυγίασης να αποβεί προς όφελος του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης και του τόπου μας. Τάσομαι υπέρ της απομείωσης των οφειλών της Ναβιές ανώνυμη εταιρεία ως την τελευταία συνεισφορά του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου στην προσπάθεια επίλυσης αυτής της χρονίζουσας κρίσης της Σύρου. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Με εκτίμηση, Μιχαήλ Ζουλουφός, Δημοτικός Σύμβουλος Σύρου Ερμούπολης. Κύριε Ξαφίδη, ευχαριστώ. Νιώθω ότι έχετε ανάγκη για ένα μικρό διάλειμμα και θα πρότεινα να το πάμε να αλλάξει, να υπάρχει μια τοποθέτηση από σύμβουλο που είναι μέσα στην αίθουσα και να ακολουθήσει η επόμενη επιστολή. Λοιπόν, ο κύριος Βουτσίνος νομίζω ήθελε νωρίτερα το λόγο. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Βρούτσης, λοιπόν. Κύριε Βρούτση, 3 λεπτά. Νομίζω πως τα 3 λεπτά είναι υπερβολικά πολλά για μένα, δεν συνηθίζω να μιλάω πολύ. Όπως είπε ο κ. Ξενοκώστας, και εγώ σε αυτά τα λόγια θα μείνω. Εγώ προσωπικά βλέπω τόσα χρόνια, γιατί όλοι βλέπουμε εδώ στη μικρή πόλη που ζούμε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ουρηγούτσο και στον κύριο Χατζαντώνη, ένα μικρό γαλαδικό χωριό να αντιστέκεται. Το δεν θα πω ποιο είναι ο Βελίξ, ποιο είναι ο Αστερίξ, φαίνεται σωματικά. Ένα μικρό γαλαδικό χωριό να αντιστέκεται σε πολλές δυσκολίες και πάντα να καταφέρνει. Εγώ έχω δει ότι σήμερα γίναμε όλοι επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, φιλόσοφοι, νομικοί. Γίναμε τα πάντα για να πούμε μια τάκα καλύτερη, για να γίνει έβυχο σε κάποιου ή σε κάποιου να μην γίνει, ίσως να μην γίνει. Αυτό που θα ήθελα εγώ και κράτησα τα λόγια του κ. Ξενοκώστα ήταν μίλησε, έφυγε για δουλειά. Μιλήσαμε πολύ. Παιδιά, καλό θα ήταν να μην μιλάμε παραπάνω. Δεν μπορώ να σα κάνω και συμβουλές και νοθεσίες. Καλό θα μην μιλάμε πολύ. Δουλειά.
δουλειά εμείς για να βοηθήσουμε όποιον μπορεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βρούτση. Κύριε Χρυσαφίδη, να σας δώσω και πάλι το λόγο να αναγνώσετε την επιστολή του Αντιδήμαρχου, του κύριου Φραγκίσκου Βακόνδη, ο οποίος από την Παρασκευή είναι εκτός ήρου λόγω προγραμματισμένων ανηλυμένων υποχρεώσεων, όπως με ενημέρωσε, και παρόλα αυτά μου έστειλε την επιστολή του. Ναι. Ρώτησα πριν λίγο ποιος θέλει να τοποθετηθεί και δεν είπε κανένας. Κυρία Αγγελοπούλου, ας μην χρονοτριβούμε, και εγώ θέλω να κάνω τοποθέτηση, κάνω την υπομονή μου όμως. Συγγνώμη, κύριε Χρυσαφίδη, να ακούσουμε την επιστολή του κυρίου Βακόνδιου. Δεν είναι πολλές, είναι του κυρίου Βακόνδιου και μετά της κυρίας Καζαντζάκη, κυρία Αγγελοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξαιτίας προγραμματισμένων από καιρό και σημαντικών υποχρεώσεών μου εκτός ΣΥΡΟΥ, πρόκειται να απουσιάζω από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 28/2018 και παρακαλώ πολύ, όπως θεωρηθεί, η απουσία μου δικαιολογημένη. Όμως, αντιλαμβανόμενος τη σπουδαιότητα του μοναδικού θέματος που θα συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιθυμώ να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις και θα ήθελα αυτές να διαβαστούν ενώπιον όλων. Είναι γνωστή σε όλους η άσχημη κατάσταση που είχε βρεθεί το ναυπηγείο μας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των οφειλών του, τόσο προς το Δήμο μας, όσο και προς διάφορους τοπικούς προμηθευτές, αλλά κυρίως προς τους εργαζομένους του, με αποκορύφωμα την πάυση της λειτουργίας του πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Τη δεδομένη στιγμή, με την υποβολή της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίασης της ΝΑΒΙΕΣ στο πολυμελές πρωτοδικείο ΣΥΡΟΥ και τη ρύθμιση των οφειλών του, προκειμένου σε συνέχεια να προχωρήσει στην εξυγίαση και την επαναλειτουργία του ναυπηγείου, η ελπίδα που φαίνεται στον ορίζοντα μόνο χαρούμενος μπορεί να μας κάνει όλους. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι για όλους τους προαναφερόμενους να πάρει σάρκα και οστά αυτή η διαδικασία και να καταλήξει σε αίσιο αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό, το οποίο φαίνεται πως είναι η 6η Σεπτεμβρίου που θα εκδικαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Στο κρίσιμο δίλημα που είμαι σίγουρος ότι όλοι βρισκόμαστε για την αποδοχή ή μη της συμφωνίας σε ό,τι αφορά την απομείωση των οφειλών της εταιρείας προς το Δήμο μας, πιστεύω ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να την αποδεχτούμε όπως έχει, θέτοντας ως περισσότερο σημαντικά τα ωφέλη που θα έχει ο Δήμος μας, αλλά και ολόκληρη ΣΥΡΟΥ στα επόμενα χρόνια, σε έσοδα και θέσεις εργασίας, από τις βεβαιωμένες μέχρι σήμερα οφειλές προς το Δήμο, οι οποίες απομειώνονται σε μεγάλο ποσοστό και είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν και πότε θα μπορούσαν αυτές να αποδοθούν στο σύνολό τους σε περίπτωση που η συμφωνία εξυγίανσης δεν επικυρωθεί από το δικαστήριο. Με εκτίμηση, Φραγκίσκου Βακόνδιος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Κύριε Χρυσαφίδη, ευχαριστώ και για την επιστολή. Υπάρχει άλλος συνάδελφος να παρεμβληθεί πριν την επόμενη? Έχετε αντοχή, κύριε Χρυσαφίδη, να διαβάσετε και την τελευταία επιστολή? Η τελευταία επιστολή είναι από την κυρία Καζαντζάκη, η οποία απεστάλλει νωρίτερα ηλεκτρονικά στον κύριο Χρυσαφίδη, στον γραμματέα μας. Του δίνω το λόγο να την αναγνώσει. Σε εσάς δεν ήρθε, κύριε Βλάχου, η επιστολή? Ναι, έχει έρθει και στη γραμματεία, δεν ήρθε μόνο σε μένα. Ήρθε στον γραμματέα, ναι, και στη, ναι, γραμματεία. Για τα πρακτικά της συνεδρίασης της 20ης Αυγούστου 2018. Το ναυπηγείο της ΣΥΡΟΥ, δεδομένης της ιστορίας του και του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε κατά το παρελθόν, υπήρξε πάντοτε αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολιτικούς και συνδικαλιστές, οι οποίοι έπαιζαν και συνεχίζουν να παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των εργαζομένων, με σκοπό την προσωπική τους ανέλυξη και την ικανοποίηση των δικών τους πολιτικών φιλοδοξιών και συμφερόντων. Αυτού του είδους οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστές, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και τα προσωπικά τους συμφέροντα, συνήθως συμμαχούν μεταξύ τους,
προκειμένου να πείσουν όλους τους άλλους ότι φροντίζουν για εκείνους και τους προστατεύουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα δίσταζαν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να καταφέρουν το σκοπό τους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πλάτη του ναυπηγείου είδαμε εχθρούς να γίνονται φίλοι. Οι μεν γιατί έρχονται εκλογές και χρειάζονται τις ψήφους, οι δε γιατί θέλουν να κάνουν κουμάντο και να συνεχίσουν να πουλούν εκδούλευση με οικονομικά ανταλλάγματα κατά την πάγια τακτική τους. Επινόησαν λοιπόν έναν φανταστικό εχθρό, τον οποίο μαζί δήθεν βάλθηκαν να εξοντώσουν, φανατίζοντας με ψέματα και υπερβολές τους εργαζόμενους και εκφοβίζοντάς τους, λέγοντας ότι όποιος δεν ακολουθήσει αυτά που λέμε, δεν θα δουλέψει ποτέ ξανά στο ναυπηγείο και θα πεινάσει. Έφτασαν ακόμα και στο σημείο να τηλεφωνούν ανώνυμα και να απειλούν ζωές, να οργανώνουν επιθέσεις κατά ανθρώπων, πιστεύοντας ότι θα κρύβονται για πάντα πίσω από τους εργαζόμενους, οι οποίοι απλώς αναζητούν μία μόνιμη θέση απασχόλησης και της επιβίωσής τους. Το ναυπηγείο της Ήρου βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, στο οποίο το έφερε η ολιγορία των κρατικών μηχανισμών κατά το παρελθόν, τα πολιτικά συμφέροντα, η αδιαφορία του ιδιοκτήτη του και ο κακός συνδικαλισμός. Είναι μια επιχείρηση η οποία, αν λειτουργήσει σωστά, μπορεί να στηρίξει την τοπική οικονομία, να δώσει πνοή και ανάσα στον τόπο μας και να στηρίξει τους τομείς της ανάπτυξης του νησιού μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και στα χρόνια της παρακμής της απασχολούσε πολλούς εργαζόμενους. Αν λοιπόν τερματιστεί τη λειτουργία της, αυτό μόνο κακό έχει να κάνει στο νησί μας, αυξάνοντας την ανεργία σε έναν τόπο, τον οποίο δυστυχώς διοικούν τα συμφέροντα και όχι οι αγνές προθέσεις. Είναι όμως αλήθεια ότι εξαθλιωμένος είναι ένας εργαζόμενος ακόμη και όταν εργάζεται, αλλά δεν πληρώνεται. Ακόμη και όταν εργάζεται σε συνθήκες που κινδυνεύει κάθε μέρα να χάσει τη ζωή του. Ακόμα και όταν εργάζεται ανασφάλιστος. Ακόμα και όταν τον υποχρεώνουν να παραιτηθεί από όλα του τα δικαιώματα, με την προσδοκία της επαναπρόσληψής του, την οποία του υπόσχονται μόνο αν είναι καλό παιδί και κάνει ό,τι του πούν. Η Σύρος χρειάζεται το ναυπηγείο, το οποίο είναι κομμάτι της ιστορίας της και μπορεί να αποτελέσει πυλώνα της ανάπτυξής της. Χρειάζεται ένα ναυπηγείο το οποίο να λειτουργεί, να πληρώνει τους εργαζόμενους αυτό, να τους παρέχει συνθήκες ασφάλειας, να μην τους χρησιμοποιεί μόνο ως μοχλό πίεσης για να παίρνει κρατικές δουλειές και να βγάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης του. Χρειάζεται ένα ναυπηγείο το οποίο να επιτρέπει στους εργαζόμενους να είναι αξιοπρεπείς και όχι εποχήρια των εργατοπατέρων, οι οποίοι τους πουλάνε εκδούλευση και τους εκβιάζουν για να τους δώσουν εργασία. Χρειάζεται η Σύρος ένα ναυπηγείο το οποίο να λειτουργεί τηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανόνες, το οποίο σέβεται τις λοιπές δραστηριότητες του νησιού, τις στηρίζει και δεν τις πολεμά. Και φυσικά ένα ναυπηγείο το οποίο σέβεται και τους υπόλοιπους πολίτες του νησιού. Είναι λοιπόν σαφές σε όλους το πόσο σημαντικό είναι για το νησί μας το ναυπηγείο, όπως και κάθε επιχείρηση, να συνεχίσει να λειτουργεί και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου, αλλά να λειτουργεί υγιώς. Ας ελπίσουμε όλοι ότι, εφόσον πωληθεί το ναυπηγείο, ο νέος ιδιοκτήτης σκοπεύει να το λειτουργήσει ορθά, χωρίς χρέη, τρύπες, κρυφές μίζες και εργατοπατέρες να εκφοβίζουν και να εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Είμαι βέβαιη ότι δεν υπάρχει Συριανός ο οποίος να μην θέλει να δει το ναυπηγείο να λειτουργεί και να είναι υγιές και παραγωγικό. Τουλάχιστον όσοι το στήριξαν εξ αρχής και συνεχίζουν να το στηρίζουν, και όχι όσοι εύχονταν να κλείσει και ξαφνικά άλλαξαν γνώμη για τις ψήφους και τα προσωπικά συμφέροντά τους. Η συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι στην πραγματικότητα άνευ αντικειμένου, με δεδομένο ότι όποια και αν είναι η απόφαση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει πλέον το αρμόδιο δικαστήριο. Η συνεδρίαση απλώς γίνεται για άλλη μία φορά, προκειμένου κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι τις κάμερες και το πεντάλεπτο της δημοσιότητας που τους αναλογεί, να πούν μεγαλοστομίες, να παίξουν θέατρο με περίσσια υποκρισία και να πολεμήσουν παράλληλα τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Δεδομένου του λειτουργήματος που υπηρετώ, δεν μπορώ εκ του νόμου να συμμετέχω στη συζήτηση του θέματος, αλλά έτσι κι αλλιώς οι θεατρινισμοί που θα παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι πλέον φανεροί σε όλους. Τα ζητήματα είναι απλά. Υπάρχουμε εμείς, οι οποίοι εξ αρχής στηρίζαμε και στηρίζουμε τη λειτουργία του ναυπηγείου και κάθε επιχείρησης, η οποία λειτουργεί προς όφελος και όχι σε βάρος της κοινωνίας. Υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι αποφάσισαν να το στηρίξουν στο τέλος, γιατί έχουν μάθει να λειτουργούν αδίστακτα και συμφεροντολογικά. Η Σύρος μας χρειάζεται ένα ναυπηγείο ανοιχτό,
παραγωγικό και υγιές, το οποίο να λειτουργεί αρμονικά με την υπόλοιπη κοινωνία. Ελπίζουμε αυτές να είναι οι προθέσεις των μελλοντικών ιδιοκτητών, τους οποίους θα καλωσορίσουμε αν οι προθέσεις τους συνάδουν με τις προθέσεις όλων των Συριανών. Μαρία Καζαντζάκη, Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Ευχαριστούμε κύριε Χρυσαφίδη. Σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ, απλά μπορούμε να συμφωνούμε ο καθένας με αυτό που λέει ο άλλος. Είναι δημοκρατία όμως, οπότε πρέπει να ακούσουμε αυτά που είπε η κυρία Σύμβουλος. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που τώρα θα τοποθετεί απλά σαν δημοτικό σύμβουλο, ο λόγος στον κύριο Δούναβη. Όποιος άλλος θέλει να μιλήσει, ας πατήσει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια που εκτελώ τα χρέη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι περιπτώσεις στις οποίες έχω κάνει τοποθέτηση είναι ελάχιστες, κατά δική μου επιλογή. Όμως, έκρινα ότι σήμερα, εξαιτίας της σημασίας του σημερινού ζητήματος που εξετάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μία από τις φορές που θα έπρεπε να τοποθετηθώ και γι' αυτό επέλεξα συμβολικά και μόνο να καθίσω σε θέση απλού Δημοτικού Συμβούλου, για να σας κοιτώ και στα μάτια όλους, και να κάνω έτσι πολύ σύντομα τη δική μου τοποθέτηση. Είναι γεγονός ότι το ναυπηγείο μας προϋπήρχε πολύ πριν από μας. Ξέρουμε όλοι ότι ιδρύθηκε το 1861, άρα είναι σε λειτουργία, ήταν και είναι σε λειτουργία σχεδόν 160 χρόνια. Και μέσα βέβαια στο πέρασμα όλων αυτών των ετών έχει περάσει πολλές φορές από διάφορες κρίσεις, άλλοτε σοβαρότερες και άλλοτε λιγότερο σοβαρές. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έχω ζήσει ως μικρό παιδί στα τέλη της δεκαετίας του 70 την πρώτη μεγάλη κρίση του ναυπηγείου και αρχές της δεκαετίας του 90 τη δεύτερη μεγάλη κρίση ως φοιτητής τότε. Και πώς την έχω ζήσει? Την έχω ζήσει επειδή ο πατέρας μου ήταν και εκείνος ένας από τους εργαζομένους του ναυπηγείου την εποχή εκείνη. Μπορεί μικρό παιδί να μην αντιλαμβανόμουν το μέγεθος της κρίσεως τη δεκαετία του 70, όμως το 1992, αν θυμάμαι καλά, την αντιλήφθηκα πάρα πολύ καλά. Και δεν μπορώ παρά να έχω μια συναισθηματική στάση απέναντι στο ναυπηγείο και στην λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια. Θα θυμάστε ενδεχομένως εσείς οι εργαζόμενοι πριν από περίπου ένα χρόνο σε μια συνάντησή μας εδώ ότι αναφέρθηκα σε αυτό. Και η στάση μου ήταν, είναι και θα είναι πάντα υπέρ του ναυπηγείου. Το ότι είμαι εδώ σήμερα εν πολλής οφείλεται στον ίδιο μου τον πατέρα. Και μένω εκεί. Όταν στα τέλη του Ιουλίου υποβλήθηκε η αίτηση στο δικαστήριο και με μέρημνα του νομικού μας συμβούλου ήρθε στα χέρια μας, αφού ο Δήμος μας είναι ένας από αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον και τη μελέτησα, δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα πολύ σε ό,τι αφορά το Δήμο, διότι δεν πάω να είμαι ένας δημοτικός σύμβουλος. Την διάβασα ολόκληρη, επικεντρώθηκα βέβαια στα σημεία που αφορούν το Δήμο. Φυσικά δεν παρέβλεψα εσάς τους εργαζόμενους και τις οφειλές που θα σας αποδοθούν εφόσον και όταν επικυρωθεί η συμφωνία στο δικαστήριο. Και η πρώτη μου κρίση τότε ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Με αρέσει να λέω πάντα την αλήθεια. Αυτή ήταν η πρώτη μου κουβέντα και την επανέλαβα πολλές φορές. Και αυτό μου έδωσε και την δύναμη να το ψάξω πολύ περισσότερο, να μελετήσω πολύ το θέμα, να συνεργαστώ πολύ στενά και με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας και με, με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, οι οποίοι μου παρήχαν αφιδώς τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους. Άλλωστε και τα δύο ερωτήματα που έγιναν προς την οικονομική υπηρεσία αφενός και προς το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης τα προκάλεσα εγώ, γιατί νομίζω ότι σκέφτηκα τα αυτονόητα που σκέφτηκαν όλοι. Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν επικυρωθεί η συμφωνία, ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν επικυρωθεί η συμφωνία, ποια θα είναι τα ωφέλη, αν θέλετε. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να κατασταλάξω μέσα μου και να αφήσω στην άκρη το δίλημα που με απασχολούσε για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να σταθώ υπέρ της υποβολής της κύριας παρέμβασης ή υπέρ της αποδοχής της συμφωνίας ως έχει. Εκλεγήκαμε πριν μερικά χρόνια Δημοτικοί Σύμβουλοι και είμαστε εδώ για να λαμβάνουμε αποφάσεις που πολλές φορές δεν είναι εύκολες. Τις εύκολες αποφάσεις εύκολα τις λαμβάνουν όλοι. Στα δύσκολα πρέπει να φαινόμαστε.
Και αυτή η απόφαση που θα λάβουμε σήμερα, που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα, είναι μια από τις δύσκολες αποφάσεις. Και όπως είπα και νωρίτερα, έχει και θετικές και αρνητικές συνέπειες. Η σκέψη μου όμως, αυτή που επικράτησε και συνεχίζει να επικρατεί, είναι ότι τα ωφέλη από ένα ναυπηγείο σε λειτουργία τόσο προς το Δήμο, αλλά κυρίως προς την κοινωνία, προς το νησί, προς εσάς τους εργαζομένους, υπερέχει, είναι υπέρτερη από την όποια ζημία θα υποστεί ο Δήμος, και ας μην είναι λεφτά δικά μας, αλλά να είναι των δημοτών, από την επικύρωση της συμφωνίας. Υπέρτερο το αγαθό σε θέσεις εργασίας, σε οικονομικές απολαβές σε εσάς, σε έσοδα, σε τοπικούς προμηθευτές που θα διοχετευτούν στο νησί και θα δώσουν μια τόνωση και μια οικονομική ευημερία που θα την δούμε άμεσα, αλλά και σε βάθος χρόνου. Επομένως, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι προτείνω και τι πρόκειται να εισηγηθώ αργότερα, αφού είμαι ένας από τους εισηγητές. Και προτείνω βέβαια να συνενέσουμε στην πρόταση, στην συμφωνία μάλλον εξυγίανσης που έχει υποβληθεί από την ΑΒΙΕΣ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου, και να μην ασκήσουμε κύρια παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε πάλι πίσω. Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί? Η κυρία Αγγελοπούλου, πατήστε το μικρόφωνο αν θέλετε. Έχετε το λόγο. Μιλήσω λιγάκι. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Καμιά φορά κινδυνεύουμε να γίνουμε για τις καινού περιεχομένου, λέμε για τον Εώριο ας πούμε, και ξεχνάμε το πιο σπουδαίο, ότι εμείς καθόμαστε εδώ σε αυτήν την αίθουσα σήμερα, σηκώσουμε λίγο τα μάτια μας να τη δούμε, επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η φοβερή επιχείρηση σε αυτόν τον τόπο. Είναι 160 χρόνια ιστορία. Καθόμαστε όλοι και λέμε τώρα. Μα τι το συζητάμε, δεν το θεωρούμε δεδομένο? Δηλαδή, πώς μπορείς να βλέπεις αυτό το Δημαρχείο και να μην καταλαβαίνεις ότι χωρίς τον Εώριο δεν θα υπήρχε? Και δεν τρεπόμαστε λίγο, δεν συγκινούμαστε, ας πούμε, που είμαστε εδώ και είναι απότοκα αυτής της ιστορίας? Εν πάση περιπτώσει, η θέση μας είναι δύσκολη. Εγώ έτσι προσωπικά το ζω και έτσι το θα σας μιλήσω από την καρδιά μου. Θέλουμε τον Εώριο ανοιχτό ή το θέλουμε κλειστό? Η απάντηση είναι εύκολη, το θέλουμε ανοιχτό. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε έναν Εώριο να λειτουργεί, όταν έχουμε έναν επιχειρηματία ο οποίος το χρεοκόπησε? Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά, αγαπητοί εργαζόμενοι? Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά, αγαπητέ δημότη, αγαπητέ δημοτικέ σύμβουλα, αγαπητέ δήμαρχε? Θα έχουμε επιχειρηματίες οι οποίες θα χρεοκοπούν τον Εώριο? Πώς θα γίνει με αυτή τη δουλειά? Και θα χρωστάνε στο Δήμο λεφτά? Και θα έρθει ο Δημοτικός Σύμβουλος και θα πει: Α, Δημότη, δεν πειράζει, ας πούμε. Λες και είναι δικά μου τα λεφτά. Δεν είναι του καθένα που τα πληρώνει, από την τσεπούλα του, όταν πάμε και δίνουμε όλοι μας το λογαριασμό μας? Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το θέμα η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το να ανοίξει τον Εώριο. Υπάρχει κάτι που με πειράζει στην αίτηση εξυγίανσης, τη διάβασα όλη. Πρώτον, που δεν αναφέρεται τίποτα για αυτή τη χρεοκοπία της επιχείρησης. Πώς, γιατί χρεοκόπησε? Και δεν θα έπρεπε να ξέρουμε εμείς πέντε πράγματα? Και δεύτερον, με έχει προβληματίσει αυτό που η νέα εταιρεία να πει: θα πάρω 100 Συριανούς. Ξεκινάω με 100 Συριανούς. Να πω κι εγώ, Δημότη, εντάξει, πολύ ωραία, θα χάσουμε κάποια πράγματα, θα κερδίσουμε όμως πράγματα. Θα πάρουμε δημοτικά τέλη καινούργια. Θα έχουμε 100 συμπολίτες μας να δουλεύουν. Καταθέτω αυτό μου τον προβληματισμό. Δεν μου αρέσει που η Onex δεν το περιλαμβάνει μέσα στο σχέδιο. Θα ψηφίσω οπωσδήποτε να αποδεχτούμε αυτήν όμως την περικοπή, γιατί προσδοκώ στο να έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά ότι η επιχείρηση αυτή τη φορά θα πάει καλά. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να επιθυμεί να κάνει τοποθέτηση. Πολύ ωραία. Εφόσον δεν επιθυμεί
Η επόμενη κίνηση είναι να εισάγω το θέμα προς ψηφοφορία. Ναι, σωστό, έχετε δίκιο κύριε Σαφίδη. Εφόσον δεν υπάρχει άλλη πρωτολογία, υπάρχει δευτερολογία, οφείλω να ρωτήσω. Α, ο Μάνος, ο Αρμακόλας θέλει πρωτολογία. Κύριε Αρμακόλα, έχετε το λόγο. Δεν θα μιλούσα, έτσι κι αλλιώς όλοι συμφωνούμε. Συγγνώμη, κύριε Αρμακόλα, δηλώσατε κόλλημα. Έχετε δίκιο που όχι, όχι, δεν δήλωσα. Ρώτησα αν αυτό και μου λέει ότι ο λόγο του γαμπρού, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη βαθμού συγγένεια. Δευτέρα. Νομίζω ότι έχετε κόλλημα, ναι. Έχετε κόλλημα. Καλύτερα να μην μιλήσετε, να μην τοποθετηθείτε. Δευτερολογία υπάρχει, παρακαλώ. Ο κύριος Χρυσαφίδης σηκώνει το χέρι. Του δίνω το λόγο για 2 λεπτά. Για 3 λεπτά, κύριε Χρυσαφίδη. Πολύ σύντομα. Ωραία. Εγώ σας άκουσα όλους προσεκτικά. Εμένα στην πρωτολογία μου δεν πίστηκα από τον κύριο Μελισανίδη ότι υπάρχει κίνδυνος για την επένδυση. Μελισανίδη. Όχι, τον κύριο Γρυπάρη θέλω να πω. Συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ότι δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν πίστηκα από τον κύριο Γρυπάρη ότι υπάρχει και με συγχωρείτε, αλλά προηγουμένως που σας άκουγα μου ήρθε στο μυαλό Ολυμπιονίκης, δεν ξέρω γιατί. Με το να διεκδικήσει ο Δήμος και η ΔΕΙΑ στα δικαιώματά τους, όπως εντέχνως υποστηρίχθηκε από πολλούς, επιπρόσθετα, σεβόμενος τον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο του νησιού, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πάντα με προϋπόθεση ότι δεν πιστεύω ότι ενέχει κίνδυνος η απόφαση μας αυτή για τον Νεόριο, εντάξει. Γιατί το Νεόριο πρέπει να ανοίξει. Λοιπόν, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεν μπορώ να ψηφίσω θετικά. Ευχαριστώ. Άλλη δευτερολογία υπάρχει. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω την εισαγωγή. Α, ωραία. Βεβαίως, έχετε έντομο συμφέρον. Ήσασταν προσκεκλημένοι, τοποθετηθήκατε. Να σας ακούσουμε για 2 λεπτά, κύριε Χατζαντώνη. Ο πρόεδρος του Εργοστασιακού Σωματείου Ναυπηγείων Σύρου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα χρειαστώ παραπάνω από 2 λεπτά. 2-3 κουβέντες. Μία έτσι γρήγορη απάντηση ως προς το σήμερα. Εδώ και 5 μήνες που δουλεύουμε. 320 άνθρωποι πληρωθήκαν πριν από 10 μέρες, εκ των οποίων οι 12 είναι μη Συριανοί. Οι 308 είναι Συριανοί. Απλά σας το δίνω σαν πληροφορία στην ενδιάμεση επανεκκίνηση και με μία δεξαμενή που υπολειτουργούμε. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι στην πλήρη επαναλειτουργία τι θα γίνει. Σας διαβεβαιώνω και μπορείτε να έρθετε από το ναυπηγείο, μας είστε πολύ συμπαθείς. 308 Συριανοί συμπολίτες μας πληρωθήκαν τον προηγούμενο μήνα και εδώ και 5 μήνες. Λοιπόν, επειδή στη συζήτηση χρησιμοποιήσατε τον όρο κατηγορώ 3 φορές, κύριε Χρυσαφίδη, θα μου δώσετε το δικαίωμα ως εργαζόμενος του Νεωρίου και πρόεδρος. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη, αν δείτε το βιντεάκι, χρησιμοποιήσατε τη λέξη κατηγορώ. Γιατί και πριν είπατε ότι νομικός δεν είμαι, ακούσατε τη νομική γνωμοδότηση και τώρα είπατε δεν σας καλύπτει. Δεν σας καλύπτει τίποτα. Είπατε δικηγόρος δεν είσαστε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Χρυσαφίδη. Το δηλώσατε εδώ. Το δηλώσατε εδώ. Κύριε Χρυσαφίδη. Λοιπόν. Και εγώ μπορώ να σας κατηγορήσω ότι είσαστε προκατελημένος και ότι σας έχουν βάλει άλλοι να λέτε αυτά που λέτε. Και στη συνείδηση του κόσμου και των εργαζομένων έχετε ήδη καταδικαστεί. Εντάξει, παρακαλώ. Και μία μικρή παρατήρηση στην επιστολή της κυρίας Καζαντζάκη. Δόξα τω Θεώ, την ακούσαμε όλοι, για να καταλήξει στις 3 τελευταίες γραμμές ότι για άλλη μια φορά δεν μπορεί να ψηφίσει. Έκανε μία μισή σελίδα πρόλογο περί εργατοπατέρων, ξεχνώντας βέβαια το παρελθόν. Επιλεκτική μνήμη έχει, το ξέρουμε όλοι. Και ξεχνώντας βέβαια το παρόν, ότι οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές που ασχολούνται με το ναυπηγείο, δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για τους εργαζόμενους, αναλάβαν ένα ναυπηγείο κλειστό, γιατί δεν αρέσει αλήθεια. Αναλάβαν ένα ναυπηγείο που τον Απρίλιο του 2017 είχε 191 μόνιμους εργαζόμενους και πριν σας ανέφερα πόσοι πληρωθήκανε, γιατί οι αλήθειες αυτές είναι. Τι να κάνουμε. Την ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που είπε, που ασχολήθηκε μαζί μας για μία μισή σελίδα για να καταλήξει ότι δεν μπορεί για άλλη μια φορά να συμμετέχει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος και οι τοποθετήσεις. Επιτρέψτε μου να θέσω το πλαίσιο, καταρχήν να επαναλάβω μάλλον το πλαίσιο της σημερινής συζήτησης που θα μας οδηγήσει στην εισήγηση για την ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα στην αρχή της συνεδρίασης, ότι αυτό που αφορά δηλαδή την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκπορεύεται από το συνδυασμό του άρθρου 102 του νόμου 3588 του 2007, το πτωχευτικό κώδικα δηλαδή, όπου μεταξύ άλλων λέει ότι το δημόσιο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι ο Δήμος μας δηλαδή, και δημόσιες επιχειρήσεις, δύναται να συνενούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίασης. Το τονίζω αυτό. Παίζει ρόλο στην διατύπωση της εισήγησης. Επίσης, να επαναλάβω ότι από το άρθρο 72, παράγραφος 3 του νόμου 3852 του 2010, του Καλλικράτη δηλαδή, που αφορά την Οικονομική Επιτροπή, προκύπτει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, όπως είναι το σημερινό δηλαδή, με ειδική αιτιολογία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Άρα, αυτό που θα προτείνω σε λίγο, καλούμαστε να το ψηφίσουμε, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, άρα minimum, ελάχιστο δηλαδή 14 ψήφους, και έχει ως εξής. Η απόφασή μας, όπως φαίνεται ότι διαμορφώθηκε από τη συζήτηση που προηγήθηκε, δηλαδή για την αποδοχή του προτινομένου σχεδίου εξυγίασης της εταιρείας Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ήρου Ανώνυμος Εταιρεία, όπως αυτό έχει κατατεθεί προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ήρου και θα εκδικαστεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, έχει ως ακολούθως, και αυτή είναι που εισηγούμε προς ψήφιση. Έχοντας ως γνώμονα και κρίσιμο πυρήνα της σκέψης μας την υγιή συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης των Ναυπηγείων Ήρου, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και με σεβασμό τόσο προς τη δημόσια υγεία όσο και προς τον φιλοξενούντα τα ναυπηγεία Δήμο Ήρου Ερμούπολης, συνενούμε, καθώς μας αφορά ως Δήμο Ήρου Ερμούπολης, στην προτινόμενη ρύθμιση της συμφωνίας εξυγίανσης για τους ακόλουθους λόγους και τους λόγους τους τέσσερις που θα αναφέρω αμέσως μετά. Οι τέσσερις μάλλον αυτοί λόγοι είναι και η ειδική αιτιολογία που, όπως προανέφερα, προβλέπεται από την νομοθεσία. Πρώτος λόγος λοιπόν. Ο Δήμος αποβλέπει στην εξασφάλιση ίσπραξης μέρους τουλάχιστον της απέτησής του, ενεργώντας με τρόπο που δεν τον οδηγεί σε χειροτέρευση της πραγματικής οικονομικής του θέσης από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν εάν η εν λόγω φιλέτριά μας εταιρεία των ναυπηγείων ετίθετο άμεσα σε εκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργητικού της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της και βίαιης εκποίησης της περιουσίας της. Δεύτερον, ο Δήμος έχει νόμιμο συμφέρον αποσκοπώντας την κατά το δυνατόν συντομότερη λειτουργία της επιχείρησης προκειμένου να αποκαταστήσει την εκ του λόγου αυτού οικονομική του ανταποδοτικότητα και λοιπά οικονομικά ωφέλη, όπως αυτά παρατίθενται αναλυτικά στο υπαριθμό πρωτοκόλλου 17.313 της 13.8.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περίπτωση βίαιης εκποίησης η εν λόγω προσδοκία αναβάλλεται για προσδιόριστο χρονικό διάστημα ή και χάνεται οριστικά. Τρίτον, η τοπική κοινωνία προσδοκά στη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων λόγω της διαφαινόμενης ταχείας εξόφλησης των εργαζομένων του ναυπηγείου και των τοπικών προμηθευτών της επιχείρησης και κατ' επέκταση ο Δήμος δικαιούται να προσδοκά ότι σπουδαίο μέρος της χρηματικής αυτής εξοφλήσεως των εργαζομένων και των τοπικών προμηθευτών θα διοχετευτεί στην τοπική αγορά επ' αγαθό και επ' ωφελία της τοπικής γενικής οικονομίας. Και τέταρτον, ο Δήμος δικαιούται να προσδοκά ότι μεγάλο μέρος βιομηχανικών εργατών, καθώς και λοιπόν εργαζομένων δημοτών του, αλλά και προμηθευτών δημοτών του, θα βρουν θέσεις απασχόλησης και εργασίας και πεδίων εμπορίου, περιοριζομένης έτσι της μάστιγας ανεργίας που ταλανίζει σφοδρά το νησί και βελτιωμένου του κοινωνικού τομέα εμπορίου. Επιπλέον, θα υπάρξει και σημαντική οικονομική αφύπνιση του Δήμου και από τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων, αλλά και από τη λειτουργία της επιχείρησης και της εξυπηρέτησης των πελατών της, από τα οποία
και ο Δήμος, αλλά και η τοπική κοινωνία πρωτίστως, δικαιούνται να προσδοκούν σε πρόσθετη οικονομική ευημερία. Αυτή είναι η εισήγησή μου και παρακαλώ τον κύριο Χρυσαφίδη να περάσουμε στην ψηφοφορία του θέματος. Με εξαίρεση φυσικά τους συμβούλους που δήλωσαν κόλλημα από την αρχή της συνεδρίασης. Κύριε Χρυσαφίδη, έχετε το λόγο. Καΐλης, απόν. Στρογγύλης, υπέρ. Πύρδης Μάρκος, υπέρ. Χαρίτος, κόλλημα. Είναι κόλλημα. Ρουσουνέλος, κόλλημα. Πρίδες Γουλιέλμος, υπέρ. Καζαντζάκη, απούσα. Γουσγουνέλης, κόλλημα. Κοσμάς, υπέρ. Παπαμανώλης, υπέρ. Χρυσαφίδης, κατά. Βρούτσης, υπέρ. Δούναβης, υπέρ. Αθανασίου, απόν. Μεδρινού, υπέρ. Βακόνδιος, απόν. Σαγκινέτος, υπέρ. Βουτσίνος, υπέρ. Αρμακόλας, κόλλημα. Αγγελοπούλου, υπέρ. Ρούσος Μάρκος, υπέρ. Γιαλόγλου, απόν. Μότος, υπέρ. Φωτεινιάς, υπέρ. Ξαγοράρης, υπέρ. Κεράνης, υπέρ. Ζουλουφός, απόν. Κατά πλειοψηφία. Σύνολο ψήφων υπέρ, κύριε Ξαφίδη. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Επομένως, έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία όπως απαιτείται από την νομοθεσία και εγκρίνεται. Κύριε Χρυσαφίδη, θέλετε να δηλώσετε συντομία τη μειοψηφία. Okay. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, θα ήθελα σας παρακαλώ, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος. Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύει τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας, την ανοχή σας, την υπομονή σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία από εδώ και στο εξής.